Συνέλληνες ακροατές, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας εδώ στον αέρα τον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Αρτέμη Σωρά. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, συνέλληνες. Καλησπέρα στο ραδιοφωνό σας, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, σε όλους τους Ελλάδιους πολεμιστές μας, στους συνέλληνές μας. Πρόεδρε, με την ευκαιρία που γίνανε όλα αυτά τα βαφτισμένα μεγάλα συλλαλητήρια στο Σύνταγμα για τη, σχετικά με τη Μακεδονία, θα θέλαμε να ακούσουμε τη θέση του Αρτέμη Σωρά για αυτό το συλλαλητήριο και για αυτό το γεγονός γενικότερα. Αυτό το γεγονός είναι ένα γεγονός σε συνέχεια και ακολουθία άλλων γεγονότων συλλαλητηρίων που έγιναν. Δυστυχώς θα πω, αν και το δυστυχώς για μένα πραγματικά δεν υπάρχει, γιατί σημαίνει δύο φορές τύχη, αφού δεν υπάρχει τύχη, πώς υπάρχει το δυστυχώς, αλλά χρησιμοποιώ λέξεις κατά κόσμο που χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, θα πω ότι και αυτό, όπως και τα άλλα συλλαλητήρια, ενώ το δυναμικό τους είναι Ελλάνιες ψυχές, Έλληνες άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την τεράστια ιστορία τους, αντιλαμβάνονται το μέγεθος του πολιτισμού, του μοναδικού πολιτισμού, και δεν υπάρχει άλλος πολιτισμός, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι, όπως δηλώνουν όλα τα ξένα ΜΜΕ και όλα τα ξενόφερτα θερέφωνα, ότι ο πολιτισμός είναι καινούργια λεωφορεία, ότι είναι καινούργιοι δρόμοι και ότι έχει όλες αυτές τις πόλεις, τις γελίες που έχουν χτίσει και τις λένε πολιτισμό. Δεν είναι αυτός ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, έχει τους κωδικούς του, έχει τα μυστικά του, έχει κάτι αναλύωτο το οποίο μένει πάντα στις γραμμές, όσο και αν κάποια αλλογενείς, κάποια αποστατικά γερατεία και δόγματα προσπαθούν να τον καπηλευθούν αλλά και να διαλύσουν τα ίχνη του. Η αλήθεια είναι ότι και τα προηγούμενα συλλαγητήρια ήταν κατευθυνόμενα. Ήταν κατευθυνόμενα από το παρακράτος, αλλά έχω πει ότι όλοι οι σύλλογοι που έχουν δημιουργηθεί, είτε από αθλητικούς, από αθλητικούς, χορευτικούς, και κόβοντας και την κοινωνία και το ανθρώπινο σύνολο σε τμήματα όπως ο Ποντιακή, η Κρητική, λες και δεν είναι Έλληνες, αυτή είναι κάτι άλλο, ενώ όλοι μας είμαστε Έλληνες, με τεράστια διαφοροποίηση, γιατί αυτή είναι η αρμονία της δημιουργίας μας, η διαφορετικότητα, και όχι αν ήμασταν όλοι copy-paste και όλοι οι ίδιοι θα ήμασταν μηχανές. Όπως μηχανές στον πλανήτη μας είναι οι Κινέζοι, και οι μηχανές δεν πονάνε, οι μηχανές δεν πρέπει να σκέφτονται, οι μηχανές εκτελούν. Και στον πλανήτη μας οι πρώτες μηχανές είναι οι σαρκικές μηχανές, οι οποίες είναι και αυτοσυντηρούμενες. Κάτι που οι άλλες μηχανές της μηχανολογίας, του σιδήρου και των υλικών και των μετάλλων, δεν το κάνουν αυτό. Αλλά οι πρώτες μηχανές είναι οι σαρκικές μηχανές, που ήταν εύκολα τα ίδια υλικά να φτιάξεις μηχανές που να μοιάζουν με τους ανθρώπους. Έτσι, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι τα συλλαγητήρια όλα ήταν στοχευμένα, μα το θέλετε, αλλά η δομή, μα το θέλετε, και η δυναμική ήταν της ίδιας της Μακεδονίας, της αλήθειας. Και εκεί μπήκαμε σε ένα τρυπάκι να κουβεντιάζουμε το Matrix, να κουβεντιάζουμε μια εικονική πραγματικότητα. Να κάθεται να συζητάει ένας Έλληνας τώρα, αν ο Αλέξανδρος είναι Έλληνας, αν είναι Σλάβος, αν είναι Μακεδόνας ή αν δεν είναι. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να λύξουμε όλα τα τοπικά μας θέματα. Δεν έχει σημασία αν είσαι Κρητικός, αν είσαι Πόντιος, αν είσαι Θεσσαλός, αν είσαι Πελοποννήσιος, αν είσαι Μακεδόνας. Όμως όλοι μας είμαστε Έλληνες. Που σημαίνει το κάθε τοπονύμιο ή η κάθε εποχή έχει το δικό της κωδικό. Η εποχή του Μακεδόνα, του Αλέξανδρου, του Μέγα, που έρχεται από τον παππού του, τον Φίλιππο, γιατί από τότε έχουμε Μακεδονία, είναι μια εποχή η οποία έως και σήμερα δεν έχει κλείσει αυτή η μεγάλη αποστολή και του παππού του Α και του Φίλιππου του Β και του Αλέξανδρου του Μέγα, ο οποίος αυτό που ήταν να κάνει το έκανε και τα υπόλοιπα έπρεπε να τα κάνουμε οι άνθρωποι, όπου δεν κάναμε τίποτα. Από εκεί και πέρα εκτελέστηκε μια τεράστια διαδικασία που στην πορεία θα το μάθουμε. Οι αλήθειες είναι γραμμένες και στην Ελλάνια διακήρυξη που έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο, πραγματικός αληθινός πολιτικός φορέας των Ελλήνων. Για όλα τα Ελλάνια δικαιώματα και κληρονομικά δικαιώματα του Ελλάνιου έθνους. Άρα, τα συλλαγητήρια, αυτό που έχω να πω, ήταν πάντα στοχευμένα, η δυναμική ήταν πάντα ελληνική και είχε Ελλάνιες ψυχές, χαραγμένες όμως, πλανεμένες πολλές, και προσπαθούσαν να το καπηλευτούν κινήματα νέα, παλαιότερα, τα οποία είναι υποβασταζόμενα από παρακρατικούς μηχανισμούς και από δογματικές διαλήψεις και αποστατήλες.
Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο έχει χαραχθεί στην ελληνική ψυχή των ανθρώπων, τους βασανίζει συνεχώς, οπότε προσπαθούν να πάνε και με τα δύο, δηλαδή να έχουν το χάραγμα του δυνάστη, του δολοφόνου, του βοθρολίματος, μαζί με ένα πολύ καθαρό την ελληνικότητά τους, την τεράστια ιστορία τους. Αυτό ένας πρέπει να το αποκόψει από πάνω του. Έχει κάνει πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ άσχημα πράγματα, δολοφονεί συνέχεια και ο καρκίνος, ο θάνατος, η ασθένεια είναι μέσα μας και πρέπει να τη βγάλουμε, όπως έχω πει, από την ίδια τη μεμβράνη που πρέπει να φύγουμε και μια μεμβράνη μας χωρίζει από την πραγματική αλήθεια και το τι πρέπει να απαξιώσουμε. Έτσι όπως και τα άλλα συλλαλητήρια, έτσι και αυτό, σε αυτό το συλλαλητήριο πραγματικά είδα πολλές ψυχές οι οποίες με τη θέλησή τους και τη βούλησή τους πήγαν μέχρι εκεί, όμως είδα ότι όλη αυτή την οργάνωση κατά 70% θα έλεγα, κατά 70% ήταν μοναστηριακός τουρισμός. Μου θύμιζε μοναστηριακό τουρισμό. Πώς μαζεύουν οι ενορίες. Και το ίδιο κάνανε, γιατί τώρα αυτό το συλλαλητήριο το κάνανε. Οι ενορίες, οι εκκλησίες, το κάνανε οι συλλόγοι οι οποίοι είναι καρφωμένοι και δαιμονισμένοι έως θανάτου στην Εβραήλα, στο Εβραιοσόη, στη Δογματήλα, η οποία αυτή η δογματήλα έχει καταστρέψει τον ελληνισμό, έχει καταστρέψει όλους τους ιερούς μας τόπους, έχει καταστρέψει και έχει δυναστεύσει και είναι μέσα στα συντάγματά μας από την πρώτη μέρα της πρώτου συντάγματος της Ελλάδος επί όρθωνα εποχή, τα οποία αυτά είναι η αλήθεια και ακόμα και άφρα του συντάγματος ανήκουμε στην εκκλησία του Ανατολικού Δόγματος και εμείς είμαστε υπήκοοι, αυτά ας τα δει ο Έλλην πολίτης. Οπότε αυτός ο δυνάστης, ο βρωμιάρης, ο οποίος είναι συνέχεια που μας δυναστεύει, μας κλέβει, σαρκία ψυχές, συνεχίζει και είναι μαζί μας στα συλλαγητήρια, δήθεν ότι έρχεται τώρα να προσπαθήσει για τη Μακεδονία και να τιμήσει τον Αλέξανδρο, κάτι που είναι γελίο. Στον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει καθίσει, στον πλούτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα δικαιώματα των Ελλήνων και όλων των Έλληνων ανθρώπων. Εκεί τρώει, εκεί αγωνίζεται και δολοφονεί συνεχώς τα παιδιά και το έθνος των Ελλήνων. Αυτός ο δυνάστης με τους ανθρώπους του, τους δούλους του, με τους δρασοφόρους, είδα λοιπόν ένα παραλήρημα μαυροντυμένων κορακιών στο Σύνταγμα τώρα να υμνεί τη Μακεδονία και τη Μακεδονία μας ποιοι οι ρασοφόροι, που είναι η πρώτη σκλάβη, αν το θέλετε, όλων των μαύρων σκοτεινών ιερατείων, της γελιότητας, αυτό θα πω, και της, του ψεύδους, του αναπόδεικτου, του ψεύδους, άσχετα οι άνθρωποι το πώς το νιώθουν και το εννοούν μέσα τους. Τιμώ κάθε άνθρωπο και κάθε Έλλην πολίτη οποιασδήποτε ηλικίας που πήγε πραγματικά με την ψυχή του να δώσει το παρόν για το μεγαλείο της ελληνικότητάς του. Όμως, εκεί είδαμε όλα αυτά τα βδελιρά αντικείμενα, θα πω πια, γιατί δεν γίνει τίποτα ανθρώπινο εκεί, είναι αντί του κειμένου τους, να βλέπουμε, να προσπαθούν και να σηκώνουν σημαίες, να φοράνε στολές, ταβούς, ιστορίες, εικόνες. Τι δουλειά έχει μια Εβραϊκή εικόνα με την ελληνικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που το 322, το αντίθετο από το θάνατό του, 322 πλην, 322 συν, δημιουργήσαν έναν Εβραίο χριστιανισμό με όλο το σόι των Εβραίων και όλων αυτών των υπανθρώπων και σκοτώσανε όλο τον ελληνισμό, που για 1700 χρόνια υπήρχε νόμος του Βυζαντίου, αυτής της αυτοκρατορίας που είναι ρωμαϊκή, πάλι είναι η δεύτερη Ρώμη, έτσι την ονομάζω και θα το δείτε και στην διακήρυξή μας, που σκοτώσανε όλους τους ανθρώπους για 1700 χρόνια με νόμο. Δηλαδή, αν έλεγες ότι είσαι Έλληνας ή έχεις ένα ελληνικό βιβλίο, έπρεπε να σε σκοτώσουν. Ολοκαυτώματα τεράστια έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, όταν έλεγες μόνο ότι είσαι Έλληνας, και τώρα αυτά τα όλα τα, όλα τα ρασοφορεμένα πληρωμένους εκτελεστές δήμιος, να τους βλέπω τώρα μέσα σε, σε ένα ελληνικό σύνταγμα να μιλάνε τη Μακεδονία μας. Είναι τουλάχιστον οξύμορο, γελίο, για κάθε Έλλην και για κάθε νοήμονον που σέβεται τη νοημοσύνη του και αντιλαμβάνεται τη φυσιολογία της ζωής του. Θα συμφωνήσω ότι είναι πλανεμένοι πάρα πολύ και χαραγμένα μεγάλα τα χαράγματα και πολλά τα χαράγματα, ακόμα και εκείνοι που είναι ερασοφόροι και οι οποίοι φέρνουν ράσο, που σημαίνει στολή, είναι η στολή του δυνάστη, είναι η στολή μιανού βρώμικου ιερατείου που μισεί τη δημιουργία, μισεί τον Έλληνα, μισεί τον άνθρωπο, με όλα που κάνει και που έχει αποδείξει έως τώρα. Και φυσικά είναι ο δολοφόνος, ο οποίος όπου βρει αρχαίο κείμενο, αρχαίο βιβλίο το καίει, όπου βρει ναό, όπου βρει πέτρα, όπου βρει σκάλισμα, όπου βρει οτιδήποτε ωραίο και σε κάλος, πρέπει να το κάψει, να το διαλύσει, να το σκοτώσει.
και επειδή δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα δικά του, έχουν πάρει και κολόνες και έχουν χτίσει χιλιάδες εκκλησίες δικές μας. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο τώρα, να βλέπω στο Σύνταγμα όλα αυτά τα ρασοφόρια, τα απληρωμένους εκτελεστές του Γιαχβέ και όλου του εβραϊκού ιερατείου και του Σογιού αυτού να έρχεται τώρα στην ελληνική μου βουλή, σε μια πολιτική που κινδυνεύει τα δικαιώματα, δηλαδή θέλουν τα δικαιώματα αφού δεν έχουν κανένα δίκιο και δικαίωμα οι άλλοι, θέλουν να σου πάρουν και τα δικαιώματα, ενώ πάνω στα δικαιώματα αυτά τα έχουν καταπατήσει από την αρχή του Αλεξάνδρου και της Μακεδονίας, έχουν στήσει έναν ολόκληρο πλανήτη και τώρα έρχονται αυτά τα μαρσοφορεμένα και μαζί με κάποιους δούλους ή πλανεμένους συνέλληνες να φωνάξουν με την εικόνα της Παναγίας, του Αγιώργη, να φωνάξουν με τον Βυζάντιο, με τον Δικέφαλο Αϊτό. Γιατί πιστεύουν, λέει, δεν πιστεύετε, δεν ξέρετε, έλατε να μάθετε την αλήθεια και να συζητήσουμε για τη Μακεδονία και δήθεν ήρθαμε για τα δικαιώματα του Αλεξάνδρου, που από αυτά ζουν και από αυτά κυριεύσαν και τον κόσμο. Έτσι λοιπόν τα συλλαγητήρια ήταν σχεδόν των εκκλησιών, με στόχο, επειδή οι εκκλησίες, θέλω να ξέρετε όλοι και να το μάθετε, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι οι εκκλησίες, οι έννοια και οι βαθιές έννοιες, όπως το ακούτε, έχουν δημιουργήσει τις μασονίες, τα άλλα εβραϊκά μαγαζιά, η οποία είναι στο θεό του χάους, όπου θα διαλύσουν κάθε ανθρώπινο ιστό, άσχετα ξεκινάνε με τελείως διαφορετικές δομές. Τα σχέδιά τους είναι δόλια, γελία, απότερα, γεμάτα ανοησία έως το τέλος, διότι στο τέλος η δημιουργία θα καταπιεί όλους αυτούς τους γελίους, υπανθρώπους, και όλα τα αποθρολήματά της δεν θα τα αφήσει μέσα στον χώρο της δημιουργίας τους. Ωστόσο όμως, όλες αυτές οι μασονικές τοές, όλες οι σέχτες, όλοι οι Εβραίοι που γελάνε με τον Έλληνα, πραγματικά γελάει κάθε Εβραίος, Εβραίος ο οποίος είναι σε αποστολή και αξιωματούχος, αλλά και μη αξιωματούχος, χαίρεται γιατί βαράει παλαμάκια, χαίρεται και γελάει, βάζοντας τους Έλληνες, τους ανθρώπους, να δοξάζει ένα σόι το οποίο είναι η δυναστεία και ο αφανισμός του, η δολοφονία. Δηλαδή δολοφονούνται Έλληνες και γελάνε όλα αυτά. Δολοφονείται η ιστορία, δολοφονείται τα κληρονομικά δικαιώματα. Σε κλέβουν ασυστόλο συνεχώς, γελάνε μαζί σου που εσύ πας και δοξάζεις αυτούς που σε δολοφονούν. Σήμερα όλοι αυτοί γελάνε, αλλά εμείς κάναμε ένα συλλαγητήριο για τη Μακεδονία. Μας λένε τώρα οι άλλοι, τι τα πλάκα κάνουν. Δοξάζουν εμάς, έρχονται και εδώ και οι πράκτορές μας που τους έχουμε βάλει τους ανθρώπους και πληρώνουν και αυτά τα παπαταριά, τα ρασοφόρια. Για εμείς είμαστε τον κόσμο μονές και το 80% της Ελλάδος ανήκει σε αυτό το εβραϊκό μόρφωμα το οποίο κυριαρχεί και διανόμουν μέσα στην Ελλάδα. Αλλά τελικά βγήκαμε στο Σύνταγμα να φωνάξουμε για τη Μακεδονία που εμείς την πουλάμε. Και πουλάμε ό,τι κομμάτι γουστάρουμε και τελικά τα έχουμε πάρει όλα και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πραγματικά με λυπεί αυτό το γεγονός, αυτή η εικόνα. Γι' αυτό και είναι όλος μου αγώνας να καταλάβει ο άνθρωπος την πραγματική διαδικασία. Και αυτό που θα πω ότι σαφώς πάντα προσπαθούν ότι από τέτοιες κινήσεις, ιδιαίτερα από τέτοιες ώρες που τα κόμματα έχουν διαλυθεί, τα ποσοστά τους είναι γελία θα πω, δηλαδή έχουν τόσο θράσος βέβαια όλα αυτά τα άνοα, φερέφωνα και όλες αυτές οι ανθρώπινες κατασκευές που το παίζουν άνθρωποι και εσείς νομίζετε ότι επειδή έχουν δύο πόδια και μιλούν ή τουλάχιστον παρουσιάζονται κάπου, είναι άνθρωποι, ενώ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, ο άνθρωπος είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και όχι αυτό που μπορείτε να δείτε μόνο, είναι και αυτό που δεν μπορείτε να δείτε με τα μάτια τα φυσικά, αλλά με τα μάτια του νου σας. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι έχουν βγει και λέγανε ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών που υπογράφτηκε, το ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε και πέντε μονάδες. Έχουν τόσο θράσους αυτά τα θρασίμια, αυτά τα άνοα υπόβλητα, τα οποία πραγματικά με λυπεί πως οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν αντιδράσει και συστρατευμένοι πια να μπουν σε ένα πραγματικό αυστηρό, ελάνιο πολιτικό φορέα για την ίδια τους την ελληνικότητα. Και κάθονται τώρα με παπαδαριά, με ημίμετρα, με σπαρματσέτα, με κεριά, με λάβαρα, τα οποία δεν είναι και δικά τους. Να συνεχίσουν να κάνουν έναν αγώνα κατά της κυβέρνησής τους που ουσιαστικά την ψήφισαν. Ναι, είναι αλήθεια, δεν την ψηφίσατε. Σαφώς υπάρχει και εκεί μια μεγάλη κομπίνα και μια αλητεία πάρα πολύ μεγάλη στους ψήφους και στον τρόπο που διεξάγονται από τις εκλογές μέχρι και το μέτρημα. Οπότε σήμερα φαίνεται να σας κυβερνάει που εσείς τον βάλατε επάνω, όμως δεν τον βάλατε εσείς. Αυτός μπαίνει ό,τι ώρα γουστάρει μόνος του, αρκεί να έχει λίγους να κάνουν οχλαγωγία, οι σοβαροί να κάνουν πίσω γιατί δεν αντέχουν τη γελιότητα. Όμως τώρα είναι η ώρα που πρέπει να πάρουν όλη η θέση. Τα συλλαγητήρια, γι' αυτό και εγώ δεν έδωσα εντολή να λάβουμε μέρος σε κανένα συλλαγητήριο, γιατί ήταν στοχευμένο. Ήταν μια ομογένεια κάπου έγραψε κάποιος ότι η ομογένεια πλήρωσε τα λεωφορεία. Βεβαίως, τα λεωφορεία που κινήθηκε ο κόσμος είναι πληρωμένα. Δεν πλήρωσε κάποιος εισιτήριο. Αν εξαιρέσω ένα 20-30% που πραγματικά οι άνθρωποι από την τσέπη τους πληρώσαν για να πάνε σε ένα τέτοιο συλλαγητήριο, οι άλλοι που ήρθαν με λεωφορεία
Λίγα λεωφορεία ήταν πληρωμένα. Από ό,τι πληροφορίες πήρα, ήταν πληρωμένα από συλλόγους. Ο σύλλογος τι λεφτά να έχει. Που σημαίνει η ομογένεια πλήρωσε. Πλήρωσε λοιπόν, έγινε μια κινητοποίηση. Οπότε έλα το εισιτήριο και έλα στην Αθήνα. Του πιάσανε απάνω το πατριωτικό αίσθημα. Τον κατεβάσαν στην Αθήνα, τον δίνανε. Γι' αυτό και είδαμε πολύ μεγάλες ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες είναι των ενωριών και των μοναστηριακών κεράτων. Οπότε έλα τώρα, η Παναγία σώζει τη Μακεδονία. Τι να σώσει η Παναγία τη Μακεδονία, ποιος Αγιώργης να σώσει, ποιος Αϊφανούριος. Παιδιά, οι επιλογές μας είναι με μια ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα σώσεις τη Μακεδονία. Θα πάρεις τη Μακεδονία πίσω, όπου είναι ο πλανήτης. Όπου είναι η Ρώμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί η Ρώμη, θέλω να ξέρετε, δεν πολέμησε και δεν κατέκτησε τίποτα κανένας Ρωμαίος. Ο Ρωμαίος είναι οι Έλληνες. Η Ρώμη είναι ελληνική. Η πρώτη Ρώμη είναι ελληνική. Θα το δείτε και στη διακήρυξή μας μέσα αργότερα στην κουβέντα μας. Και οι Χαζάροι, οι Εβραίοι, πήραν όλη την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου με δόλιους τρόπους, μέσα από τους στρατηγούς που πρόδωσαν. Και εκεί είναι οι άνθρωποι που πρόδωσαν και όχι ο Αλέξανδρος. Και είδαμε μία Ρώμη να είναι παντού, τουλάχιστον όσο μπορούσαν να κρατήσουν, γιατί πάρα πολλά τα μισά τα χάσαν ήδη στην αρχή. Και βλέπουμε μία Ρώμη να λέει ότι κατέκτησε, να δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Κράτησε μόνο την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και από εκεί έχουμε το Βυζάντιο και τώρα έχουμε τη Νέα Υόρκη, όπου είναι το Τρίτο Ράι. Και συνεχίζει ο πλανήτης να κινείται πάντα στον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως θα δούμε. Άρα, όλα μας τα δικαιώματα αυτή τη στιγμή, όπως κινείται ο πλανήτης, είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι του Μακεδόν. Και Μακεδονία την είπανε επειδή ο Αλέξανδρος είπε είμαι Μακεδόν. Και δεν υπήρχε παλαιότερα του Αλεξάνδρου Μακεδονία. Παλαιότερα του Αλεξάνδρου δεν υπήρχε Μακεδονία. Από τον Αλέξανδρο και μετά, που σημαίνει είναι η γραμμή, ο κωδικός και η εποχή που τη στερεώνει ο Αλέξανδρος. Άρα ο Αλέξανδρος μαζί με τη Μακεδονία, όρος Αλέξανδρος και Μακεδονία είναι ταυτόσιμος. Έτσι λοιπόν τώρα οι Έλληνες θα πρέπει να πάνε σε μια πραγματική διαδικασία. Και όχι σε ψεύτικα συλλαλητήρια, με την έννοια ψεύτικο η καρδιά τους ήταν εκεί, όμως ο σκοπός του συλλαλητηρίου ήταν άλλος. Και τώρα από τα συλλαλητήρια αυτά προσπαθούν να δούνε τι μπορούν καινούριο κίνημα, μικρό μεγάλο, τους δώσει λίγους ψήφους, γιατί κανένα κόμμα από αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή διαλύονται τα πάντα. Αυτό θα είναι και ο αφανισμός τους. Και το μεγαλείο είναι τώρα όλοι οι Έλληνες, όλοι λίγο πολύ, και όσο έχετε το ελάνιο αίσθημα της Μακεδονίας, και η Μακεδονία δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, όπως το νιώθει η Θεσσαλονίκη. Μακεδονία είναι ο πλανήτης της νεότερης εποχής της ελληνικότητας. Ο τελευταίος σταθμός είναι εκεί και θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι, να στηρίξουμε όλοι τα ελάνια, δικαιώματα των Ελλήνων ανθρώπων, όπου είναι αυτή τη στιγμή η Μακεδονία. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι από εδώ και στο εξής θα δείτε το πραγματικό θέμα της Μακεδονίας και πώς θα λυθεί. Και δεν γίνεται με συλλαλητήρια, ενώ έχουν γίνει 50 συλλαλητήρια, δεν έχει γίνει τίποτα και φυσικά δεν θα γίνει. Τώρα ήταν μεγάλη αλήθεια να κατεβάσουν γεραιούς άνθρωπους στον δρόμο και να δίνουν γεραιούς ανθρώπους. Φυσικά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει κάτι πολύ στοχευμένο, συστρατευμένο, μέσα από μια μεγάλη διαδικασία η οποία πρέπει να ενωθεί με τους άλλους ανθρώπους. Και όχι να ενωθεί η ενορία του με την άλλη ενορία, γιατί δεν είναι δικές σου οι ενορίες στην ελληνικότητα, δεν έχει να κάνει με τον Αλέξανδρο τίποτα, ούτε με μνημόσυνο του Αλέξανδρου μπορεί να πάρεις, ούτε μπορεί να παρουσιάζεις μια στολή. Αυτός που έχει στολή και είναι ρασοφόρος, είτε καλόγερος, είτε οτιδήποτε, είναι ένας εκτελεστής, είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος των ανθρώπων και των ανθρώπινων ψυχών. Ακριβώς έτσι έχει τεθεί απέναντι στον άνθρωπο και στον Έλλην άνθρωπο σε αναφορά της αλήθειας. Άρα, αν θέλει να έρθει με ανθρώπους να κάνει συλλαλητήριο, θα πρέπει να βγάλει τη στολή του. Δεν μπορεί να έρχεται με τη στολή του Γιαχβέ και του Εβραϊκού Ιερατείου μέσα σε ανθρώπους. Αν δεν μπορεί να έχει στολή, δεν είναι άνθρωπος. Είναι κατά της δημιουργίας του, ακριβώς όπως φέρεται, στείνεται και όπως είναι το δόγμα του, και έρχεται σκληρωμένος εκτελεστής κατά της δημιουργίας και της φυσιολογίας του ανθρώπου. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, όσοι και νόμοι και διατάγματα να βγάλουν οι άνθρωποι και τα κοινοβούλια. Άρα βάλτε στολή σου και έλα. Δεν γίνεται να φοράς στολή και να μου έρχεσαι και να μου λες για ελληνικά δικαιώματα και για Μακεδονία τη στιγμή που είσαι ανύπαρκτος. Και ό,τι υπάρχεις και έκανες είναι επειδή έκλεψες την αυτοκρατορία και το βασίλειο του Αλεξάνδρου, τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων, έκλεψες ψυχές, δυνάστευσες, έσφαξες. Και σήμερα η στολή που φοράει κάθε
ένας δασοφόρος μας δηλώνει ότι εκπροσωπεί και συμφωνεί με τις απότροπες πράξεις που έχουν κάνει όλοι οι Εβραίοι προγονείς του. Άρα κάθε δασοφόρος είναι εν δυνάμει Εβραίος και κάθε άνθρωπος που είναι μαζί τους είναι εν δυνάμει Εβραίος κατά του ανθρώπου. Άρα σήμερα οι άνθρωποι είναι κατά τη φυσιολογία τους. Ουσιαστικά πολεμούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτό αυτοκαταλάβετε είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό και δεν μπορώ να κάνω εκπτώσεις. Δεν γίνεται να γλεκοχε... για να χαμογελάω στο χάρο ή στον ψεύτικο θάνατό μου. Δεν γίνεται. Αυτό που να κάνω είναι να πιάσω το χάρο, να τον κάνω, να τον ξεντομαριάσω. Δεν έχω κάτι άλλο. Έχω ακόμα να πιάσω το χάρο, να τον εγδάρω. Τίποτα άλλο δεν μου μένει να κάνω. Όχι να κάτσω να χαμογελάω και να πιάσω φιλίες με το χάρο. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, αν ολοκλήρωσα ότι τα συλλαγητήρια ναι μεν ήταν ανθρώπων, ναι μεν είχαν την ανθρώπινη θέλησή τους και τη μεγάλη τους νοσταλγία της ελληνικότητας, όμως μέσα τους είχαν τα χαράγματα και προσπαθούν όλοι να βγάλουν κάποιους ψήφους ή τουλάχιστον κάτι λίγο πιο δυναμικό για να τους βοηθήσει να παραμείνουν στην εξουσία, γιατί θέλω να ξέρετε όλοι ότι αυτή τη φορά ό,τι πολιτικός υπάρχει και ό,τι έχει πράξει για την Ελλάδα θα πάει φυλακή. Θα πληρώσει για αυτά που έχει κάνει στο ελάνιο έθνος. Και όσο κοντράρει, είναι χειρότερα γιατί επιβαρύνει τη θέση του. Δεν έχει καμία μεταμέλεια και κάθεται με μεγάλο θράσος και με απίθμενη δολιότητα απέναντι στην αλήθεια και σε οποιαδήποτε αλήθεια και κάνει τόσο άσχημα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους και στη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Πρόεδρε, πραγματικά ό,τι έχεις πει είναι 1000% γεγονός. Το είδαμε να γίνεται. Δεν υπάρχει κάποιος συνέλληνας ακροατής που να ακούει και να αμφισβητήσει κάτι. Είδαμε πραγματικά όλα τα κόμματα, τα μικρά, να διαλύονται και απλά κάνανε αυτό που είπες. Φέρανε κόσμο να δείξουν δύναμη, ώστε να πάνε στο άλλο κόμμα και να του πούνε: κοίτα, εγώ έχω και ψήφους. Πάρε με, ώστε να σιγουρέψουν τη θέση τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πραγματικό του ποσοστό έξω σε όλες τις αληθινές δημοσκοπήσεις που έχουμε κάνει δεν ξεπερνάει το 5%. Είναι ακριβώς ό,τι είπες. Ο κόσμος γνωρίζει. Έρχεται κοντά στην Ελλήνων Συνέλευσης πλέον και αγκαλιάζει. Έτσι είναι. Θα σας πω και γιατί. Η αλήθεια είναι, δεν μπορούμε, η αλήθεια είναι ότι είναι ό,τι λέμε αλήθεια γιατί το αποδεικνύουμε. Η αλήθεια είναι μόνο αποδείξιμη. Ό,τι δεν αποδειχτεί δεν είναι αλήθεια. Άρα σήμερα οποιοδήποτε έρχεται με το πιστεύω, πολεμάει για το πιστεύω του, πολεμάει για το δεν ξέρω του. Πρέπει να αυτό το... Η διαδικασία είναι ταυτόσιμη με το πιστεύω και το δεν πιστεύω. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί και να μπει σε όλες τις ψυχές για να κόψει τα χαράγματα, τα έως τώρα της πίστης. Τι πιστεύεις, τι δεν πιστεύεις, είναι το ίδιο ρήμα αλλά και η ίδια έννοια. Και έχω πει χίλιες φορές το παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα. Έχω στην τσέπη μου 100 ευρώ που εσείς δεν τα βλέπετε. Τη στιγμή που το λέω ότι έχω 100 ευρώ στην τσέπη μου ή 1000 σε δύο ανθρώπους, ρωτά τον έναν, το πιστεύεις αδερφέ μου ότι έχω 1000 ευρώ στην τσέπη μου? Μου λέει, όχι δεν το πιστεύω. Πολύ ωραία. Εσύ ο δίπλα, το πιστεύεις? Ναι, μου λέει το πιστεύω. Και έτσι έχουμε δύο ανθρώπους με δύο διαφορετικές έννοιες. Πιστεύει ο ένας ότι έχω 1000 ευρώ, ο άλλος δεν πιστεύει ότι έχω 1000 ευρώ. Και οι δύο τους όμως δεν γνωρίζουν πόσα έχω. Είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει ο ένας ή ο άλλος. Και οι δύο τους δεν γνωρίζουν αν έχω 1000 ή αν δεν έχω καθόλου ή αν έχω λιγότερα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Και οι δύο τους όμως αν με ψάξουν θα είναι σίγουροι και θα ξέρουν πόσα έχω. Όταν με ψάξουν και θα δουν οι δύο σώμασεις ότι δεν έχω 1000 ή έχω 1000. Τι θέλω να πω? Ότι είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις. Δηλαδή και αυτός που είναι άπιστος λέει, εγώ δεν πιστεύω. Πάλι δεν ξέρεις. Το ζήτημα δεν είναι να είσαι δεν πιστεύω ή παλεύω για τα πιστεύω μου. Να μην παλέψεις ούτε για τα μη πιστεύω σου, ούτε για τα πιστεύω σου. Να παλέψεις για όσα γνωρίζεις, για όσα είναι δικά σου και γνωρίζεις. Για ό,τι δεν γνωρίζεις, πώς θα πολεμήσεις, πώς θα εκφέρεις άποψη. Σήμερα ο καθένας λέει την άποψή του με αυτά που δεν ξέρει, με αυτά που δεν έχει ελέγξει, με αυτά που δεν έχει αποδείξει στον ίδιο τον εαυτό και ο καθένας μεταφέρει μια γελιότητα, μεταφέρει χωρίς αποδείξεις οτιδήποτε έχει ακούσει, προσπαθώντας με δικά του λόγια να βάλει σε αυτά που ήδη έχει ακούσει ή έχει διαβάσει και να μεταφέρει μια γελία σάπια γνώση, να την κάνει όσο πιο σάπια γίνεται. Και αυτή είναι μια τεχνική καθαρά προστατική από την αρχή. Όχι που προσπάθησαν, ούτε την επέβαλαν. Άρα σήμερα να πούμε τι λέμε, το πιστεύω. Καθένα δεν το πιστεύω μου. Πες μου, άνθρωπε μου, αφού δεν γνωρίζεις.
πώς θα πολεμήσεις για τα πιστεύω σου. Κάτσε να μάθεις να δεις. Γι' αυτό θα πολεμήσεις την ίδια στη φυσιολογία και ο άνθρωπος πολεμάει τον ίδιο τον άνθρωπο. Πολεμάει τον ίδιο του τον πλούτο. Πολεμάει την ίδια του την αλήθεια. Και θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Μπορεί να πολεμήσει για την αλήθεια του, αλλά δεν μπορεί να πολεμήσει την ίδια του την αλήθεια. Είναι τελείως τρελό και οξύμορο αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους. Και θα πρέπει αυτό να σταματήσει. Η Αγγελία Συνέλευση έχει βάλει πολύ βαθιά τα θέμελα. Έχει το κόστος της αυτό, άμα το θέλετε, σε μένα τον ίδιο. Γι' αυτό, όπως είπα, δεν μπορώ να κάνω εκπτώσεις. Τα θέμελά μου θα είναι πάρα πολύ βαθιά και θα χτίζονται σιγά και σταθερά. Άρα δεν είναι το θέμα να βιάζομαι. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος δεν υπάρχει για τους ανθρώπους. Και δεν τον σέβονται καθόλου. Τον σπαταλούν τόσες χιλιάδες χρόνια μέσα σε μια γελιότητα, δολιότητα που ανακατεύεται και περιπλανιέται με την ίδια πάντα συνταγή. Και αυτά τα ζώα τα άλλα χρησιμοποιούν την ίδια συνταγή με μικρές παραλλαγές, αλλά είναι εμφανή συνεχώς τι κάνουν. Δηλαδή σας είπα σήμερα το συλλαγητήριο να το κάνουν οι δυνάστες, οι σφαγείς και οι κλέφτες, οι παραχαράκτες της ιστορίας, της αλήθειας και όλης αυτής της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου και σήμερα να βγουν στο συλλαγητήριο και να λένε «Ο Αλέξανδρος μας, η Παναγία θα μας βοηθήσει με τη Μακεδονία». Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Ο Γιώργης μας είναι εδώ. Λέω πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Δηλαδή υπάρχει τόσο ηλιθιότητα εκεί έξω. Σίγουρα υπάρχει, γιατί ο ηλίθιος σημαίνει η ηλίθι ίδια. Ηλίθιος, αυτός που είναι στη λύθη ήδη. Πόσο δηλαδή τι άλλο να συμβεί για να καταλάβεις ότι πρέπει να σταματήσεις να κάνεις πλάκα με τον ίδιο σου τον εαυτό, με τον ίδιο σου το γένος, με τα ίδια σου δικαιώματα, με τον ίδιο το πλούτο, με την ίδια τη χώρα σου. Τι άλλο πρέπει να γίνει, ρε άνθρωπε μου? Πραγματικά, πρόεδρε, ακούγοντας παπά να μιλάει υπέρ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι σαν να δηλώνει κάποιος Παναθηναϊκός ότι έχει φιλοολυμπιακά αισθήματα. Βέβαια. Είναι τόσο αντίθετο αυτό το πράγμα που είναι. Είναι ακριβώς όπως το είπες, και πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοια παραδείγματα για να δείξουμε λίγο στον κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται αυτό το μεγαλείο της γελιότητας και της ντογματίλας. Είναι σαν να βάλεις ένα Ολυμπιακό. Να λέω εγώ είμαι Ολυμπιακός, καθαρός και με ξέρουν όλοι, αλλά φοράω την μπλούζα του Παναθηναϊκού. Ναι. Να βγει με την μπλούζα του Παναθηναϊκού, να λέω ότι είναι Ολυμπιακός, να βρίζει όταν βάζει γκολ η άλλη ομάδα, η αντίπαλη, και να συμφωνούν όλοι μαζί του. Και να μας πείθει αυτός ότι είναι για το καλό του Ολυμπιακού εκεί. Ναι. Πώς το φαντάζεστε, φιλαθλή? Μπορεί να συμβεί? Αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί, τότε πώς μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο? Μέσα σε τέτοιο τεράστιο συλλαγητήριο. Για φανταστείτε το. Να έρθει αυτός που σε δολοφόνησε. Αυτός που σου έσπασε τους αρχαίους του τόπους. Αυτός που διέλυσε τα πάντα. Αυτός που ήταν με νόμο 1700 χρόνια ότι αν λέγες Έλληνας και πεις ότι είσαι Έλληνας και πεις την παραμικρή ελληνική φράση, γράψεις ή σου βρουν ένα βιβλίο των προγόνων σου απάνω, σου παίρναν το κεφάλι. Σε σκότωναν. Και είναι ευκαιρία τώρα να βάλετε αυτούς τους κώδικες, το νόμο του Στυνιανού, τον κώδικα του Στυνιανού, στον αέρα. Και ας καταλάβουν όλοι εκεί έξω ότι οι αστυνομικοί στη σχολή αστυνομικών σήμερα διδάσκονται το ρωμαϊκό δίκαιο. Όχι το ρωμαϊκό της Ελλάδας, της Ρώμης της Ελληνικής, αλλά των Χαζάρων. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αφού δεν έχει αλλάξει κάτι, σήμερα συζητάμε για πρέσπες. Και να συζητήσουμε για ποια συμφωνία, ποιος άλλο γεννής να υπογράψει τι. Μας έχουν πάρει την αυτοκρατορία και φαίνεται. Και κινήθηκε ο πλανήτης με αυτή την αυτοκρατορία. Είδαμε ένα Βυζάντιο να μοιράζει παντού βασιλείς, γιατί ήταν ο οικουμονισμός, αν θυμάστε, στον Βυζάντιο. Αλλά ήταν των Χαζάρων. Αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες ότι ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευση, εσύ, έχει μια πραγματική ελληνική διακήρυξη αληθιών. Που Γιώργο θα σε παρακαλέσω, ναι. Όταν απαντάει η Ελλήνων Συνέλευση τι γνώμη έχουμε για τις πρέσπες, μα εμείς δεν έχουμε γνώμη μόνο για τις πρέσπες, έχουμε γνώμη για όλο τον πλανήτη, για όλη τη βασιλεία, για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν στον πλανήτη, της νεότερης ακριβώς ιστορίας, η οποία είναι και ο πλανήτης σήμερα με τα λόγου γνώσεως και όλων των πιστοποιητικών και αποδείξεων κινείται στον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον πλούτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς αυτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι νόμοι είναι του ρωμαϊκού δικαίου και το ρωμαϊκό δίκαιο, αστικό ρωμαϊκό δίκαιο, διαβάζεται και διδάσκεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις σχολές αστυνομίας και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο πλανήτης κινείται με αυτό το δίκαιο. Ο πλούτος κινείται όλος. Χτίζεται ο πλανήτης. Παραχαράζεται βέβαια σε όλα τα δικαιώματα στον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και δεν έχει φύγει από τότε ως τώρα. Και έχει
παραχαραχθεί και παραφραστεί όλη η αλήθεια. Και η πρώτη παραχάραξη έγινε στην πρώτη Ρώμη, όταν, για να, όταν και στο Βυζάντιο, και στο Βυζάντιο έγινε το εξής, όταν για να είσαι Έλληνας δεν κοιτάγανε το DNA πια, ενώ στην Ελλάδα μας κοιτάμε πάντα DNA, αν έχεις ελληνικό αίμα, και δεν είσαι κάποια μηχανή, δεν είσαι κανένα υβρίδιο, γιατί το υβρίδιο δεν ήταν τώρα. Το υβρίδιο ήταν πάντα, ενοχλούσε την ανθρωπότητα. Όχι μόνο στα νεότερα χρόνια που το αναγνώρισαν οι άνθρωποι δήθεν. Άρα και μετά έκαναν την εξής, ότι ο βαφτισμένος εν Χριστώ εν Θεό ελέω Θεού, στον Αυτοκράτορα, ότι ο βαφτισμένος στο εβραϊκό δόγμα θα είναι ο Έλληνας. Δηλαδή είναι μια γελία παραχάραξη και παράφραση που δεν μίλησαν τότε κανένας. Ήμασταν ήδη η δυναστεία. Ήδη υπήρχαν προδότες στρατηγοί και Έλληνες αξιωματικοί. Για το έχω πει, οι Έλληνες έχουν προδώσει και οι Έλληνες θα πρέπει να ξαναπάρουν όλη αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να την ξαναφέρουμε στα ίσα μας και στην θέση που μας αρμόζει. Έτσι λοιπόν, αν διαβάσουμε τη διακήρυξη, θα δούμε όλα τα αληθινά στοιχεία που συμβαίνουν από τότε μέχρι τώρα. Και οφείλουμε τώρα να ξαναπάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Να ξαναπάρουμε τα δίκαια και τα δικά μας, γιατί όπως έχω πει, ότι το δίκαιο δεν μπορεί κανένας να στο πάρει. Όλα κρέμονται από μία κλωστή. Και αυτή την κλωστή πρέπει να την κόψουμε εμείς. Δεν είναι τίποτα. Είναι τόσο εύκολο και είμαι εδώ για να το κάνω, να το εκτελέσω. Ας σας φαίνεται βουνό και ας σας φαίνεται τόσο τεράστιο και μεγάλο αυτή τη γελιότητα φούσκα που έχουν φτιάξει. Όλα είναι σε μία κλωστή. Με αποτέλεσμα... Μισό λεπτό. Ναι. Παναγιώτη. Κάνε εκπομπή. Μπαζέψε. Κάνε μια εκπομπή. Σταματήστε λίγο γιατί ακούγεται. Μια χάνετε θέμα τα κάνω. Κράβα καπαλού. Κράβα καπαλού. Και πες να μαζέψουν λίγο. Κάνω ήδη ρε. Κάνω ήδη. Σε στον αέρα είναι. Θα γελάω ο κόσμος. Πρόεδρε, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είσαι, όχι ίσως, είσαι ο μόνος πολιτικός κρατούμενος που είσαι κανένα αληθινή φυλακή. Ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό έξω. Όλοι οι άλλοι ήταν στις γυναικείες και χαλαρά. Εσύ είσαι ο μόνος που είσαι κάνει αληθινή φυλακή. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα. Φυσικά, Γιώργο, θα πω τη λέξη ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω φυλακή και δεν είμαι ποτέ φυλακισμένος και δεν υπάρχει φυλακή για μένα και δεν υπάρχει κάτι να μου κάνουν, δεν υπάρχει κανένα να μου κάνει κάτι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι όμως είναι ένα τεράστιο μεγαλείο που ήρθα να κάνω. Ελάτε να το κάνουμε, γιατί αυτό το τεράστιο μεγαλείο θα πρέπει να το εκτελέσουμε όλοι μαζί. Και δεν είναι η απελευθέρωσή μου, είναι η απελευθέρωση όλων ανθρώπων, όλων των Έλληνων ανθρώπων. Είναι η πραγματική απελευθέρωση, γιατί η ελευθερία είναι το πρώτο συστατικό της ίδιας της δημιουργίας. Δηλαδή η δημιουργία δεν είναι ελεύθερη να δημιουργήσει, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Άρα θα πρέπει να το καταλάβουμε, γι' αυτό και έχουν επιβληθεί πόλεμοι για την ελευθερία, αλλά τελικά. Θα ήταν ένας πόλεμος, δεν ήταν απελευθερωτικός. Έγιναν μόνο για να σκλαβωθεί η ελευθερία των ανθρώπων. Όλοι, και όπως μας έχουν διδάξει. Δηλαδή εμείς απελευθερωθήκαμε το 1821, έτσι. Και είμαστε ακόμα δούλοι. Μάλιστα. Δηλαδή ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ή ο πρώτος έγινε για την απελευθέρωση των ανθρώπων. Καλά, εντάξει. Ποιον διώξαμε. Το δικό τους Γερμανό που ήταν δικός τους. Και σκάσανε οι Αμερικάνοι και τελικά τι είδαμε. Είδαμε μια Ρώμη, τρίτη Ρώμη να είσαι σκλαβωμένη. Και τελικά ο πλανήτης πληρώνει φόρους υποτέλειας που. Στην τρίτη Ρώμη. Γιώργο, κανένας πόλεμος παγκόσμιος ή μη δεν έγινε για απελευθέρωση. Τουλάχιστον έτσι όπως μας δείχνουν οι ιστορίες. Η πόλεμη, η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν για πραγματική απελευθέρωση. Και για να δομηθεί η ελληνικότητα με την έννοια της ίδιας της δημιουργίας, έτσι, μέσα από τα πρωτόκολλα τα ίδια, ώστε να μπορέσει να ανελθεί όλος ο άνθρωπος. Θα τα πούμε όμως αυτά. Άρα λοιπόν πάμε σε μια πραγματική διακήρυξη όπου ο μόνος πολιτικός φορέας των Ελλήνων αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι η Ελλήνων Συνέλευση ΕΣΥ, που έχει θέσει τα όρια. Δεν είναι είπαμε. Και εγώ θα προκαλέσω οποιονδήποτε εκεί έξω, όσοι αντιλαμβάνονται, όσοι περισσότερο, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, να διαβάσει και να παραλάβει στα χέρια του τη διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης, που κανένα κόμμα δεν τολμάει να βγάλει τέτοια διακήρυξη και βεβαίως κανένα δεν θέλει, γιατί είναι όλα δικά τους, είναι χλιαρά έως άνοα, δεν έχει καμία δομή, δεν αποσκοπούν πουθενά, απλά σε μια οχλαγωγία και να συνθέσουν στην τεχνική του χάους που όλοι εκεί υπηρετούν τους θεούς του χάους.
Ακριβώς. Γι' αυτό και οι ίδιοι θεοί, βλέπετε, τους λόθεους κατά κόσμο, όπως λέτε εσείς, ουσιαστικά είναι κάτι γαμοδαίμονες, σκουπίδια για μέ. Αν εσείς τους φοβάτε, τους φοβάστε, σας λέγω ότι αυτοί είναι σκουπίδια για μένα. Αφήστε τα σκουπίδια αυτά, θα τα λιώσω ένα-ένα. Όπου και αν είναι κρυμμένα, ό,τι και να κάνουν. Γι' αυτό και βλέπεις τους ίδιους γαμοδαίμονους, έχουν οι μασόνοι, οι πατησόνοι, όλες οι σέχτες, όλες αυτές οι γελιότητες. Με μαγκανίες μαγείες, τελεξές, τελετές και δοξασίες όλων αυτών των υπανθρώπων. Άρα, πάμε σε μια μεγάλη διαδικασία, ώστε για πρώτη φορά, ίσως τώρα είναι η ώρα, να μιλήσετε και να εμφανιστείτε όλοι οι συνέλληνες σε όλα τα ραδιοφωνά, να προβάλλετε την πραγματική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης, όπου είναι ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο για τη Μακεδονία και για τον Μέγα Αλέξανδρο. Για όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων που απορρέουν από εκεί και αντέφθεν. Γιατί εμείς δεν πάμε και πίσω, πάμε από εκεί. Έχουμε στη διακήρυξή μας βέβαια μια αναφορά, αλλά κανένας, όταν σας είπα να διαβάσετε τη διακήρυξη, και παρακαλώ διαβάστε την, και την είχα διαβάσει και εγώ κάποια στιγμή στον αέρα, δεν το έκανα για να την εμφανίσω εγώ. Το έκανα για να βγείτε εσείς για τις μέρες που έρχονται. Φτάσαμε στις μέρες να κάνουμε 50 συναγητήρια. Κανένας δεν έχει μια πραγματική διακήρυξη, αλλά και ένα μέμο να πει τι ζητάει, τι θέλεις. Γιατί με αυτή τη διακήρυξη κόβεις όλες τις συμφωνίες. Και ότι δεν έχουμε δικαίωμα τίποτα να φύγει από την κυριαρχία των πραγματικών δικαιωμάτων και όχι μόνο του γεωγραφικού μικρού διαμερίσματος. Από τη διακήρυξη μετά θα καταλάβετε το τεράστιο μεγαλείο που έχεις και που σου έχουν πάρει. Και που δεν το πήρανε ποτέ. Λένε! Ψεύτικα χαρτιά, ψεύτικες υπογραφές άλλων γενών, άλλων εθνών, υπανθρώπων, σκουπιδιών, πολιτικών γελίων, μαριονιετών, που δεν έχουν καμία αξία. Απλά εσύ τα δέχεσαι ως αξία. Η πραγματική αξία είναι η τεράστια ιδιότητα, η οποία απορρέει από την, ευθυγράμμιση της γραμμής του αίματος από την αρχή της ύπαρξής σου. Αυτό και μόνο πρέπει να καταλάβετε, αφήνοντας στην άκρη εντελώς τα κόμματα και τα δόγματα και να πάτε στα πραγματικά δικαιώματά σας. Και σήμερα καλώ όλους τους Έλλην πολίτες, απανταχού της γέας, αλλά και του εξωτερικού, Έλλην άνθρωποι, να στηρίξουν όλα αυτά τα τεράστια δίκαια και δικαιώματα και για να πάμε στην πραγματική αρχή, γιατί αν δεν πάμε στην αρχή δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Θα κάτσουμε να συζητήσουμε μια γελία συμφωνία μιανού Καραμαλή, μιανού άλλου Εβραίου, μιανού άλλου παλιόπεδου, γελίου, επειδή με αυτόν έφεραν και υπόγραψε. Τι αξία έχει υπογραφή σου αν δεν υπογράφει το πλήρω. Είναι σαν να υπογράφει ένα συμβόλαιο το οποίο υπογράφει για κάτι άλλο από αυτό που λέει ή για αυτό που πρέπει να υπογράψει. Άρα θα πρέπει αυτό να έχει μια βάση. Για να βγει ένα συμβόλαιο θα πρέπει να έχει δύο μέρη. Και τα δύο μέρη πρέπει να είναι υπαρτά. Αυτοί υπογράφουν σε μέρη που δεν είναι τίποτα υπαρτό. Άρα μιλάνε για κάτι που δεν είναι καν δικό του, που δεν στέκεται η συμφωνία. Εσύ γιατί δεν το φωνάζει. Άρα δεν μπορείτε να υπογράψετε. Είναι σαν να βγει ένα συμβόλαιο, να υπογράψω ένα συμβόλαιο εγώ για ένα σπίτι που δεν είναι δικό μου. Και δεν θα μιλήσει κανένας, ούτε δικαιοσύνη θα υπάρχει. Μα η δικαιοσύνη είναι στους ανθρώπους, αφού οι άνθρωποι δεν έχουν μεταξύ τους δικαιοσύνη και δεν αντιλαμβάνονται την τεράστια αξία της δικαιοσύνης. Άρα, γι' αυτό χάνεις τα πάντα. Άρα αυτοί συζητούν για συμβόλαια και για συμφωνίες που δεν έχουν τα δύο μέρη. Που το ένα μέρος δεν το εννοούν ως έθνος, άρα το εννοούν ως υπήκο, ως δηλαδή υπάλληλο και ως δογματικό υπόλοιπο. Και μιλάνε με ένα άλλο μέρος που είναι πάλι ανύπαρτο. Άρα είναι ανύπαρτα συμβόλαια με ανύπαρτα μέρη. Και εσείς ακόμα συζητάτε σε μια τέτοια οικολογική πραγματικότητα. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ να πάμε στη βάση. Από την ώρα που θα κουβεντιάσουμε τη βάση και την καταλάβετε, όλες οι άλλες συμφωνίες όχι περισσεύουν. Απλά δεν υπάρχουν. Άρα πρέπει να πάμε στη βάση. Να συστρατευτούμε στη βάση των ίδιων δικαίων και δικαιωμάτων που απορρέει σε όλο τον πλανήτη και είναι λεπτό έως σήμερα. Και από εκεί στείνεται όλη η παγκόσμια οικονομία. Και από εκεί τα δόγματα, αλλά και όλοι οι γαμοδαίμονες σου παίρνουν τα δικαιώματα που θα μάθετε στην πορεία ίσως και αργότερα σε άλλες εκπομπές, γιατί έχω θυμώσει πολύ για αυτά που έχουν κάνει, αλλά και πώς σε προσφωνούν. Πού σε προσφωνούν, νεκρό δούλο, και που κάθε φορά που βάζεις κεφαλαία στο διαβατήριό σου, μόνο εκεί επιτρέπεται. Άκου να δείτε τώρα, πρόσεξε. Λένε ακόμα με νόμο αυτά τα ηλίθια ζώα γαμοδέμονα στον πλανήτη που σε έχουν ζωρίσει τόσο πολύ και δεν καταλαβαίνεις τίποτα εκεί, αλλά πας εκεί με εκεί την εικονίτσα και με εκεί τον ρασοφόρο τον πλαμένο, ο οποίος εκείνος κάνει μερογράμματα από σένα, αλλά δεν καταλαβαίνει το τι κάνει αυτό το ζώο, όλα αυτά τα παρτάλια εκεί έξω, που πραγματικά έχω θυμώσει με όλες αυτές τις μορφώσεις που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Λένε λοιπόν οι ψηλοί του πλανήτη που σου έχουν στήσει όλο τον πλανήτη ότι
όταν χρησιμοποιείται κεφαλαίο σημαίνει ότι είναι νεκρός. Ότι είναι νεκρός. Και ο νεκρός ζωντανός, έχουν μια τέτοια έννοια, που για αυτούς είσαι πάντα νεκρός, για αυτό σε κάνουν το θέλουν, είναι όταν χρησιμοποιείς τα μικρά. Άκου, για να χτυπήσουν τα κεφαλαία αυτά, έτσι. Αυτά θα σας τα δείξω με νόμο. Δεν τα λέω. Ό,τι λέω τα αποδεικνύω. Και γι' αυτό όταν ταξιδεύεις, τα ταξιδιωτικά σου έγγραφα είναι με κεφαλαία μόνο. Όλα τα άλλα είναι μικρά. Γιατί όταν ταξιδεύεις, δεν ξέρουν αν είσαι ζωντανός ή νεκρός. Σε ξαναδείς τι έχουν κάνει. Και άλλα τρεις χειρότερα. Γι' αυτό λένε οι ζωντανοί το σύστημά τους, οι ζωντανοί γράφουν με κόκκινο. Ενώ αυτός που είναι με μπλε είναι νεκρός δούλος. Δεν τα ξέρετε αυτά. Θα έρθει ο καιρός. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβετε τις πραγματικές τις βάσεις. Ας πούμε τώρα λοιπόν στις βάσεις. Η βάση λοιπόν είναι να καταλάβουμε και να συστρατευτούμε σε ένα πραγματικό δίκαιο, το οποίο είναι δικό μας από την αρχή της βάσης. Γιατί από αυτή τη βάση πήγαν αυτοί και έφτιασαν όλη αυτή τη δολιότητα που σήμερα κυκλοφορεί στον πλανήτη. Και σήμερα βλέπετε τα παιδιά τους να είναι παντού σε κυρίαρχες θέσεις που εσύ τους επέτρεψες, αλλά και εσύ τους πυρώνεις. Αλλά άμα πυρώνεις αυτά τα όρνια που κάθονται και σου μιλάνε με τα ράσα, φαντάσου τώρα λοιπόν αυτά τα παιδιά τους είναι απολυτικά. Και αυτό είναι πάντα μαζί τους. Άσχετα αν κάνουν ότι έχουν διαφορές μαζί τους. Σήμερα λοιπόν, σε μια μεγάλη διακήρυξη που είναι μπροστά στα μάτια μας και είναι υπογεγραμμένη από τον πολιτικό φορέα, την Ελλήνωση στην Έλευση, είναι μια αυστηρή αλλά αληθινή, απόλυτη πραγματική διακήρυξη όλων των δικαιωμάτων. Και θα ήθελα, σε παρακαλώ, Γιώργο, να αρχίσεις να διαβάσεις τη διακήρυξη, η οποία είναι όχι δικιά μου, είναι των Ελλήνων και απορρέουν τα δικαιώματά τους. Και παρακαλώ πολύ, μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή, δεν θα πάρει πολύ ώρα, να διαβαστεί αυτή η διακήρυξη, για να καταλάβουμε όλοι ότι τώρα είναι η ώρα, με το μακεδονικό, που τίθεται θέματα, θέματα δικαιωμάτων, γιατί αν θα σου πάρουν τα δικαιώματα, σου πήραν τον πλανήτη, γι' αυτό στοχεύουν εδώ. Δεν είναι θέμα εδάφων, όλα αυτά έχουν πάρει. Αυτοί που δεν έχουν εδάφη, μιλάνε για εδάφη. Δηλαδή, όπου και να σκάψετε, όλοι αυτοί που μιλάνε για σένα σήμερα στις χώρες που είναι εταιρείες και που διαμένουν, όπου και να σκάψουν στο έδαφος τους, θα βγουν ελληνικά, ίχνη, αρχαία, γραφές, τα πάντα. Άρα μένουν στη γη μας. Και είναι σημάδια που ο ΙΕ μόνο αυτό δέχεται. Ο ΙΕ είναι άλλο κομμάτι, αλλά το επικαλούμε τώρα, επειδή αυτό βολεύει στη συζήτησή μας. Άρα λοιπόν ο ΙΕ λέει, από τη στιγμή, κύριε, είναι σαν αποδεικτικό στοιχείο. Είναι σαν έρθει η αστυνομία στο σπίτι σου και αν δεν πήρα το πορτοφόλι του τώρα και το πορτοφόλι μου να είναι στο σπίτι σου. Πρέπει να αποδείξεις πώς το πορτοφόλι μου πήγε στο σπίτι σου. Εσύ θα λες μετά ότι δεν έκλεψες, ενώ το πορτοφόλι μου είναι στο σπίτι σου. Δηλαδή είναι δυνατόν να σκάβουμε στα Σκόπια, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, στην Ιγκορλαδία, στην Ακροατία, να σκάβουμε στη Ρουμανία, να σκάβουμε στην Ιορδανία, να σκάβουμε στην Τουρκία, να σκάβουμε στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, παντού και να βρίσκουμε ελληνικά αρχαία. Και να έρθει κάποιο ζώο από εκεί και να μου πει αυτά δεν είναι δικά μου. Δεν είναι δικά μου και είναι δικά του. Εντάξει, άμα είναι δικά σου είμαστε ίδιοι. Άμα δεχτείς ποτέ ότι αυτά είναι δικά σου, τότε είμαστε αδέρφια. Δεν καταλαβαίνω που είναι η διαφωνία. Να έχουμε διαφορετικό όνομα στην πόλη μας. Πολύ ωραία. Οι πολιτείες μας έχουν διαφορετικά ονόματα πάντα. Όπως και εμείς οι άνθρωποι έχουμε διαφορετικά ονόματα μεταξύ μας. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Άρα τι αναζητάς παραπάνω. Άρα δέχεσαι ότι εσύ είσαι εγώ ή ότι αυτό δεν είναι δικό μου και είναι δικό σου. Μα αφού το δικό σου είναι το δικό μου, είμαστε ίδιοι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα υπάρχει κάπου ένα θέμα. Μα τι εννοείς. Ότι τελικά και η γη μου είναι δικιά σου. Επειδή εσύ λες ότι είσαι αυτός, ενώ εγώ με τι είμαι. Εδώ στήθονται τέτοια μεγάλα θέματα και θα πρέπει να τα βάλουμε στη θέση τους. Και η πολιτική είναι η αλήθεια. Δεν είναι η διπλωματία που σημαίνει διπλωματιά και λέγει ότι μπουρλα θέλεις. Η αλήθεια, η οχλαγωγία και η γελιότητα δεν είναι διπλωματία. Ή τουλάχιστον πολιτική σοβαρή μια τέτοια μεγάλη ιστορία και μια. Ποιος θα διαχειριστεί τέτοιες απόλυτες μεγάλες αλήθειες. Ποιος. Ο κάθε υπάνθρωπος εκεί, ο κάθε αλλογενής. Ποιος θα τις διαχειριστεί. Ποιος θα μιλήσει άλλα αν δεν πας στη βάση του δεδομένου της ολότητας. Πώς θα διαχειριστούμε το μακεδονικό συνελληνές μου. Από πού. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ποιος υπόγραψε μια γελία συμφωνία που τότε ήταν η κυβέρνηση και οι άνθρωποι ψήφισαν ή δεν ψήφισαν. Να δούμε όμως τη βάση της αλήθειας. Έφτασε η ώρα λοιπόν. Ορίμασε η ώρα να δούμε την πραγματική βάση της αλήθειας από εκεί που απορρέουν τα δικαιώματα και τα δίκαια γιατί κάπου τα πήραν. Και αυτά είναι δικά μας. Θα τα ζητήσουμε από την αρχή και όποιος ακουμπάει και είναι συνδεδεμένος με αυτά τα δικαιώματα
άρα κάνει χρήση των δικών μου δικαιωμάτων και δικαίων. Και αν αυτό το έχει κάνει αυτόκλητα, κακώς το έχει κάνει. Που σημαίνει θα πρέπει μόνο εγώ να του δώσω το δίκαιο και το δικαίωμα. Μάλλον, συγγνώμη, εγώ που έχω το δίκαιο και είναι δικό μου, τότε μόνο εγώ μπορώ να του δώσω το δικαίωμα. Εάν το έχει πάρει αυτόκλητα, τότε έχει παρανομήσει. Αλλά την άλλη, δέχεται εμένα ως βάση. Δεν γίνεται λοιπόν να κυνηγάμε τη βάση που είμαι εγώ, δηλαδή το ελάνιο έθνος, και να λέει ο κάθε παραλαπίπας ή το κάθε στοχευμένο σιωνόπεδο, είτε είναι του Σόρος είτε του κάθε κερατά, του κάθε βλαμμένου στον πλανήτη, να λέει γελιότητες για την τεράστια γενικότητα και για την ίδια τη δημιουργία. Και εδώ πρέπει να μπείτε. Και εδώ είναι βαθιές οι ρίζες και έχω ορκιστεί. Θα κόψω κάθε ψεύτικη ρίζα. Δεν θα αφήσω τίποτα. Γιατί οι αλήθειες είναι απόλυτες και αποδεδειγμένες. Άρα, Γιώργο, είναι η ώρα που θα πρέπει οι Έλληνες άνθρωποι όλοι και οι πολίτες να αφήσουν μακριά και μακρύτερα το δόγμα, το κόμμα και όλα στα χαράγματα και τα θυμικά τους, άμα το θέλετε, και να πάμε σε μια βάση δικιά μας δεδομένων αληθινή. Όπου από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και εκεί η συστράτευση που θα γίνει σε μια τέτοια μεγάλη δεξαμενή αληθινή, στην πραγματική βάση, δεν μπορεί κανένας να σου μιλήσει για καμιά Μακεδονία δικιά του, για κανένα παζάρι, ό,τι και βλακίες να ψηφίσουν άλλοι αλλογενείς που είναι πάλι στη Βουλή μας, και αυτό θα συνεχίζεται όσο εμείς το επιτρέπουμε. Εμείς επιλέγουμε ότι τώρα εδώ το σταματάμε. Αλλά πάμε με πραγματικά στοιχεία. Δεν πας με σημαία τώρα και με λάβαρο να πεις το δικαίωμά σου. Αφού είναι δικό σου, τι το ζητάς. Για να το πάρεις, θα πρέπει να συστρατευτείς και να ενωθείς με όλους τους ίδιους ανθρώπους. Εκτός και κάποιος είναι Εβραίος, είναι αλλοεθνής, είναι αλλογενής, οπότε πρέπει να μείνει μακριά μας. Αλλά αν καταλαβαίνει το αίσθημα του δικαίου, ας έρθει μαζί μας. Ας ενωθεί για το ίδιο το δίκαιο. Το οποίο το δίκαιο δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει χώρα, δεν έχει σημαία. Είναι απλά δίκαιο. Γι' αυτό, Γιώργο, θα ήθελα να διαβάσεις τη διακήρυξη, η οποία είναι από την αρχή στον Αριοπάγο. Είναι η βάση του πολιτικού φορέα, να συστρατευτούν όλοι οι Έλληνες πραγματικά σε μια διακήρυξη, αλλά σε ένα μπούσουλα. Στην αρχική, στη βάση. Που αυτή τη στιγμή η διακήρυξη, αν μη τι άλλο, κυριαρχεί στη διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης, ο Αλέξανδρος και η Μακεδονία. Αλλά δεν μπορούμε να πέσουμε σε γελιότητες τώρα, να πάμε σε από την Βουλή να φωνάξουμε, να αντικρούσουμε τους αστυνομικούς που τον παίζουν δεξουσιαστές, γιατί αυτοί είναι το 12% των εξουσιαστών, είναι αστυνομικοί του παρακράτους, όπου έχουμε κάνει και άλλες φορές, έχουμε κάνει και συλλήψεις μόνοι μας, άμα το θέλετε, μόνοι μας όμως σε συγκρούσεις που είχαμε στην πλατεία Λεκτορίας. Από τα 8 άτομα που κρατήσαμε κάτω μέχρι να έρθει η αστυνομία, τα 6 ήταν αστυνομικοί. Και μας έχει τύχει και άλλη φορά. Μας έχουν τύχει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε τεράστια εμπειρία, γνωρίζουμε ακριβώς πολύ τι γίνεται παρακράτος. Αυτό είναι ένας πόλεμος τεράστιος που έχουμε με το παρακράτος, με τις γελιότητες της αποστασίας, και καλούμε όλο τον κόσμο αυτή τη φορά για να λυθεί η Μακεδονία. Με την έννοια να μην ξανακουμπήσει κανείς τη Μακεδονία, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, συστρατευμένοι, πειθαρχημένοι, ξέροντας και γνωρίζοντας τη βάση δεδομένων. Ξέροντας και γνωρίζοντας το στόχο και το σκοπό. Και αν ο στόχος και ο σκοπός δεν τον γνωρίζουμε και δεν τον αναγνωρίζουμε ως βάση κοινή όλοι μας, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Θα τα χάσουμε όλα. Όμως είναι η εποχή που ορίμασε ο καιρός, αλλά ετοιμάστηκαν και τα πράγματα για να τα πάρουμε όλα πίσω. Και έχω πει από την αρχή, ο νικητής τα παίρνει όλα, ο χαμένος τα χάνει όλα. Διαλέξτε που θέλετε να είστε, επιλέξτε. Στους χαμένους ή στους νικητές. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Και αυτή τη φορά είμαστε εδώ για να πάρουμε τα δικά μας πίσω όλα. Και καλό όλο τον κόσμο να κατανοήσει τη διακήρυξη, να συστρατευτούν. Όχι να τους καθοδηγήσουν οι οργανωτές των συλλόγων, οι οποίοι είναι είτε μασονοποιημένοι, είτε δογματισμένοι τόσο πολύ που μπορούν να προσκυνάνε το κάστανο ή να πηγαίνουν οπουδήποτε. Θα πρέπει να πάνε με την κρίση του κόσμου. Εγώ δεν μιλάω με συλλόγους, εγώ μιλάω για ανθρώπους. Άρα εκεί μέσα υπάρχουν σύνολα και υπάρχουν νοημοσύνες και νοήμωνα όντα, τα οποία θα αποφασίσουν μόνα τους να αφήσουν όλα αυτά τα σκελετωμένα, αγγυλωμένα περιβάλλοντα μακριά τους και να ενωθούν στον πραγματικό ελληνικό φορέα για τα δικαιώματά τους, για τη ζωή τους, για την τιμή των προγόνων τους και για την τιμή και σεβασμό των απόγονων τους, τη συνέχισης του ίδιου τους του εαυτού. Άρα, Γιώργο, σε παρακαλώ, ξεκίνα να διαβάζουμε τη διακήρυξη και να μένουμε στα κομμάτια που πρέπει. Ξεκίνα, σε παρακαλώ, από την αρχή, δεν είναι πολύ. Είναι επίκαιρη και η μόνη λύση διακήρυξή μας, που η διακήρυξη πάει μαζί με τον πολιτικό φορέα, και θα πρέπει
Με ορισμό τη διακήρυξη να ενταχθούμε όλοι στον πολιτικό φορέα, να υπογράψουμε όλοι ότι έχουμε τα κληρονομικά μας δικαιώματα, γι' αυτό και το εξώδικο, η εντολή αποπληρωμής που έχουμε ουσιαστικά ακουμπάει στα κληρονομικά δικαιώματα του ίδιου του πλανήτη μας, τα πλανητικά μας δικαιώματα, τα οποία δεν σας τα έχουμε πει. Είναι η ώρα που πρέπει να υπογραφτούν από όσους Έλληνες, να δείχνουν ότι είστε αυτόχθονοι Έλληνες εισαγενείς, ότι έχετε τα κληρονομικά δίκαια και τα δικαιώματά σας και στους λογαριασμούς σας και στην πολιτική σας και στη χώρα σας, σαν αυτόχθονοι Έλληνες εισαγενείς, το έθνος των Ελλήνων από την αρχή που έχει ξεκινήσει η δημιουργία, γιατί το Ελλάνιο έθνος είναι από την αρχή της δημιουργίας, με προγόνους τους ίδιους τους δημιουργούς που δημιούργησαν το Ελλάνιο γένος, και δεν έχει τίποτα ενδιάμεσα και δεν υπάρχει τίποτα που θα μπει ανάμεσα σε αυτό. Λοιπόν, καταρχήν πρόεδρε, άμα μου επιτρέψεις κιόλας μια, για να καταλάβει ο κόσμος πόσες αλήθειες έχεις πει. Πριν αρχίσουμε την ιδρυτική διακήρυξη, έχουμε πει εδώ στον αέρα από το ΦΡΕΣ αρκετές φορές, διαβάσαμε χαρακτηριστικά μια φορά την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι μια σελίδα γελοιότητες, γενικότητες που απλά σου λένε για κάτι καλύτερο, χωρίς να σου προσδιορίσουν τι είναι χειρότερο και τι όχι. Και σε αυτό να συμπληρώσω ότι, αγαπητή Γιώργο, δεν υπάρχει καλό και κακό. Αυτό είναι μια ταμπέλα που το γίγνεσθε το αποστατικό, την έχει χαράξει. Το καλό με το κακό δεν υπάρχει και είναι εφεύρεση. Και οι λέξεις είναι εφεύρεση. Υπάρχει μόνο το δίκιο και άδικο. Σήμερα λοιπόν κάθε γιατρός που κάνει και πουλάει εμβόλια και διεκδικιάζει παιδιά ή οτιδήποτε, του έχει πει ένα καθεστώς που ένας άλλος οργανισμός, αν έχει καρκινωμένο μέσα και έχει καρκίνους χίλιους και χιλιάδες ασθένειες μέσα, το έχει κρίνει ότι είναι εντάξει, οπότε πάει και κοιμάται ήσυχον, έχει καταστρέψει χιλιάδες ανθρώπους. Κάθε δικαστής που ρίχνει χρόνια στον κόσμο, είτε γιατί πληρώθηκε, είτε γιατί δεν πληρώθηκε, είτε γιατί με το δόγμα, είτε η στοά του, πάει μετά και κοιμάται μια χαρά. Καταλαβαίνει και έκανε καλά τη δουλειά του. Κάθε ρασοφόρος που πήρνει 1500 και έχει ψηρίσει και όλο τον κόσμο στα μνημόσυνα, στα γάμους, βαφτίσια, διαβάσματα στους τάφους, τι άλλο κάνει διάφορες, ό,τι μαγκανεί αλοξασία και πληρώνεται και δίνει και ευλογίες του κόλου και σώνει και καλά ψευδολογίες, πάμε στο διάλογο και πληρώνεται και γεμίζει τον μπαγκάρι και την κοιλιά του και τα ίδια και τα παιδιά του, κοιμάται μια χαρά, κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει δίκιο και άδικο. Άρα, λέγει ό,τι θέλεις και εμείς όπως θέλεις. Στα χέρια μου θα είσαι. Και στα χέρια της δημιουργίας θα σε σκίσει, θα σε λιώσει βλαμμένο. Κοίτα να κάνεις το δίκιο λοιπόν και καταλαβαίνεις ποιο είναι το δίκιο. Και μέσα σου είναι το δίκιο γιατί είναι χαραγμένο και ζεις με αυτό. Και όλη η φυσιολογία είναι στο δίκιο. Και καλό και κακό δεν υπάρχει πουθενά. Καθένας που έχει κάνει ό,τι σκατήλα θέλει στη βρωμοζωή του. Αρχίζει λοιπόν και κάνει το διακονιό, να πούμε. Οπότε κάθε ένας διακονιάρης του δίνει 2 ευρώ, λέει εντάξει, εγώ έκανα, αφού του μάθανε και τη φιλανθρωπία κιόλας. Είμαι ανώτερος εγώ, λέει. Αφού έχω και 2 ευρώ και 5 και 10 παραπάνω, δίνει ένα να κάνει φιλανθρωπία. Οπότε αυτοί που εισπράττουν τη φιλανθρωπία είναι όλοι μπασταρδίλα. Αυτοί που την κάνουν είναι άλλη μπασταρδίλα. Έτσι, μια μπασταρδίλα με μια άλλη μπασταρδίλα ενώνεται και αυτή είναι η ανθρωπότητα. Πρέπει να τελειώσουν αυτά. Πρέπει να πάτε στη βάση δεδομένων. Δεν υπάρχει τίποτα καλό και κακό. Αυτές είναι ταμπέλες του γελίου αποστατικού. Μορφώματος που κυριαρχεί τα πάντα στη ζωή σου και δεν σε αφήνει ποτέ να πας στη βάση και να βγεις από τη λύθη. Υπάρχει μόνο το δίκαιο και το άδικο. Και είμαι ο πρώτος που μίλησα για δίκαιο και για άδικο και να το θυμάστε. Δίκαιο και άδικο, τα οποία είναι όχι αντίθετα, απέναντι. Είναι δύο διαφορετικά. Και δεν υπάρχει κανένα καλό και κακό. Βγάλετε από το μενού σας το καλό και το κακό, γιατί είναι μια ταμπέλα. Έκανα, λέει, μια καλή πράξη. Τον κακό στον καιρό ηλίθι. Θα σου πω τι έκανες. Και είμαστε να λύσω, θα δεις πόσο άσχημα έκανες. Και να κάνεις για να αγοράσεις. Ουσιαστικά είναι ένα deal ανάμεσα καλού και κακού. Και ταινίες που γυρίζουν καλό και κακό. Δεν υπάρχει κακό και καλό. Υπάρχει μόνο δίκαιο και άδικο. Αυτό είμαι ξεκάθαρος και η θέση μου είναι ξεκάθαρη και μέσα από τα γραπτά μου. Λέγε Γιώργο, τι θέλετε. Τίποτα. Μιλάμε ότι όλα τα άλλα είναι απλά γενικότητες. Όπως είπες, παντού υπάρχει απλά να αιωρείται μια γενικότητα και η πραγματική αλήθεια. Που δεν είναι και σωστή έκφραση, γιατί η αλήθεια είναι μία, δεν υπάρχει πραγματική και μη πραγματική. Οπότε η αλήθεια είναι. Είναι μόνο πραγματική, ναι, είναι μόνο πραγματική. Σωστά, μόνο, ναι. Είναι απόλυτη αυτή. Ακριβώς. Είναι μόνο στα γραφόμενα που έχει υπογράψει εσύ, Αρτέμι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μπορούμε να. Δεν χαϊδεύουμε άλλα αυτιά. Είσαι ο μόνος που τα υπογράφεις. Ο πολιτικός μας φορέας έχει μια διακήρυξη η οποία αγγίζει την πραγματικότητα και την καταγγείλει και είναι στο χιλιοστό. Πραγματικά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τιμηθεί η διακήρυξη από όλους τους Έλληνες ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο των συλλαλητήριων, παντού πρέπει να ενταχθούν.
και να συστρατευτούν σε αυτή την τεράστια διακήρυξη, η οποία είναι των Ελλήνων. Είναι του ίδιου του DNA μας. Είναι ίδια του ίδιου του κώδικα της πατρόας ουσίας μας. Και τώρα είναι η ώρα, ιδιαίτερα για, για την τεράστια Μακεδονία, να συστρατευτούμε όλοι. Άρα θέλω να πω ότι η συστράτευση για τη Μακεδονία, για την Ελλήνων συνέλευση, όχι είναι γεγονός. Είναι μέλημα. Και το λέμε στη διακήρυξη. Και το αποδεικνύουμε, όχι τώρα που βγαίνει το Μακεδονικό. Από την αρχή. Και από 14, άμα θυμάστε, που είχα μιλήσει στην Αρένα, που ξεκινάω την ομιλία μου ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, όπως το θέσανε αυτοί. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Αυτό είναι δύο διαφορετικές εκφράσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι η διπλωματία χρησιμοποιεί τις λέξεις. Και στις λέξεις πρέπει να είμαστε αυστηροί. Και όχι να χρησιμοποιούμε χιλιάδες λέξεις, οι οποίες τελικά μετά θα χάσουμε την έννοια που έχουμε αποδώσει. Όμως αυτή τη στιγμή είναι η ώρα που θα πρέπει να τιμηθεί η διακήρυξη και να είναι, άμα το θέλετε, ο μπούσουλας, αλλά ο οδηγός, η λίστα που θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να μπουν μέσα. Είναι δηλαδή ο οδηγός που όλοι οι Έλληνες άνθρωποι θα πορευτούμε με τη διακήρυξη για να εγκαθιδρύσουμε την Ελλήνων πολιτεία. Και φυσικά να πάρουμε όλα τα δίκαια και τα δικά μας, πνευματικά μας δικαιώματα και τα πάντα που απορρέουν από την αρχή και είναι δικά μας από όλο τον πλανήτη που σήμερα τα καταπατούν. Και δεν φτάνει τα ζώα που τα καταπατούν. Έχουν το θράσος να εναντιώνονται στη βάση, στη μάνα, στη μήτρα. Και εδώ πρέπει να τιμωρηθούν. Και θα τιμωρηθούν με αλήθεια. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ενωθούμε όλοι στην ίδια αλήθεια. Με μια πραγματική, συστρατευμένη, πειθαρχημένη συστράτευση σοβαρότητας και αληθιών. Και το θέλω από όλο τον κόσμο. Καλό και προσκαλώ τους πάντες στον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευση, στην πραγματική διακήρυξη για όλα τα δικαιώματα της Μακεδονίας και του Αλεξάνδρου, που όχι μόνο τιμώ, αλλά είμαστε όλοι από γονεί του. Και πρέπει όλοι να το κάνουμε εδώ και τώρα, πετώντας έξω ό,τι μας μάθανε. Και εμένα, ρε Γιώργο, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και σε ένα κοινωνικό γίγνεσθε καθαρά δογματικό, χριστιανικό, εβραϊκό. Χριστιανικό ίσον εβραϊκό, μην το ξεχάσουμε έτσι. Ακούστε, ακούστε. Ο χριστιανός με τον Εβραίο δεν έχει καμία διαφορά. Δεν έχει καμία διαφορά. Όταν έχει γονατίσει το εβραϊκό το σόι, του Αβραάμ, του Ισαάκ, και σε έχουν βαπτίσει τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, σε όλο αυτό το μπουρδελο σόι που δεν έχω καμία σχέση μαζί του, και σε αυτό το σόι να μου πει εμένα ότι εγώ από την ώρα που βαπτίζομαι γίνομαι γόνος του Αβραάμ, πώς θα με κάνει σε μένα γόνο του Αβραάμ, ένα χάρτη και ένα βάπτισμα γελίο της γελίας σου θρησκείας, εμένα τον Έλληνα. Εγώ γεννήθηκα Έλληνας, αλλά γεννήθηκα άνθρωπος. Πώς τον άνθρωπο είναι θέμα ανθρώπου, γιατί ο Έλληνας σημαίνει άνθρωπος, έχω πει. Άρα εγώ γεννήθηκα άνθρωπος. Και έρχεσαι εσύ εδώ με τον Γασοφόρε ή κράτος που μου έχεις βάλει ένα νόμο και φτιάχνεις το παιδί τώρα και του λες ότι από την ώρα που βαφτίζεσαι γίνεσαι σπέρμα του Αβραάμ. Δηλαδή άμα βαφτίσουμε με τον ίδιο τρόπο, άμα έχει τέτοια δύναμη ευθυσία, να βαφτίσουμε ένα γατάκι, σκυλάκι, αύριο θα γαυγίζει. Εξηγήστε μου λίγο ρε, τι κάνετε ρε, τι γελιότητες κάνετε ρε. Και εγώ σας ανήκω μετά και εγώ με νεκρός δουλώ σας ρε, γελία όντα του πλανήτη. Γελία που ζήταν μεσά μας και λέτε σε αυτές τις γελιότητες και κάθεστε και ρυθμίζετε τα δικαστήριά μου, τους νόμους μου. Άστε στο διάλο ρε, που θα σας ανεχτώ άλλο εδώ πέρα στον πλανήτη μου και το τοξυγόνο του πλανήτη μου και σκοτώνε εδώ τους ανθρώπους μου. Γελία όντα, όρλεα, άστε διάλο να μην σας δω πουθενά μπροστά μου. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η γελιότητα. Μέχρι που θα πάει ρε αυτή η αηδία. Με κλέψατε, μου πήρατε την αυτοκρατορία. Βάλατε τον κόσμο, τον εσφάξατε, άντε την πληθήκατε, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα δηλαδή και δεν ξέρουμε τι λέμε, δεν ξέρουμε τι εννοούμε, δεν ξέρουμε τι διαβάζουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Βαφτίσατε το παιδί που βγήκε τώρα. Το έχετε πει ήδη αμαρτωλό γιατί έχει προπατορικό αμάρτυρα. Ρε άιστο διάλο να μην σας ξαναδώ πουθενά όρνια, ηλίθια όντα, μηχανές, ούτε καν άνθρωποι. Και τελικά αυτό έγινε σπέρμα του Αβραάμ. Εγώ δηλαδή βαφτίζω κόσμο στα παιδιά του, γίνονται σπέρματα του Αβραάμ. Ξεχάσαμε ότι είναι άνθρωποι. Άρα δεν είναι άνθρωποι. Είναι σπέρματα του Αβραάμ, δεν είναι άνθρωποι, γιατί κινηθήκαν άνθρωποι, αλλά τελικά τα βαφτίσαμε σπέρματα του Αβραάμ. Και από εκεί και πέρα γίνονται τι? Εβραίοι. Άρα, την ώρα που βαφτίζεσαι, βαφτίζεσαι σπέρματα του Αβραάμ και ανοίχτε τις τελετές, τι λένε μέσα, μπας και καταλάβετε. Και αφήστε τώρα που δεν καταλαβαίνει και κανένας σας τι λέει ο παππούλης. Να πούμε που τον πληρώνει ο κύριος και του λες πάρε και τόσα λεφτά για να το κάνεις καλύτερα το μισθό, θα πεις όλα καλά. Αυτό γίνεστε. Και γίνεται περιτομή, λέει, με το βάφτισμα στο γεννητικό όργανο. Στον οργανισμό, στην καρδιά και στο μυαλό. Και αυτομάτως γίνεσαι σπέρμα του Αβραάμ. Σας παρακαλώ τώρα, κύριε. Σας παρακαλώ τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια τελετή μαγκανίας και τίποτα παραπάνω. Ο άνθρωπος γυρνάται άνθρωπος και από εκεί και πέρα είναι μια
πραγματική συνειδητότητα η οποία θα βιώσει και θα ζήσει στον πλανήτη, στην ελάνια ζωή. Γιατί αν είχατε ζωή, τραβάτε κατά τα μόνη σας, όχι εδώ στο δικό μου. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε στις Ελληνές μου, να μου πείτε μήπως εγώ γυαλό σε στραβός ή εγώ πηγαίνω στραβά. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε σε μια τεράστια διαδικασία, να καταλάβουμε όλοι και όχι τι μας μάθανε. Και εγώ γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον χαραγμένο. Η μάνα μου ακόμα πηγαίνει τη διά στην εκκλησία, τι να τη κάνω. Δεν μπορώ να είναι. Άλλωστε το δικό μας το μέλημα όλο, αν το θέλετε, είναι θέμα ελεύθερη βούληση. Εμείς δεν πιέζουμε κανέναν, δεν βάζουμε πιστόλι στο κεφάλι. Ερχόμαστε με, με πραγματικές αλήθειες και αφυπνίζουμε τον κόσμο, γιατί αυτό που θα συμβεί και αυτό που θα γίνει θα είναι με τη βούληση του κόσμου. Και όχι με το φόβο, ούτε με ανέχεια, δεν μπορούμε να πιέσουμε, ούτε να υποσχεθούμε, αν το θέλετε. Μπαίνουμε σε μια πραγματική διαδικασία αυτών που μπορούμε να κάνουμε, αφυπνίζουμε, αποδεικνύουμε. Και όσο και σκληρό αν φαίνεται, είναι απόλυτα αληθινό, αυτό πρέπει να συμβεί. Γιατί αυτό είναι το δικό μας. Και δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω και λιγότερα, τα ίδια δικά μας. Άρα Γιώργο, δεν δέχομαι σε κανένα, σε καμία περίπτωση, γιατί όλο το περιβάλλον είναι φορτισμένο και σάπια, μα το θέλεις, αλλά και εγώ κυκλοφορούμε και μεγάλωσα μέσα σε σάπια γνώση. Δίπλα σου ήταν όλες τις σάπιες γνώσεις. Θα πρέπει να κυριαρχήσει το νοήμον όνο ο ίδιος ο άνθρωπος, να θυμηθεί, να κατανοήσει, να νοήσει, να αντιληφθεί και να πράξει. Γιατί οι επιλογές πρέπει να γίνονται πάντα με ελεύθερη βούληση. Και όχι κάτω από φόβο, κάτι που δεν μπορούμε να παράξουμε εμείς. Αυτά τα ζώα το κάνουν και όλες αυτές οι πρακτικές είναι οι αποστατικές. Όχι οι δικές μας. Εμείς έχουμε πει, είμαστε το αντίπαλο δέος, η πραγματική αλήθεια και αυτό που θα δημιουργήσουμε θα είναι τόσο αληθινό, γι' αυτό και μόνο θα κρατήσει. Αλλά κατά την άλλη, είναι το γένος μας τέτοιος, το οποίο έχει τέτοια τεράστια μεγαλοπρέπεια και τελειότητα, που δεν μπορούμε να πάμε σε καμία γελία τεχνική, όσο και αν μας τιμώνουν κάποια πράγματα. Άρα, ο πολιτισμός μας είναι τεράστιος, είναι αποδεδειγμένος, οι νίκες μας είναι πάντα ίδιες και πάντα δικές μας. Άρα τώρα λοιπόν, όλη η νίκη θα είναι του ίδιου ανθρώπου. Δεν θα είναι κάποιου, θα είναι μοιρασμένη σε όλους μας. Σας καλούμε στη μεγάλη νίκη. Σας λέμε ότι θα νικήσουμε. Και δεν υπάρχει άλλος νικητής. Γιατί είναι κάτι πολύ μεγάλο που δεν το καταλαβαίνετε. Η νίκη είναι δικιά μου. Δικιά μας. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί έξω να νικήσει. Δεν μπορεί να νικήσει η γελιότητα, τη δημιουργία. Δεν το καταλάβετε. Δεν μπορεί να νικήσει το ψέμα, την αλήθεια. Για θα έρθω κοντά σου. Και όσο θα έρχομαι κοντά σου, θα πεθαίνεις. Μέχρι που θα εμφανιστώ δίπλα σου και απλά το ψέμα δεν υπάρχει. Γιατί κάθε ψέμα όταν εμφανίζεται μπροστά στην αλήθεια, πεθαίνει. Γιατί υπάρχει μόνο η αλήθεια. Άρα, ας διαβάσουμε τις αλήθειες, ας συστρατευτούμε στην αλήθεια, ας μπούμε συστρατευμένα για την απελευθέρωσή μας στο μοναδικό πολιτικό φορέα, την Ελλήνων Συνέλευση, όπου η διακήρυξή της είναι εσύ ο ίδιος, τα ίδια σου τα δίκαια και τα δικαιώματα. Και σήμερα όλος αυτός ο μεγάλος ντόρος που γίνεται πρέπει να γυρίσει μπούμερα και έτσι θα πάμε στη βάση που θα αναζητήσουμε από τη βάση τα δικαιώματα και ό,τι είναι μέσα. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε την ένωση και τη δύναμη την ενωμένη μας, η οποία είναι δικιά μας και το οφείλουμε στους εαυτούς μας. Γιώργο, ξεκίνασε παρακαλώ να διαβάσει την έκδειξη. Ναι. Λοιπόν, τα τελευταία 4 χρόνια ο ελληνικός λαός βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης, οικονομικής εξαθλίωσης, ηθικής κατάπτωσης, λαϊλασίας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και αποξένωσης από τα ιδανικά του, τη γλώσσα του, τα έθιμα και τις συνήθειες του. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς ανθεληνικής και προδοτικής συνεχούς πορείας του πολιτικού κατεστημένου όπως αυτή διαγράφεται στην νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι η συνέχεια της επιβουλής ανθεληνικών κέντρων επικυριαρχίας η οποία ξεκίνησε με τη δολοφονία του εκλεγμένου δημοκρατικά Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτή η δολοφονία ακύρωσε οριστικά την ψήφιση του πολιτικού συντάγματος, το οποίο είχε προγραμματιστεί να επικυρωθεί στην 5η Εθνοσυνέλευση, καθώς επίσης σταμάτησε τη λειτουργία του κρατικού πιστοντικού ιδρύματος Ελληνική Χρηματιστική, το οποίο αντικατεστάθη το 1841 με το ιδιωτικό ξένων συμφερόντων πιστοντικό ίδρυμα την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Βλέπετε στην Έλληνες τι έχουν κάνει, πόσο όμορφα. Αν αυτές οι αλήθειες δεν τις υιοθετήσουμε και να απογορήσουμε με αυτές, βέβαια αυτό είναι η εικόνα του σήμερα. Θα δούμε όμως και πώς έχει δημιουργηθεί και πιο κάτω. Όμως είναι μια πραγματική εικόνα του σήμερα, όταν λέω σήμερα είναι 200 χρόνια. Είναι δίπλα τα 200 χρόνια. Είδες πως φτάσαμε μετά από 200 χρόνια να σε έχουν χειροπόδαρα με μια ιδιωτική τράπεζα, η οποία σου έχει δημιουργήσει 6 πτωχεύσεις, 7 πτωχεύσεις.
Είδες τελικά που την εθνοσυνέλευση δεν την κάνανε ποτέ. Είδες τελικά πως είχε δημιουργηθεί μια δικιά σου τράπεζα, αλλά τελικά, αφού μπορούσε να κάνει δικιά σου με δικό σου πλούτο, τελικά ήρθε μια ιδιωτική τράπεζα να γίνει σε σένα. Και κάτω, που θα συνεχίσουμε, θα δείτε πολύ χειρότερα πράγματα. Και όσο θα συνεχίζουμε, θα πηγαίνουμε για να ξανανεύουμε. Προχώρησε, Γιώργο, σε παρακαλώ. Δώστε βάση συνέγινε όλοι και θα πρέπει αυτό να είναι μόνιμα στο μαξιλάρι σας. Και αυτό θα είναι ένα σημείο ένωσης, ιδιαίτερα για τη Μακεδονία μας τώρα. Τεράστια σχέση. Προχώρα, Γιώργο. Λοιπόν, από τότε η εξουσία μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες θα ήταν η εγγύηση για την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, πέρασε σε ξένα προς τον ελληνισμό κέντρα, με εκπροσώπους στα πολιτικά κόμματα μέσω της εγκάθετης και ξενόφερτης μοναρχίας. Είναι γεγονός ότι ενώ το πολίτευμα άλλαξε πολλές φορές, η κύρια σταθερά και υπεύθυνη συνιστόσα του καθεστώτος διαχρονικά από το 1832 μέχρι και σήμερα παραμένει κομματοκρατία. Από τότε μέχρι σήμερα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για τα δεινά του ελληνικού έθνους. Επειδή διέρεσε... Περίμενε, Γιώργο. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό? Πώς δεν είναι? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια, και τώρα βλέπεις το απόγειο, έτσι. Ιδιαίτερα εμείς που δεν ζήσαμε άλλες εποχές. Δεν ζήσαμε άλλες εποχές και μπορούμε να κουβεντιάσουμε για όλες τις εποχές. Φυσικά, αν βάλεις κάποιους συστημικούς να κουβεντιάσουν, θα λένε γελιότητες. Θα εξετάζουν τώρα μέσα στη... θα μπουν ήδη μέσα στο μάτρις, ήδη μέσα στην εικονική πραγματικότητα και θα σου συζητάνε για την εικονική πραγματικότητα. Το τρυπάκι αυτό είναι. Από την ώρα που μπεις και συζητάς κάτι ψεύτικο, δεν έχει σημασία από ποια παράμετρο και πόση ώρα το κουβεντιάζεις. Είσαι ήδη μέσα στο ψεύτικο. Κουβέντιασε όσο θέλεις. Αρκεί να είσαι εκτός της αλήθειας. Αυτό είναι μια αποστατική τεράστια τεχνική. Έμπα να κουβεντιάσεις για αυτή τη γελιότητα που σου λέμε εμείς. Και δεν μας νοιάζει αν θα τσακωθείτε. Μπείτε και 100 άτομα και τσακωθείτε μέσα σε αυτή τη βλαμμένη γελιότητα. Δεν μας ενδιαφέρει. Αρκεί πάντα να είσαι εκτός της διαδικασίας της βάσης αλήθειας. Και κουβέντιασε όσο θέλεις. Καταλαβες. Έμπα μες στη γραφή και κουβέντιασε τις μαλακές των γελίων Εβραίων. Τι μπες. Τσακωθείτε. Διαφωνήστε, τσακωθείτε, βγάλετε συμπεράσματα. Αρκεί πάντα να είστε μέσα στη γελιότητα, μέσα στην εικονική πραγματικότητα, να είστε μακριά από την αλήθεια. Μόλις πας στην αλήθεια όμως, πέφτει όλο το μάτριξ τ' άλλο, άρα δεν έχεις λόγο να μπεις εκεί μέσα να κουβεντιάσεις. Άρα ποτέ μην κάνετε το λάθος να μπείτε, να κουβεντιάσετε κάτι ψεύτικο. Αποδόμησε όταν από την αρχή, γιατί μπαίνεις και το κουβεντιάζεις. Γιατί μπαίνεις και κουβεντιάζεις για κάτι που δεν υπάρχει. Γιατί μπαίνεις κάπου και κουβεντιάζεις κάπου που σε οδηγούν αυτοί. Κόφτω αυτό από τη βάση. Άρα αν δεν έχεις βάση δεδομένου που αυτό έχει δημιουργηθεί, γιατί το κουβεντιάζεις και μετά μιλάς για το πιστεύω. Εκεί θέλω να μείνω σε ένα μεγάλο. Όλοι μιλάνε για πιστεύω. Συζητάνε αυτό που συζητάνε και πιστεύουν αυτό που δεν υπάρχει. Το οποίο μιλάνε για το πιστεύω της μη ύπαρξης. Αυτό και αν δεν είναι λύθη, δηλαδή ανυπαρξία. Άρα είναι γελίο το γεγονός να συζητάνε σήμερα σε παράθυρα κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Αλλά το κάνουν υπαρκτό με το που το συζητάνε. Και μπαίνεις να συζητήσεις την ανυπαρξία. Και συμμετέχεις. Και φυσικά εκεί μέσα υπάρχει νικητής. Ποιος θα είναι την μεγαλύτερη γελιότητα μέσα στην ανυπαρξία. Ενώ από τη βάση του δεν υπάρχει. Μόλις θα πας στην πραγματική βάση και συζητήσεις τη βάση που όλα απορρέουν, όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να συμβεί με τη μία. Στρατηγικά πρέπει να καταλάβετε τι λέω όλοι οι συνέλληνες. Και πρέπει να μιλήσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν τη βάση που είναι. Και όχι να συζητήσουμε τώρα για το γαμοδόγμα ή για τον κάθε κερατά, για την κάθε εικόνα, την οποία την πάνε μια... θέλω να σας πω, συνεγγυνές μου, ότι είμαι μάρτυρας σε πολλά θέματα στον πλανήτη. Κάποτε υπήρξα μάρτυρας σε ένα άγαλμα που ζήτησε δάνειο μια εκκλησία για να αγοράσει ένα άγαλμα 50 εκατομμύρια. Ήταν ένα άγαλμα, το οποίο ήταν ένα από ένα γλυκό καινοτομίας, το οποίο αυτό το γλυκό... μπορούσε με την υγρασία του χώρου, ήταν ένα άγαλμα της Παναγίας με τον Χριστό, γιατί έχουν αυτή η εκκλησία, ξέρετε το Βατικανό δηλαδή, όχι το Βατικανό, το Βατικανό είναι όλα, αλλά γενικά η Δυτική Εκκλησία, όχι τούτη εδώ η Ορθόδοξη, γιατί είναι η Ορθόδοξη εδώ, τα δύο πράγματα δηλαδή, έχουν αγάλματα, δεν έχουν εικόνες, έχουν αγάλματα, ναι, από εδώ έχουν εικόνες. Ένα μπουρδέλο είναι όλο μαζί, το έχουν μοιράσει για να δούμε πού τι θες άγαλμα, τρώμε από εκεί, τι θες εικόνα, πήγαινε από εδώ. Θες κάτι άλλο, πήγαινε εκεί, πήγαινε, τράβος βαφτιστές, τράβος Ιεχωβάς, όλα δικά τους όμως. Έτσι υπήρχε ένα άγαλμα το οποίο έκανε 50 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο με την υγρασία του χώρου, συγκεκριμένες ώρες, δάκρυζε και από τα μάτια της, ενώ ήταν λευκό το δάκρυ, μετά από 10 πόντους γινόταν κ
κόκκινο, σαν αίμα. Φυσικά δεν υπάρχει αίμα πουθενά, χημικό ήταν. Αλλά ήταν αυτό που μάζευε την υγρασία από το χώρο, ήταν ζουμί και αμέσως μετά κοκκίνιζε. Δηλαδή μετά τους 10 πόντους γινόταν κόκκινο. Αυτό ήταν ως θαύμα. Αυτό το άγαλμα έκανε 50 εκατομμύρια. Σας λέω για χιλιάδες πράγματα που γνωρίζω. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά αυτά που γνωρίζω, το οποίο δεν γίνεται να με παραξηγείται, γιατί είμαι και θυμωμένος πολύ πιο πολύ από εσάς, γιατί εγώ γνωρίζω πολύ πιο πολλά πράγματα. Με τέλεια στοιχεία, με αποτέλεσμα να με ενοχλούν πολλά πιο πολλά από αυτά που εσείς δεν αντιλαμβάνεστε. Άρα πολλές φορές με παρεξηγούν κάποιοι ότι είμαι σκληρός, ότι είναι αυτός, ότι δεν είμαι πραγματιστής, είμαι ρεαλιστής, ξέρω ακριβώς τι λέω και δεν φαντάζεσαι τι μπορώ να αποκαλύψω. Και ξέρω πολύ καλά πόσες φορές σας έχουν εξαπατήσει, με ποιον τρόπο σας εξαπατούν, τι κάνει ο καθένας, τι έχει στο μυαλό του και ποιο είναι το έρμο το σχέδιό του. Αλλά και άλλα μεγάλα μυστικά τα οποία πραγματικά με βρίσκουν θυμωμένο και οξύθυμο σε τέτοιες μεγάλες καταστάσεις με τόσο τεράστια εγκλήματα που κάνουν. Η Εκκλησία όμως ζήτησε, η Εκκλησία είναι μια εκκλησία της Βραζιλίας. Εκκλησία εννοώ μια σέχτα από αυτά τα μπουρδέλα που φτιάχνουν στον κόσμο όλα αυτά τα λογματόσκυλα για να έχουν και άσυλο και ό,τι γουστάρουν. Ζήτησε και 250 εκατομμύρια παραπάνω, δηλαδή ζήτησε 300 για το άγαλμα. Βέβαια η Εκκλησία είχε εγγυήσεις από το τραπεζικό σύστημα που ζήτησε και εγώ ηγούμουν. Βέβαια θέλω να σας πω ότι αυτή την πρόταση την έκανε ένας διευθυντής της Ιντερπόλ. Δεν ξέρω να σας λέει κάτι αυτό. Προσέξτε. Ναι. Ο διευθυντής της Ιντερπόλ έκανε πρόταση και μάλλον έκανε πρόταση, θα πω τη λέξη ότι έκανε σαν κάντε μου τη χάρη να βοηθήσετε την Εκκλησία με δανεισμό. Δεν ξέρω να καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή ο διευθυντής της Ιντερπόλ τότε παρακάλεσε, ζήτησε χάρη ρε παιδί μου να βοηθηθεί η Εκκλησία για να αγοράσει αυτό το άγαλμα. Ενώ το άγαλμα αυτό, αυτή η καινοτομία, αυτή η πατέντα, η παπατζίδικη, που είχε μια τεχνολογία πάνω της έτοιμη για να κοροϊδεύσει πάρα πολύ κόσμο, έκανε 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Εκκλησία ζήτησε 250 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια παραπάνω, 300 ζήτησε σύνολο, τα 250 τα ήθελε για διαφήμιση. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι όλα τα θαύματα, οι εικόνες και όλες οι γελίες που, οι γελιότητες που κυκλοφορούν είναι διαφημισμένες, είναι πληρωμένες. Δεν θα βγει δημοσιογράφος ή κανάλι να πει, ξέρετε, η παντόφλα του παπάρα έρχεται και είναι θαυματουργή και ελάτε κόσμο να αποσκηνίστε. Αυτό είναι διαφημισμένα. Είναι η δύναμη της διαφήμισης και είναι η ρεκλάμα που λέμε. Έτσι λοιπόν θα διαφημιζόταν. Δυστυχώς, επειδή υπάρχουν πολλοί πιστοί που δεν ξέρουν και πιστεύουν και αφήνουν τις περιουσίες τους για να πάνε στον παράδεισο, για να πάνε στο διάολο, για να πάνε κάνα ταξίδι, δεν βοηθάνε τον κόσμο, αλλά μαζεύουν λεφτά κλέβοντας τον κόσμο, τους συνανθρώπους τους, κλέβουν το περιβάλλον τους, κλέβουν ψυχές, σκοτώνουν, διαλύουν, κάνουν ό,τι μπορείς να φανταστεί ένας αποστάτης του χάους στην ανθρώπινη μορφή του, αφού έχει κάνει ό,τι τι διάλογο μπορεί να φανταστεί στη γαμοζωή του. Μετά ο βρωμιάρης αυτός πάει και τα δίνει στους άλλους τους βρωμιάριδες του χάους δωρεά. Και τα δίνει δωρεά στην Εκκλησία. Τώρα φεύγοντας από εδώ να πάρει και κανένα εισιτήριο. Θα σου λέγα τι παίρνει. Μόνο φυλακή. Θα αρέσεις τις φυλακές του χρόνου ζω που τα δίνεις. Θα σου πω τι δίνεις. Δεν βοηθάει κανέναν. Εξεσκίσει όλο τον κόσμο. Μετά κάνει και δωρεά. Λοιπόν, και έτσι η Εκκλησία είχε πάρα πολλά χρήματα να εγγυηθεί. Είχε εγγυήσεις. Οπότε μας έβαλε εγγύησεις τότε και το πήρε το δάνειο. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να το δώσω. Συγκεκριμένα σε ερώτηση που έκανα και του παπά τότε, γιατί στην Πορτογαλία, Πορτογαλέζικη εκκλησία με έδρα στην Βραζιλία. Είναι λίγο μακριά σας, δεν είναι από εδώ. Όμως κυκλοφορούν ανάμεσά μας και τον πλανήτη τον βολοδεύουν αυτά τα ζώα. Του λέω ρε παιδί μου, πες μου κάτι, αφού το άγαλμα είναι ψεύτικο, δεν υπάρχει κανένα θαύμα. Μα μου λέει θα δώσουμε και 250 εκατομμύρια, μου λέει σε όλο τον πλανήτη, μου λέει, και όπου πρέπει, σε δικούς μας. Αυτά είναι ελεύθερα τα λεφτά και τα δίνουμε. Δηλαδή τα δίνουν σε πιστούς. Βρίσκουν τώρα έναν Βραζιλιάνο που είναι σόφιος από λεφτά και παίρνει ένα δολάριο την ημέρα, 2-3. Μόλις του δώσουν 50 ευρώ κάθε φορά, αλλά και στην Ελλάδα. Θα σας τα πω αυτά, πρέπει να τα ξέρετε τι συμβαίνει. Από αυτά είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια κάθε μέρα που συμβαίνουν. Κύριοι, έτσι λοιπόν του πληρώσει και του λέει ότι ήταν στραβός. Και είδα το φως μου και το που είναι κι άλλοι 10 με 50 ευρώ καθένας ή με 100 ή με συμφωνίες. Τότε λοιπόν αυτό θα πει ότι ήταν στραβό και είδε. Ο άλλος ήταν ανάπηρος και σηκώθηκε, τέτοιους παμπατζίδες έχουμε πολλούς, οπότε αυτό διαφημίζεται μέσα από τα κανάλια. Θαύμα, θαύμα, θαύμα.
Μα το θαύμα είναι να το δεις. Άμα δεν το δεις, τι θαύμα ήταν. Επειδή το έπανε. Τέτοια θαύματα είναι πολλά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας τεράστιος μύθος γύρω από αυτή την παπαριά, τη βλακεία που εξαπατάει τον κόσμο. Η ρεκλάμα είναι μεγάλη. Πέφτουν οι προσκυνητές. Από πίσω μετά είναι οι επικίδιοι πολιτές. Μοιράζουν ευλογίες. Πάρτε ευλογίες, κύριοι, μεγάλες ευλογίες. Οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στην γελοιότητα. Επειδή δεν έχουν θέση, δεν ξέρουν τις δυνάμεις τους, είναι αδύναμοι, είναι ανασφαλείς, είναι φοβισμένοι, πού θα πεθάνουν, πού θα πάνε, όχι τι θα γίνει. Και όλοι αρχίζουν λοιπόν τις δωρεές και προσκυνήματα. Εδώ έμαθα κάποια στιγμή, πολλά έχω μάθει, αλλά μία εξ αυτών θα το ξέρετε κι εσείς. Η εικόνα της Σουμελά ήρθε μια εβδομάδα και πήρε 400 εκατομμύρια. Τι συζητάτε, ρε παλικάριά, πολλά τα λεφτά, ρε Άρη. Λοιπόν, το λέω λοιπόν του παπά μια δόση. Πες μου κάτι. Παπάς. Δεν είναι παπάς, λέμε, το λόγο καπουτσίνος είναι, καπουτσίνος. Και για να ξέρετε τους λένε καπουτσίνος. Όπως οι μαϊμούδες. Αν σας λέει τίποτα, γιατί υπηρετούν το άλλο το γένος, τον ανουνάκι. Γι' αυτό είναι και καπουτσίνοι. Γι' αυτό και είναι και η καράφα τους επάνω ξυρισμένη, όπως είναι και οι μαϊμούδες καπουτσίνοι. Γιατί και οι καπουτσίνοι δικοί τους είναι. Δεν ξέρετε τι λέω. Αργότερα. Και το λέω καλά. Εδώ θα δώσει και 250 εκατομμύρια. Θα κρατήσει. Εντάξει, εμείς η τράπεζα, το hedge fund, θα πάρει τα λεφτά του, γιατί έχετε περιουσία. Αλλά τι θα γίνει, αφού το άγαλμα δεν έχει τίποτα, μου λέει. Ακουσόρες, μου λέει. Στα 1000 άτομα, οι 10 που θα έρθουν θα έχουν δυνατές ψυχές, δυνατές συνειδητότητες. Και αν δεν έχουν οι ίδιοι, κάποιος από τους δικούς τους. Από τους δικούς του θα έχει την αυτή συνειδητότητα. Είτε η γυναίκα του, είτε το παιδί του, είτε η μάνα του. Πάντως, στα 1010 θα γίνουν καλά. Όχι, ωραία, μου λέει από το άγαλμα, αλλά από τη δύναμη ή τη δικιά τους ή των δικών τους ανθρώπων που θα τους θέλουν ζωντανούς. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Γιατί στα τόσα άτομα, 10-10 που θα γίνονται καλά, θα νομίζουν ότι είναι από εμάς. Εμείς τα οικονομάμε. Αυτό είναι business. Να μια όμορφη αποστατική, ωραία μπίζνα, η οποία είναι με διατάγματα, με πρωτόκολλα μέσα. Και σαν αυτό, είναι πολλά. Η ρεκλάμα τώρα των 250 εκατομμυρίων δεν είναι μόνο διαφήμιση site, ιστορίες, αυτά, δημιουργία, πληρώνουμε τηλεοράσεις, διαφημίσεις, ταύμα. Είναι κι άλλα. Στη βάση. Πληρώνουμε μαγαζιά. Πληρώνει ένα μαγαζί, μπαίνει μέσα το άγαλμα, φωτογραφίες, καλό, και ο μαγαζάτορας δαιμονισμένος, νομίζω εσύ ότι είναι δαιμονισμένος. Δεν μπες να κάνει ο μαγαζάτορας. Ένα γάμο που πληρώνει την έκδοση. Λέω, αδερφέ, εδώ θα προτείνεις. Η Παναγία να σας έχει καλά, πάρτε ευλογίες και ένα και φαγητό. Πληρωμένα όλα. Αφού το έχουν λεφτά από πίσω. Και αυτό μετά γίνεται μύθος. Και μετά υπάρχουν άνθρωποι νέοι που θα έρθουν. Και μέσα στον χρόνο κάνουν όλη κοροϊδά. Και αυτό συνεχίζεται. Αυτό συμβαίνει με τον Παστίτσιο εδώ. Με όλο ό,τι έχουν χτίσει το διαφημίζουν καλά. Το βάζουν. Γιατί όλες οι αρχές τις έχουν πάρει τα ευρεόπεδα. Και τα ευρεόπεδα μετά βάζουν αυτούς τους Αγίους, τους επίτηδες. Δεν υπάρχει κανένας εκεί μέσα τίποτα. Όλα αυτά είναι ψεύτικα. Κίνδελα. Τα οποία όμως οι άνθρωποι πρέπει να κουμπάνε εκεί πέρα, γιατί αυτοί εισπράττουν συνεχώς πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από τη ζωή σου, αλλά και την ενέργειά σου. Αυτό συνεχίζεται και γίνεται. Αλλά οι ίδιοι που σε σκοτώνουν, συνεχίζουμε τη διακήρυξη. Αυτό ήταν μια παρένθεση που έκανα. Για να δείξω όλο αυτό το παπατζηλίκι που συμβαίνει και τι ακριβώς συμβαίνει και με τι τέχνη το κάνουν. Και εσύ βλέπεις, α, το είπε ο κύριος Τάδε. Βέβαια, το είπε αυτός. Βλέπεις τις σοβαρότητες, σας δίνουν αυτοί ως αληθινά και σου δείχνουν μια εικονική πραγματικότητα η οποία πραγματικά δεν υπάρχει. Άρα μπαίνοντας ως εσύ τον την κουβεντιάζεις, μπήκες ήδη. Δεν έχει σημασία πόσο μπήκες ή λίγο. Αρκεί να είσαι μέσα σε αυτή την εικονική πραγματικότητα. Και αυτή την εικονική πραγματικότητα την έχεις κάνει αλήθεια. Έτσι νομίζεις. Και σκοτώνεσαι για το πιστεύω. Της αλήθειας του πιστεύω που δεν υπάρχει. Και αφού εκεί πρέπει να φύγεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το έχω βάλει, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα ότι για τα υπεύθυνα για τα δεινά του ελληνικού έθνους, επειδή διαίρεσαν, κομμάτιασαν και διέλυσαν την κοινωνία μας, ήταν για τα κόμματα. Είναι υπεύθυνα γιατί όχι μόνο δεν έκαναν ποτέ το καθήκον τους για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, αλλά δημιούργησαν και το περιβάλλον για την επιβολή των συνθήκων εχμαλωσίας, δέσμευσης και υποταγής σε ανθεληνικά κέντρα. Τα κόμματα επέτρεψαν στο τραπεζικό κατεστημένο να λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο ελέγχου και απαλλάσσοντας το από κάθε φόρο και υποχρέωση καταβολής τελών. Έτσι αυτό σε πλήρη ασυλία έφτασε μέχρι το σημείο να πτωχεύσει το ελληνικό κράτος επανελειμμένος. Καταλάβατε από την πτώχευση του ελληνικού κράτους.
του έδωσε πλήρη ασυλία χωρίς να πληρώνει φόρους και τέλη. Άρα ήταν δυσβάστακτο. Και κάποια στιγμή έπρεπε να κάνει και το γύρισμα. Να τα ξαναπάρει πάλι από την αρχή. Κάθε πτώχευση είναι να σε ξαναβάλει από την αρχή σε λειτουργία χρέους. Άντε να σε χρεώσουμε. Άντε πάμε. Τάχασες, ε. Θα το ξύσεις κι άλλα. Πάμε. Το χωρίς εγώ. Τα κόμματα εχώρισαν το δικαίωμα στο τραπεζικό κατεστημένο να χαράσει την οικονομική πολιτική του κράτους μας και να δημιουργεί τις συνθήκες αχμαλωσίας των Ελλήνων πολιτών μέσω του χρέους. Άρα, Γιώργο, τι μας λες? Μας λες λοιπόν ότι τα κόμματα είναι καθαρά δογματικά. Ακριβώς. Τα οποία, αφού το δόγμα προϋπάρχει, έρχονται, φτιάχνουν τα κόμματα και τα κόμματα δίνει στο τραπεζικό καθεστώς. Όπου αυτό διαλύει τα πάντα. Άρα, το τραπεζικό είναι το οικονομικό. Άρα, μου λες ότι το οικονομικό είναι στα δόγματα. Ναι, αλλά και το πολιτικό είναι αυτό που παραδίδει στο οικονομικό. Όλη τη λειτουργία του κράτους, η οποία προέρχεται είναι από το δογματικό. Άρα, δόγμα, πολιτική και οικονομία είναι ένα. Βλέπεις γιατί σήμερα δεν μπορώ, Γιώργο, να διαπραγματευτεί με τίποτα. Γιατί την ώρα που πρέπει να μπει στην πολιτική, μπαίνει οικονομική. Μα την ώρα που το λύνεις οικονομικά, το λύνεις και πολιτικά, μπαίνει το δογματικό. Σήμερα η δικαιοσύνη είναι καθαρά δογματική. Και σήμερα τα δόγματα σε κυνηγάνε. Δηλαδή σε κυνηγάνε οι αναπόδεικτοι γαμοδαίμονες που είναι γύρω σου και σου έχουν πάρει το κράτος. Πώς εγώ να δεχτώ όλα τα ρωσοφόρια και όλα τα κόμματα και τα δόγματα γύρω μου τη στιγμή που δεν μπορώ. Έχω λύσει πολιτικά, έχω λύσει οικονομικά και πρέπει να το λύσω και δογματικά. Μα πώς να λύσω κάτι δογματικό το οποίο δεν υπάρχει? Ανοίχτε οποιοδήποτε λεξικό θέλετε. Δόγμα σημαίνει εθεμελιώδη αρχή που δεν αποδεικνύεται. Αλλά τι θέλει από μένα? Εγώ τι λέω το αποδεικνύω? Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Άρα αν αποδειχθεί, τότε είναι αλήθεια ότι δεν έχω στο τραπέζι μου. Ότι δεν αποδεικνύεται, δεν γίνεται να κάνει στο τραπέζι μου. Μα και οι κινήσεις που κάνει και τα πάντα δεν αποδεικνύονται. Εκτελούν απλά μία δυναστευτική πολιτική και μία καθεστωτική γραμμή αφανισμού, γιατί αυτές τις εντολές έχουν. Γιατί είναι μηχανές και οι μηχανές δεν πονούν, αλλά ούτε σκέφτονται. Πρέπει μόνο να εκτελούν. Το αντιλαμβάνεστε? Πρέπει να το αντιληφθείτε εδώ και τώρα. Συνέχισε, Γιώργο. Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιούργησε είναι η αιτία της μικρασιατικής καταστροφής και γενοκτονίας. Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας που δημιουργούν είναι η αιτία του εμφυλίου πολέμου που τόσο ακριβά στήχησε στο έθνος μας και ο διαμελισμός του ελληνισμού όπως στην Κύπρο. Τα κόμματα... Εφόσον, Γιώργο, είδαμε τα προηγούμενα, πάμε και σε σήμερα. Σήμερα έχουμε αυτόχειρες. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Τα κόμματα μου πουλάνε την Ελλάδα. Τα κόμματα δίνουν κυριαρχία και μέτρα. Τα κόμματα με βάλαν στα μνημόνια. Τα κόμματα μου διαλύσαν τη ζωή. Τα κόμματα ψήφισαν νόμους χυδαίους που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Τα κόμματα μας στόχευσαν. Τα κόμματα διέλυσαν. Τα κόμματα μας έφτιαξαν ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία δεν έχει γενομική προσωπικότητα και δεν είναι καν του ελάνιου και δεξιού που πάνε τα έσοδά μας. Τα κόμματα μου διέλυσαν το στρατό. Τα κόμματα διέλυσαν τα πάντα. Ξεπούλησαν τη Μακεδονία, το Αιγαίο, όλες τις συμφωνίες. Πρόδωσαν τα πάντα και τους πάντες. Και ποιοι είναι στα κόμματα? Άνθρωποι ή μη άνθρωποι? Επιλέξτε. Και ποιος θα σταματήσει τα κόμματα? Συνέχισε, Γιώργο. Λοιπόν, τα κόμματα είναι υπεύθυνα γιατί αυτά δημιουργούν τη διαπλοκή, το πελατειακό κράτος, τη διαφθορά, την ανομία, την κατάρρευση των εθιμικών αξιών. Το πολιτικό καθεστώς επέτρεψε σε οργανισμούς και συμβούλια ξένα ελληνικών συμφερόντων να είναι ενταγμένα μέσα στο κρατικό μηχανισμό, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα προνόμια από την ελληνική πολιτεία. Καθώς επίσης... Καλό, και τώρα ρωτάμε, Γιώργο. Εάν δεν ήταν τα συμφέροντα όλων των άλλων αλλογενών μέσα στην Ελλάδα, θα υπήρχε ποτέ Έλληνας βουλευτής στη Βουλή? Γιατί δεν μιλάμε για κυβέρνηση, παιδιά. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι όλοι οι βουλευτές στο κοινοβούλιο υπεύθυνοι αυτή τη στιγμή για το ό,τι συμβαίνει. Και για τα μνημόνια, και για το Μακεδονικό, για τις Πρέσπες, για το Αιγαίο, για τα πάντα, για τους Τούρκους, για οτιδήποτε συμβαίνει, είναι υπεύθυνοι όλοι οι βουλευτές. Δε όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και οι 300, και όλοι οι πρόεδροι, και όσοι περάσανε. Είναι υπεύθυνοι όλοι. Και δεν έχουν πάρει ποτέ καμία ελάνια θέση για ελληνικό συμφέρον. Καμία. Ποτέ είναι ενάντια στον Έλληνα πολίτη, ενάντια στη φυσιολογία την ανθρώπινη, ενάντια σε αυτό το κράτος, στη μήτρα, στη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Είναι όλοι απέναντί τους, είναι όλοι εχθρικοί. Αυτό μας έχουν δείξει. Συνέχισε κι εγώ. Λοιπόν, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα προνόμια από την ελληνική πολιτεία, καθώς επίσης να έχουν ενεργή συμμετοχή σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Το πολιτικό καθεστώς είναι η αιτία της καταστροφής του παραγωγικού ιστού της πατρίδος μας, του υπερδανισμού που ακολούθησε από την παράδοση εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές του με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις.
έχοντας φέρει το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού σε κατάσταση λιμοκτονίας, με 2 εκατομμύρια ανέργους, στρατιά αυτόχειρων, με ανύπαρκτη κρατική πρόνοια και με μόνες υπαρκτές τις προοπτικές επιδείνωσης. Είναι έτσι, πολίτες μου. Σας καλώ, ξαναδιαβάστε αυτά τα κομμάτια, όλα που διαβάζουμε σήμερα, και αν συμφωνείτε ότι είναι έτσι, αυτοί το φέρανε μέχρι εδώ, πέστε μου για ποια δημοκρατία μιλάμε. Άρα μιλάμε για δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Τα κόμματα αντιπαλεύεται το ένα το άλλο. Είναι σαν να έχουμε μαζεύσει αλλογενείς μέσα στην χώρα μας, αλλογενείς, από διαφορετικές κάστες και μετερίζια, και σκοτώνονται ποιος θα διοικήσει και ποιος θα βάλει το μάτι του άλλου. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η ένωση και η δύναμη όλων των δημιουργημάτων. Η δημοκρατία είναι μία και έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Δηλαδή πώς θα διοικηθεί μεταξύ της. Όχι αντιπαλότητα το ένα στο άλλο. Με ψεύτικες γελίες, ακραίες διαδικασίες και ψεύτικες γελίες ιδεολογίες. Και δίθεν να κυβερνήσεις το σύνολο. Πώς θα κυβερνήσεις το σύνολο. Αφού κοιτάς που δεν κάνεις το μάτι. Και μπορείς να διαλύσεις όλο το σύνολο βρεντόμερο. Άρα αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι μια παράφραση, μια παραχάραξη της δημοκρατίας, άσχετα αν την έχουν θεσμοθετήσει και όπως τη λένε. Άρα η δημοκρατία, σωστός και αποδεδειγμένα την έχουμε ορίσει ως η δημοκρατία, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Δεν έχει κόμματα. Όλοι συμμετέχουν στη δημοκρατία. Και το εκλέγει και εκλέγεστε είναι για την αξιότερη θέση της διαχείρισης όλης της δημοκρατίας. Που εκτελεί απλά την εξουσία και τις εντολές της ουσίας. Δηλαδή των δημιουργημάτων, δηλαδή των ανθρώπων, δηλαδή των πολιτών. Αν ο καθένας εκεί μέσα δεν είναι για το συμφέρον του Έλληνα πολίτη που τον έκλεξε, δεν ξέρω γιατί υπάρχει εκεί μέσα. Και δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει. Αυτή είναι η δημοκρατία, η οποία θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας. Και για να εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν εδώ. Άρα είναι κάτι πολύ λογικό αυτή τη στιγμή να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ότι η δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Αριστερά, δεξιά, κέντρα. Ο ένας λέει την παπαριά του με μια ψεύτικη ιδεολογία. Ο άλλος λέει είμαι Χρυσή Αυγή, Χάι Χίτλερ και θα σας πω. Βρε, να χάσεις εσύ. Εμείς είμαστε λέει κομμουνιστές, ήρθαν από τον Εβραίο, τον Μάρξ και τον Λένσινγκ και θα σας πούμε. Εμάς να μας πείτε. Βράντε ρε μαλάκες. Εσείς, εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία. Λέει, δηλαδή είμαστε δεξιοί. Δηλαδή. Δεν ξέρουμε εμείς είμαστε δεξί. Α, το καλό το δεξιό. Πάμε. Το κακό αριστερό. Εδώ είμαστε στην κεντρώη. Εμείς είμαστε. Παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία δημοκρατία και σε καμία αρχή δημοκρατίας. Η Ελλάδα είναι μία. Θα πρέπει να διοικηθεί επειδή ζούμε όλοι μαζί και να ορίσουμε τις ζωές μας. Άρα, η δημοκρατία είναι μία. Και εδώ έρχεται οι απόψεις του κάθε ενός που θα πρέπει να έρθει στο κοινοβούλιο του. Με τεράστιο κοινοβούλιο, όπως πρέπει να είναι, όπως το έχουμε ορίσει. Και έρχεται λοιπόν για να εκτελέσει, είναι η εκτελεστική εξουσία, η δημοκρατία είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων των ίδιων δημιουργημάτων, δηλαδή των ανθρώπων. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο εδράζεται στο ίδιο το σύνολο, για το ίδιο το σύνολο. Εάν η Βουλή, εάν η δημοκρατία, η ύψιστη δημοκρατία, δηλαδή ο θεσμός δημοκρατία, οι άνθρωποι που θα απαρτίζουν την εξουσία που είναι εκτός ουσίας, δεν είναι για το ίδιο το σύνολο, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν για το ίδιο το σύνολο. Έτσι μόνο θα το καταλάβετε. Άρα η δημοκρατία έχει δημόσια διοίκηση. Έχει διοίκηση. Δεν έχει κόμματα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στο σύνολο της δημοκρατίας τους, δηλαδή στην Ελλάδα, εδράζονται για το ίδιο. Για το συμφέρον τους. Για την ασφαλειά τους. Για τον πλούτο τους. Για την ισχύ τους. Για την υγεία τους. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Αν αυτό το καταλάβετε, είναι απλό. Αυτό το απλό, γιατί να γίνεται δύσκολο με όλα αυτά τα βατάλια. Τα οποία δεν ξέρουν τι λένε και τι θέλουν. Απλά έχουν κακομάθει. Τώρα λοιπόν πρέπει να σταματήσουν ότι κακόμαθαν και θα καταλάβουν την πραγματική δημοκρατία από τους ίδιους τους Έλληνες. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε το σύνολο των Ελλήνων ανθρώπων να ζήσουμε όλοι μαζί. Ελάτε να ζήσουμε. Ελάτε να μοιραστούμε τον τεράστιο πλούτο μας και να ζήσουμε. Στα πραγματικά πρωτόκολλα που θα βγαίνουν οι νόμοι μας, οι οποίοι θα είναι της ανθρώπινης φυσιολογίας μας. Είναι τόσο απλό, χρειάζεται μόνο την ένωσή σας. Συνέχισε λίγο να πάμε στο διάταφο. Λόγω του ότι. Αυτό που βιώνουμε ως και σήμερα δεν είναι δημοκρατία αλλά επέσχυντη ολιγαρχία μέσω της κομματοκρατίας κάτω από το κάλυμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ως Έλληνες πολίτες, παρά τα κυριαρχικά κληρονομικά δικαιώματα που κατέχουμε, έχουμε μεταβληθεί σε στιγμιαίους ψηφοδότες, υπηκόους, χωρίς καμία συμμετοχή στις αποφάσεις, στις εκλογές και στη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής πρακτικής. Ως Έλληνες πολίτες έχουμε εχμαλωτιστεί σε ένα χρέος του οποίου
ούτε την προέλευση, ούτε το ύψος, ούτε τη διαχείρισή του μπορούμε να διαπιστώσουμε, ούτε έλεγχο της νομιμότητάς τους να κάνουμε, παρότι εμείς και οι απογόνοι μας να έχουμε επιφορτιστεί τις συνέπειες του, καθώς και την αποπληρωμή του. Μισό λεπτό τώρα. Ναι. Εδώ. Είναι τεράστια τα αδίκαια. Τα αδίκαια της αδικίας που έχει παραχθεί. Μα δεν ξέρω από πού έχει βγει αυτό το χρέος. Γιατί ποτέ δεν είδαμε ένα ισοζύγιο κρατικό. Ναι, παιδιά, το κράτος κάλασε αυτά τα λεφτά και χρειάζεται αυτά. Δεν το είδαμε ποτέ ένα ισοζύγιο. Είδαμε ένα προϋπολογισμό που σημαίνει πόσα χρειαζόμαστε και δεν είδαμε ποτέ τι βγάλαμε. Το ότι χρειαζόμαστε με το πόσα παράγουμε είναι δύο διαφορετικά πράγματα και οι δυνάστες που μας έχουν δυναστευμένοι από τότε που θα το δείτε παρακάτω δεν μας έχουν πει ποτέ από πού είναι αυτό το χρέος. Και τι εισπράττω για να το βγάλω και τι χρειάζομαι. Πληρώνουμε μόνο φόρους, φεύγουν τεράστια ποσά και πλούτος και ενέργεια δικιά μας από την Ελλάδα μας, από όλους τους ανθρώπους. Πεθαίνει κόσμος, έτσι πεθαίνει τόσος κόσμος για αυτά. Υπάρχουν συνέχεια φόροι και μια δυναστεία. Ζούμε σχεδόν σε βόφρον, το θέλετε, και δεν είναι αυτές τις πόλεις που ζούμε. Η διαβίωσή μας είναι πάρα πολύ άσχημη, τα προϊόντα που τρώμε είναι όλα λιτυριασμένα. Και τελικά συνεχίζουμε να μην ξέρουμε τίποτα για το τι συμβαίνει και ποιοι είναι αυτοί που ορίζουν τη ζωή μας και το βίο μας. Και δεν είσαι σε θέση να το μάθεις ποτέ. Εάν δεν πάρεις τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια σου, Ελληνά μου. Αυτό. Και φυσικά να μην έχει κανένα σκάλωμα. Όσους πολιτικούς και ανέβασες από τον Αλέξανδρο και εντάφτεν, είναι τίποτα. Ήταν σκουπίδια, ήταν δικά τους παιδιά. Πληρωμένες γελίες μαριονέτες που κάνουν μόνο ό,τι τους λένε. Τα σκεπτικά τους είναι πάρα πολύ φτωχά. Σου φαίνεται ότι είναι λίγο εξειδικευμένα μερικών, επειδή είναι μόνοι τους και επειδή δεν τους επέτρεψαν, μάλλον δεν άφησαν αυτά τα ζωάδια των υπογείων να κοντραριστεί, άμα το θέλετε, με έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε βάνει μια μονάδα κάπου ως κούκλα, την οποία την κάνει μόνη, είναι αυτόκλητη, ότι αυτή είναι η έξυπνη και ότι αυτή σε κυβερνάει, αλλά ποτέ δεν θα κοντραριστεί μαζί της. Είναι σαν μια όμορφη κοπέλα, την οποία ναι μεν είναι όμορφη, αλλά νιώθει ότι είναι η ομορφότερη επειδή είναι μόνη της. Αν όμως μπουν και άλλες 50 ομορφές, θα νιώσει άσχημη. Που σημαίνει, απομονώνουν τα πράγματα για να φαίνονται μοναδικά. Ενώ δεν είναι μοναδικά, είναι σκουπίδια. Εντελώς σκουπίδια. Απλά στα φέρνουν σε ένα τέτοιο έτοιμο περιβάλλον, εικονικό, να το δεχτείς ως αληθινό και ως μοναδικό αληθινό. Όπως άλλωστε το έχω γράψει. Και σαν διαξίες, αλλά και συνεχίζουμε στη διακήρυξη. Λέγει και εγώ. Παρά το ότι κατέχουμε ανδιαφυσβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι έχει κατατεθεί επαρκέστατο ποσόν για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, αλλά και για μια τεράστια ανάπτυξη του κράτους μας, το πολιτικό κατεστημένο δεν το χρησιμοποιεί και προχωρά σε επιπλέον δεσμεύσεις και νέες δανειακές συμβάσεις με εγγυητές και υπόχρεούς μας τους πολίτες για την αποπληρωμή του. Επιπλέον, κατέχουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις ότι το κράτος μας, παρά τη δυνατότητα που έχει με την υπάρχουσα ήδη κατατεθειμένη εγκυοδοσία για άτοκη δανειοδότηση με πολυετή περίοδο αποπληρωμής του δανείου, από τα τεράστια αποθεματικά που διαθέτει στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης του ΟΗΕ, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος εξ αρχής. Σε όλες τις παγκόσμιες συμφωνίες και συνθήκες, η Ελλάδα πρωτοστατεί. Δεν ξέρετε γιατί. Γιατί είναι το ελλάνιο έθνος. Όλα σας είπα κρέμονται από μια κλωστή. Ελάτε να ξεκαθαρίσουμε όλοι μαζί. Αυτή τη φορά, και πάντοτε το λέω ότι η λεωφόρο μας είναι ανοιχτή, σήμερα δούλοι, χαραγμένοι άνθρωποι μέσα σε δόγματα, σε στοές, σε τρύπες, σε σκοτάδια, δεν χρειάζεται να απολογηθούν που ήταν. Πάμε όλοι σε μια νέα αρχή, σε μια νέα μεταρρύθμιση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να εκτελούν εντολές αυτή τη στιγμή. Ούτε με τις στολές τους, ούτε χωρίς στολές τους. Εγώ θα δεχτώ οποιονδήποτε άνθρωπο έρθει να ξαναπάμε στην αρχή. Να ξαναπάμε στη διαδικασία, στα αρχικά. Να ξαναπάμε στην αλήθεια. Γιατί πρέπει να φοράει τη στολή του και να μου λέει, κοίτα ποιος είμαι. Εκτελεστής μου είσαι, ρε, και δεν σε δέχομαι. Γελίε. Άρα αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι που εκπροσωπούν εβραϊκά, αλλογενή, σιωνιστικά και χαόδη συμφέροντα, χωρίς να παίρνουν μέρος στο δικό τους τεράστιο συμφέρον, που είναι η ίδια τους η ζωή, η ίδια τους η φυσιολογία, ο ίδιος ο πλούτος. Άρα γιατί κάθονται απέναντι στον πλούτο τους, κάθονται και απέναντι στο δικό μου. Βλέπουν ότι κάθονται απέναντι σε μένα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι ουσιαστικά κάθονται απέναντι στη δικιά τους την αλήθεια. Άρα λοιπόν έρχεται να κοντραριστεί μαζί μου, ουσιαστικά είναι σαν να κοντράρει τη δικιά του την αλήθεια, αλλά δεν βλέπει τη δικιά του την αλήθεια, βλέπει το δικό μου το μούτρο και έρχεται και το κάνει προσωποπαγές.
κάτι που είναι πολύ άσχημο. Γιατί εγώ δεν εκπροσωπώ μόνο το δικό μου. Ό,τι εστί δικό μου, εστί και δικό του. Εστί και ολονών. Άρα, μοιραίος θα πρέπει να υπερασπιστώ το σύνολο του όλου των δικαιωμάτων και του δικαίου ως δικά μου, γιατί είναι και δικά μου. Γιατί ό,τι είναι δικό μου δεν είναι μόνο δικό μου. Είναι όλων. Άρα, ενώ εμείς επιρασπιζόμαστε το δίκαιο όλων και το κληρονομικό δικαίωμα όλων των Ελλήνων, βλέπουμε Έλληνες αυτή τη στιγμή, χαραγμένους, πλανεμένους, οτιδήποτε μέσα τους, να είναι εναντίον της δικιάς τους αλήθειας, των δικών των πλούτων, των δικών των δικαιωμάτων και κληρονομιών. Ποιος ο λόγος? Γιατί μένεις παραμένεις σκλάβος δούλος και πολεμάς για να πιστεύω το οποίο είναι αντίθετα στη δικιά σου φυσιολογία? Και επιτρέπεις να κλέβουν τη δικιά σου την αλήθεια, αλλά πολεμάς τη δικιά μου την αλήθεια, αλλά που ουσιαστικά είναι η δικιά σου η αλήθεια. Αυτή την ένωση θα πρέπει να την καταλάβουν, ότι πρέπει να καταλάβουν αυτή την τεράστια διαδικασία, αλλά και την αλήθεια της δικιάς τους αλήθειας, για να έρθουν να ενωθούν. Μόνο έτσι θα το καταλάβουν. Πάμε, Γιώργο. Όπως και όλων των παγκόσμιων ταμείων που δημιουργήθηκαν και υπάρχουν σε όλο το ιστορικό βάθος και τα οποία κατέχουν εθνικό πλούτο, ο οποίος κληρονομικά ανήκει στο ελληνικό γένος. Βλέπε παράρτημα 1. Καταρχήν εδώ θέλω να πω, Πρόεδρε, για τον κόσμο που ακούει, ότι οι τελευταίες 4 σελίδες είναι όλα τα σχετικά. Δηλαδή, ό,τι έχεις γράψει, έχεις και τις αποδείξεις. Ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ποτέ. Λοιπόν. Να είπα, Γιώργο, είπα ότι το δίκαιο αυτό δεν είναι μόνο δικό μου. Είναι όλων μας. Αλλά την ώρα που εγώ δεν μπορώ να πάρω το δίκαιο μου και να βγάλω την ουρά μου και να πω θα πάρω τα δικά μου και εσείς άκουσα το λαιμό σας, απαγορεύεται να το κάνω και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να το κάνει. Γιατί έχω πει ότι είμαστε συλλογικά όντα. Δηλαδή το γένος μου είναι το γένος όλων. Αν εγώ είμαι μόνος μου, δεν έχω γένος. Φύτρωσα, δεν γίνεται. Να ζήσω μόνος μου δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβω ότι το γένος είμαστε όλοι. Το ελάνιο γένος των ανθρώπων. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να βγω έξω από αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό μπορώ να σεβαστώ οποιοδήποτε άνθρωπο, αλλά δεν μου δίνεται, αν μου δώσεις την ευκαιρία να έρθεις απέναντί μου, θα πρέπει να σε πολεμήσω. Γιατί ουσιαστικά δεν πολεμάς εμένα, πολεμάς όλους μας. Και δεν θα χτυπήσω ποτέ κάποιον για προσωπικούς λόγους. Με την έννοια τελεκτικά ή το οτιδήποτε. Θα το κάνω γιατί πολεμάς την αλήθεια του όλου. Άρα δεν θα σου επιτρέψω ποτέ να αφισβητήσεις την αλήθεια του έθνους μου. Δεν θα σου επιτρέψω ποτέ, είτε για τα χαράγματά σου, είτε για την εικόνα σου, είτε για τη γελιότητά σου, είτε για το δυνάστη σου. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο που προσκυνάει τους δυνάστες και τους δοξάζει και κάνει και αναρτήσεις. Και λέω καλά. Σε καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, αδερφέ μου, καταλαβαίνω. Αλλά αδερφέ, αυτό που κάνεις, κάνεις κακό στο γένος μου. Και πραγματικά σκοτώνεις την ανθρώπινη φυσιολογία που εσύ είσαι άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Και προβάλλεις και εμένα μέσω εσού. Δηλαδή την ώρα ένας άνθρωπος που προβάλλει και εμένα. Κάθε άνθρωπος προβάλλει και εμένα. Άρα προβάλλει και την ανθρώπινη δικιά μου φυσιολογία που είναι εναρμονισμένη με όλων σας. Άρα δεν μπορώ να σε αφήσω ή να μην σου πω, αδερφέ, μην το κάνεις αυτό. Γιατί αυτό είναι αυτό, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι εκείνο. Άρα πώς θα το κάνεις? Πώς προσβάλλεις και εμένα? Ας μην το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά κοίτα να το αντιληφθείς. Πάμε εγώ. Το πολιτικό κατεστημένο δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα προκλητικά και απροσχημάτιστα προς όφελος των αγορών και των τραπεζιτών εις βάρος των νομίμων κληρονόμων. Καταγγέλουμε ως παράνομη συμφωνία με την ομολογία του ΟΗΕ την παραχώρηση έστω και ελάχιστου τμήματος εθνικής κυριαρχίας από το πολιτικό κατεστημένο προς τους τραπεζίτες και τις λεγόμενες αγορές. Δεν μπορεί από τον ΟΗΕ και βάση να συμφωνήσει. Πρόεδρε, κάτι δεν πάει καλά με το σήμα σου. Όμως μια κλωστή είναι αυτή τη στιγμή που οι άνθρωποι... Πρόεδρε, δεν ακούστηκε τίποτα στην ώρα που είπες για τον ΟΗΕ. Κόπηκε λίγο το σήμα σου, τώρα σε ξανακούμε. Ωραία. Λέω να συμφωνήσουμε στο εξής. Να συμφωνήσουμε ότι ο ΙΕ είναι καμπαλιστικός και ότι γεννήθηκε, άμα το θέλετε, από μηχανές. Δηλαδή, μάλλον χτίστηκε και δόθηκε η εντολή και δημιουργήθηκε ο ΙΕ, όχι με πολύ σωστές διαδικασίες. Όμως, αυτό εξυπηρετούσε μια παγκόσμια διαδικασία χωρίς το ελάνιο έθνος, αλλά του ελάνιου έθνους. Θα πω ότι ο ΙΕ στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε μια πολύ λεπτή γραμμή, την οποία με νανοχειρουργικές και με δυνάμεις που θα εισέλθουν από τους ανθρώπους, θα υιοθετηθεί για πραγματική λειτουργία των ανθρώπων. Σήμερα ο ΙΕ όμως
ενώ νομίζουμε ότι εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα ανθρώπινα, δεν εξυπηρετεί ανθρώπινα συμφέροντα, όμως οι άνθρωποι θα τον κάνουν για να εξυπηρετεί τα ανθρώπινα συμφέροντα σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή ουσιαστικά θα βοηθήσει ο ΙΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ΙΕ είναι αυτή τη στιγμή και τίποτα. Είναι ένα τμήμα το οποίο σκιάζεται από πολύ άσχημα πράγματα, αλλά θα βρει το δρόμο του. Ωστόσο όμως, ναι, να συμφωνήσουμε ότι η συνθήκη του ΙΕ, όλο του παγκόσμιου ΙΕ, είναι ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να παραχωρηθεί και κανένας δεν μπορεί μόνος του να το δώσει. Δηλαδή, θέλει, αν το θέλετε ποτέ, τη χώρα, δεν έχουν δικαίωμα ακόμα και όλοι οι άνθρωποι της χώρας να υπογράψουν ότι δίνουμε τη χώρα μας κάπου ή δίνουμε ένα μέτρο, δεν μπορούν να το κάνουν γιατί είναι υπόλογοι στους απογόνους τους. Και βάσει των Παγκόσμιων Ταμείων, έτσι όπως έχουν στηθεί, γιατί πάντα υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν θα κλειδώσουν ποτέ, πώς θα πουλήσει κάποιος πρόγονος τη γη του απογονού του. Που γιατί δεν έχει τίποτα ουσιαστικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται και θα πρέπει να παραδώσει αυτό στον απόγονό του για να συνεχιστεί η ζωή της δημιουργίας. Άρα όμως δημιουργία δεν μπορεί να πουλήσει κάτι που δεν είναι δικό σου. Αλλά πώς θα πουλήσει του παιδιού σου που το παιδί δεν είναι δικό σου, είναι ένας άνθρωπος και πρέπει να καταλάβετε όλοι εκεί έξω ότι τα παιδιά σας δεν είναι τα τσαντάκια σας. Τα παιδιά σας είναι συνειδητότητες αυτόνομες, απολύτες, τις οποίες καλά κάνουν και να σας ακούνε στις γελιότητες που τους λέτε άμα το θέλετε. Εγώ συμφωνώ με όλους τους νέους, μέχρι ένα ορισμένο σημείο βέβαια, ότι είναι το μέσον ο γονέας για να συνεχίζεται η δημιουργία. Και η συνειδητότητα που θα φέρετε μέσα σας δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Το ότι σας ταιριάζει πολλά, έχει πολλά, πολύ ταιριάζει στα σαρκικά σημάδια και σημεία ίχνη σας, αυτό δεν λέει ότι σας ανήκει ο άνθρωπος. Είναι ένας νέος άνθρωπος που έρχεται να ζήσει με μια άλλη αποστολή. Και εσείς τον έχετε βάλει, τον έχετε χαράξει, του λέτε πόσο καλός δογματάνθρωπος να γίνει, πώς να σέβεται το δυνάστη του, πώς να μην είναι ελεύθερος και τον έχετε σκίσει τον άνθρωπο με το που έρχεται σε αυτή τη γη. Είστε υπόλογοι για όλα τα παιδιά σας, αλλά και υπόλογοι γονείς σας για εσάς που σας χάραξαν. Αυτό υπάρχει μια συνέχεια, μια αλυσίδα δογματική την οποία πρέπει να σπάσουμε εδώ και τώρα. Με το που θα σπάσει η αλυσίδα, αλλάζει όλο το Android. Άρα ο κάθε άνθρωπος που έρχεται να ζήσει και μεταφέρεται μέσα από εσάς, σας τιμά γιατί σας κάνει δημιουργό, εν μέρη, αλλά οι συνειδητότητες αυτές έρχονται να ζήσουν και να βιώσουν σε μια πραγματική δημιουργία και τις σκλαβώνεται από την πρώτη μέρα που έρχονται εδώ. Λοιπόν, καταγγείλουμε ως παράνομο και επέσχυντο το χρέος που μας καταλογίζουν, καταγγείλουμε τη μέχρι σήμερα και επί 185 χρόνια καταχρηστικής, παταγωδώς αποτυχημένης και άκρος επικίνδυνης για το μέλλον, διακυβέρνηση του κράτους μας από όλες τις μορφές και τις πτυχές της κομματοκρατίας που δοκιμάστηκαν. Καταγγείλουμε τη μέχρι σήμερα πολιτική της εκδίωξης των αυτοχθόνων ηθαγενών Ελλήνων μέσω της μετανάστευσης, με κορύφωσή της τα τελευταία χρόνια, με την εκδίωξη του σημαντικότερου ιστού ανάπτυξης στους νέους επιστήμονες. Εδώ να δείξουμε κάτι, Γιώργο. Υπάρχουν οι αλήθειες τις οποίες μετά από αυτή την εκπομπή τη δικιά μου θα πρέπει να δείξετε στοιχεία τα οποία τα έχετε απλόχωρα σε μια απλόχερα την έχετε σε πολύ μεγάλο τοπίο όλου του ιστού που συμβαίνει γύρω μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Έλληνας αυτόχθονος ηθαγενής στη χώρα του είναι εχθρικός. Του φαίνεται εχθρικά η κυβέρνησή του. Είναι δηλαδή σαν να του φαίνεται εχθρικά ο εαυτός του. Και παιδιά αλλογενών που αυτή τη στιγμή διοικούν την Ελλάδα μας. Ο Έλληνας δεν έχει τίποτα να πάρει. Έχει ένα πάρα πολύ χαμηλό μισθό. Των 500, των 300, των 300 και καθόλου δουλειά με τεράστια ενεργεία. Ενώ σε αντίθεση με αλλοεθνείς που εισρέουν στη χώρα μας χωρίς κανένα δικαιολογητικό βοήθειας, απλά αντικατάσταση πληθυσμού, μεγάλο σχέδιο όπως το λέω, γι' αυτό και φρασίτατα δικαστήρια ή δικαστές, ακόμα και ασφαλίτες, εκτελούν διαδικασία να σε λένε, να λένε εμένα ρατσιστή, ενώ γίνεται ρατσισμός στους γόνους μου, στο γένος των Ελλήνων. Δεν έχει κανένα, δεν έχει κανένα βοήθημα από το κράτος ούτε δουλειά, ενώ οι άλλοι που έρχονται παίρνουν έως και 2.000 το μήνα, 700 το μήνα, παίρνουν ταμεία, παίρνουν χρήματα, παίρνουν φαγητά, παίρνουν διαμερίσματα, παίρνουν facility, ανοίγουν λογαριασμούς, ενώ εσύ για να έχεις λογαριασμό πρέπει να έχεις. Το χαρτί από την εκκλησία που παντρεύτηκες. Αν δεν παντρεύτηκες θα μας πεις γιατί, αν έχεις διαζύγιο. Αφημί, σπατώσιμο, κερατώσιμο, όλα μου, θέλει 1.000 πράγματα για να έχεις ένα ηλίθιο γεγείο, παραπηγικό λογαριασμό σε μια παραπηγική γεγεία κολοτράπεζα, κολοτράπεζα των σιωνόπεδων, η οποία είναι μέσα στα χρήματά μου και στην Ελλάδα μου, ενώ έρχονται οι Κινέζοι,
Δεν υπάρχει πρώτον έσχες, σας το λέω επίσημα. Οι Κινέζοι βάζουν 500 χιλιάρικα που δεν τα έχουν στα δίνει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο σχέδιο από τις μηχανές αυτές και από άλλες χώρες. Με το που πάρουν 500 χιλιάρικα αγοράζουν ένα σπίτι και μετά παίρνουν πράσινη κάρτα για 70 χώρες. Εντάξει, αυτά δεν πειράζει, έρχονται. Αλλά οι εθνείς έρχονται από παντού, νταλί και δεν μέσα σε αυτό το φαγητό, το θέλουν έτσι και πούνε. Ούτε σε σεισμόπληκτο δεν έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα. Τα έχουν όλα μέσα. Μέχρι και εκκλησίες τους πιάνουν για να προσεύχονται. Τελικά να πάμε και στο Κοράνι. Εμείς μόνο θα πάμε στο Κοράνι. Να φορέσουμε και κελεμπία, να φορέσουμε και μαντήλια. Θα σας λυσάξω όλους εσάς που κάθετε στη Βουλή και στα κανάλια και εσάς βλαμμένοι γελοί δημοσιογράφοι που λέγατε όλα αυτά τα γελία στην ιερή μου χώρα. Βάστε αυτά που σας είπα. Σας είπα ότι θα περάσω, δεν ήρθα για πλάκα. Θα σας λυσάξω ζωντόβολα για ό,τι έχετε πει. Θυμηθείτε την ώρα που κάνω εκπομπή, θα σας λυσάξω δικαστές που δεν μιλάτε και που κάθεστε, θα σας λυσάξω κάτι μπάτσι που ήρθανε προχτές και μου λένε ήρθανε από τη ρατσιστικού και βία. Αλήθεια, ναι. Και τι θέλετε, ρε. Είπατε σε μια εκπομπή τη λέξη λάθρομετανάστης. Α, και μου κάνετε τι, να μου δικαστήριο ρατσισμού. Θα μου κάνει σε μένα δικαστήριο ρατσισμού. Που μου έχεις κάνει ρατσισμό σε όλους τους Έλληνες. Γιατί είπα λάθρομετανάστης. Καλά έκανε, λάθρομετανάστης. Λάθρομετανάστης σημαίνει αυτός που δεν σέβεται τους νόμους και έρχεται χωρίς νόμο. Και το λάθρομετανάστης τελικά είναι ρατσισμός. Από πότε ρε ζωντόβολα η λέξη είναι ρατσιστική. Άντε ρε στο διάλο. Θα σας μάθω τώρα γράμματα, κύριε. Βάστα να δείτε μέχρι το τέλος ανθρωπάκια μικρούλια που έρχεστε γύρω-γύρω και δεν ξέρετε τι λέτε και τι κάνετε. Με έχετε θυμώσει πολύ. Και όσο με θυμώνετε, επιβαρύνετε τις θέσεις σας. Κάντε ρε ό,τι θέλετε. Στο τέλος θα δείτε πώς γίνεται. Θα το καταλάβετε όλοι. Και με κερατσισμούς, γιατί είπα λαθρομετανάστης. Το ξαναλέω τώρα. Λαθρομετανάστης είναι οποιοδήποτε μπαίνει χωρίς νόμιμα δικαιολογητικά στη χώρα μου. Με ανοχές οποιονδήποτε. Και δεν το ψάξατε ούτε για αποφωνές και ούτε τίποτα. Ούτε αν προέρχεται και θέλει βοήθεια ο άνθρωπος. Τελεί. Τι έπαθε. Τι έρχεται. Είναι προσφυγάς. Είχε πόλεμο. Από τον Μπαγκλαντές, από το Σουδάν, από το Αλγέρι. Από πού. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε. Νομίζω ότι όλη αυτή η μηχανή παραπηγικής διαδικασίας και χαρτομανίας θα μας βάλει σε μια διαδικασία χαρτόγραφου. Και θα τρέχουμε. Θα τρέξουμε σε όσα δικαστήρια θέλετε. Στο τέλος όμως να θυμάστε στη νίκη τη δικιά μου και στις μέρες οι δικές μου, όποιος ακούμπησε, όποιος σκέφτηκε και τα μούτρα σας τα λένε όλα. Δεν θα ξεφύγετε από μένα με τίποτα και από κανένα. Και με κανέναν τρόπο. Θα σας βρω όπου και να πάτε και όποιοι έχετε πει όλες αυτές τις γελιότητες και τι έχετε πράξει. Θα με θυμηθείτε. Θα είμαι ο εφιάλτης σας. Εφιάλτης σας. Συνέχισε λίγο, σε παρακαλώ. Καταγγείλουμε την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πολιτισμό, ο οποίος διέπει και είναι ορατός σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις μορφές του εκφράζεται μέσω των τεχνών. Παράδειγμα, μουσιακά εκθέματα, των επιστημών, παράδειγμα, μαθηματικά, φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, αστρονομία, μεταλλουργία κτλ. Τη σκέψη και τη γλώσσα. Μπράβο, ρε Γιώργο μου. Ρε Γιώργη, Έλληνες μου, σας καλώ και σας προσκαλώ να έρθετε τώρα στο δικό σας πολιτικό φορέα, στη δικιά σας διακήρυξη. Όλα τα μουσεία του κόσμου έχουν ελληνικά εκθέματα. Δεν τα έχουν αγοράσει, τα έχουν δώσει γυφτοεβραίοι. Δεν τα έχουν δώσει κανένας, αυτοί τα πουλάνε. Αυτοί, δεν υπάρχει άλλος. Και γιατί, έχουν τίποτα δικό τους, είναι δικό μας. Ό,τι σας είπα, αυτοί τα πουλάνε, αυτοί κάνουν κουμάντο στα αρχεία σου. Τώρα φύγει κανένας που βγάλει κανένα έξω. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Αλλά περιμένω να μου πούνε και τίποτα να μιλήσω, να σας πω ποιος πουλάει και ποιοι πουλάνε επίσημα και πώς πουλάνε επίσημα, που θα σας πω τώρα όλα. Θα έρθει και η ώρα. Αλλά να ξέρετε ότι είναι καθαρά αυτοί που σε κυνηγάνε χρόνια, αυτοί πουλάνε και τα δικά σου. Σε κάνουν χρήματα, οικονομία. Είναι μέσα στους νόμους και δεν μιλάει κανένας. Πουλάνε τα αρχαία σου, πουλάνε όσα θέλουν. Οι ιδιωτικές συλλογές έχουν παντού, έχουν πουλήσει χιλιάδες πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θα πούνε απλόχερα πάρα πολλά συμβάντα που έχουν συμβεί με αξιωματούχους πολιτικούς. Και φυσικά όταν λέω αξιωματούχους πολιτικούς, δεν είναι κανένας από αυτούς Έλληνες, έτσι. Είναι ευρεότατοι, είναι ευρεότατοι. Θα το συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, θα πάμε μέχρι το τέλος και θα δούμε που είναι ο καρκίνος και το κτίνος, όπως έχω πει και άλλη φορά, θα το βγάλω έξω από τη φωλιά του. Θα το δείτε όλοι, θα το κάψει ο ήλιος, θα δούμε τις αλήθειες και θα προχωρήσουμε. Ωστόσο, τους λέω να κάνουν δικαστήρια ρατσισμού, γιατί με το που βγήκε ο νόμος του ρατσισμού, αμέσως οι νομοθέτες
δείξανε πόσο ράτσες είναι. Διότι από τη στιγμή που θες να είσαι όλοι άνθρωποι και να λες ότι εδώ είμαστε όλοι άνθρωποι, τότε και δεν δέχεσαι τη ράτσα, άρα του λες όλους τους ανθρώπους, τότε γιατί βγάλεις νόμο ρατσισμού? Για να βγάλεις νόμο ρατσισμού σημαίνει ότι είσαι ράτσα και ότι η ράτσα εναντιώνεται στους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Το αντιλαμβάνεστε, εννοώ, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος, δεν υπάρχει λόγος να βγάλει άνθρωπος νόμο ρατσισμού. Γιατί δεν δέχεται τη ράτσα. Εγώ δηλαδή δεν δέχομαι τη ράτσα. Αν η ράτσα είναι ράτσα και δεν είναι άνθρωπος, είναι φτιαγμένος από κάτι άλλο και όχι από το ανθρώπινο κομμάτι, σε χημικά ανθρώπινα ή μορφοποίηση, αυτό είναι δεύτερο κομμάτι, είναι πρόβλημα της ράτσας. Τώρα η ράτσα, με ένα... Πάνω, έλα λίγο, συνέλνες ένα λεπτάκι, έχει πέσει γραμμή. Θα συνδεθούμε ξανά κατευθείαν αμέσως με την πρώτη ευκαιρία με τον πρόεδρο του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμις Ωρά. Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ. Πρόεδρε, έπεσε η γραμμή, σε χάσαμε απότομα πριν. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί γίνεται και συμβαίνει μόνο σε μένα, πέφτει η γραμμή. Πέφτει η γραμμή, δηλαδή. Έλατε. Μόνο σε σένα γίνεται πραγματικά. Σε σταθερό τηλέφωνο μιλάμε, δηλαδή. Ο Τέρι έχει τη γραμμή, ποιο τη ρίχνει. Εντάξει. Τι ψάχνει να βρει. Δεν ξέρω με αυτή την πλώση που με ακούσατε, αγαπητοί. Είπε. Ήσουνα, βασικά ήσουν ακριβώς εκεί που έπρεπε, δηλαδή πραγματικά ήθελα να το σχολιάσω από πριν. Να έχουν βάλει δηλαδή ρατσισμό στις λέξεις. Και ωραία, άντε τον άνθρωπο να μην το πούμε. Τα τσιγάρα να μην τα πούμε, λαθρέα, λαθρεμπόριο να μην λέμε, λαθροκυνηγός να μην το πούμε. Δηλαδή αυτός που δεν έχει άδεια. Γιώργο, είναι χειρότερα τα πράγματα. Εννοείται. Είναι πολύ χειρότερα. Καταρχάς με το που φτιάξανε ρατσιστικό νόμο, τον φτιάξανε για τις ράτσες τους. Προσέξτε, για τις ράτσες τους. Άρα ο νόμος από μόνο που φτιάχνει ένα ρατσιστικό νόμο είναι σαν να δέχεται το σύστημά του στο γελίο ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν και οι ράτσες. Και ο νόμος ο ρατσιστικός είναι για να προστατευτούν οι ράτσες, όχι οι άνθρωποι. Καταλαβες? Ναι, ακριβώς. Πρόσεξε τώρα. Να προστατεύσεις τη ράτσα από τι? Δηλαδή, έρχεται ένας και λέει είμαι ράτσα. Δηλαδή, δέχεται ότι είναι ράτσα, που σημαίνει δεν είναι άνθρωπος, μοιάζει με άνθρωπο, είναι ράτσα. Ράτσα. Άρα λοιπόν προστατεύουν τις ράτσες από τους ανθρώπους και τι προστασία θέλει μια ράτσα? Αφού η ράτσα, αν μη τι άλλο, θέλει να μοιάζει με άνθρωπο. Και άνθρωπος θέλει να είναι, αλλά δεν είναι. Άρα λοιπόν ο νόμος ο ρατσιστικός από μόνος του δημιουργεί τις ράτσες. Αν δεν φτιάχνανε ρατσιστικό νόμο, δεν υπήρχε πρόβλημα κανένα. Γιατί αφού είμαστε όλοι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για ράτσες? Άρα ο ρατσιστικός νόμος ορίζει τη ράτσα και σου ορίζει αυτούς που είναι ράτσες και δεν τους προστατεύει, κοιτάει να ενοχλήσει και να σπάσει το ανθρώπινο κοινό για να ισχύσουν οι ράτσες. Τους λέω λοιπόν, ακούστε κύριε, εδώ είναι ο πλανήτης των ανθρώπων. Δεν ισχύουν οι ράτσες. Όποιος όμως είναι ράτσα και θέλει να μοιάζει στον άνθρωπο ή να ζήσει σαν άνθρωπος, ας κάτσει, δεν τον πειράζει κανένας. Άρα λοιπόν θέλουν να επιβάλλουν το ρατσιστικό, δηλαδή τις ράτσες, και να σου επιβάλλουν ράτσες. Αυτό θα βλέπει να ενωθείς με τις ράτσες τους για να υπάρχουν αυτά τα ηλίθια ζώα. Αυτά τα ηλίθια ζώα είναι αυτά που σε κυβερνάνε. Και όχι αυτά που είναι γενετούλες.
Αυτά τα ζώα λοιπόν επιβάλλουν τις ράτσες στον πλανήτη και στα ανθρώπινα σύνολά μας. Και βάζουν αυτές τις γελίες μαργενώδες να βγάλουν ρατσιστικούς νόμους. Τι πρόβλημα να έχει μια ράτσα. Τι πρόβλημα να έχει μια ράτσα με έναν άνθρωπο. Αν μη τι άλλο θα είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο για να γίνει και άνθρωπο. Όσο μπορεί καλύτερα. Άρα πότε νοτιωθεί η ράτσα στον άνθρωπο. Άρα κάθε άνθρωπος που θα πει κάτι για την ανθρώπινη φυσιολογία του θα πρέπει να έχει ένα νόμο ρατσιστικό της ράτσας που θα τον ενοχλήσει ή που θα τον φυλακίσει. Σας στέλνω στο διάλο όλες εσάς τις ράτσες και κάθε γελίο υπάνθρωπο που έφτιαξε ρατσιστικό νόμο για να κάνει πλάκα στην πολιτεία μου. Θα δελάξετε ράτσες που έρχεσαι στην πολιτεία του ανθρώπου να κάνετε όλα αυτά τα γελία δελειρά υποπράγματα. Θα τα πούμε όλα μαζί. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία λίγο. Ναι, καταγγείλουμε την απόκρυψη των κληρονομικών δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος της βασιλείας, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο κυρίαρχο έθνος μας, στους πραγματικά Έλληνες ηθαγενείς, τον σφετερισμό τους, την καταδολίευσή τους, την πλαστογραφία τους, την παράνομη και καταχρηστική τους χρήση από τους πλαστογράφους αλλοεθνείς ανθέλληνες, η οποία ξεκίνησε από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Περιμένουμε τώρα. Εάν δεν είναι ράτσες, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι και είναι ράτσες, τι άλλο θα μπορούσαν να είναι για να σου κρύβουν τον πλούτο και να σου πλαστογραφούν τα βασιλικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Έλληνάνθρωποι εννοώ έτσι, γιατί αυτό είναι όλο το μήνυμα. Είναι ράτσες και αυτές οι ράτσες σου κρύβουν τον πλούτο, σου κρύβουν τα δικαιώματά σου, σου φτιάχνουν παράνομους νόμους και αναδυναστεύουν κάθε άνθρωπο αυτές οι γαμοράτσες. Και σου βγάλουν και ρατσιστικό νόμο αυτές οι γαμοράτσες, αυτά τα γαμίδια. Πρέπει να το καταλάβεις μωρέ πως σου το λέω μωρέ. Γιατί αν είναι άνθρωποι σαν εμένα, γιατί να μου κρύψουν το μυστικό που είναι και δικό μου και δικό τους. Εξηγήστε μου. Γιατί να μου κρύψουν το μυστικό που είναι και δικό μου και δικό τους. Και αφού είναι δικό μου και δικό τους, γιατί να είναι μυστικό. Αφού αυτά είναι. Άρα αφού τα δικαιώματα είναι όλων μας, πώς εγώ θα κρύψω τα δικά σας δικαιώματα που είναι και δικά μου. Άρα όταν εγώ τα κρύβω από εσάς, τα κρύβω και από μένα. Και θα θέλω σε έναν άλλον να διαχειριστεί για όλους μας. Άρα είμαι ένας εκτελεστής, ένας υπανθρωπάκος. Μια γαμοράτσα, ένα σκατό, ένα υβρίδιο που απλά εκτελώ. Τρώω, αναπνέω και σκοτίζω τα αυτιά των ανθρώπων. Αλλιώς, αφού μαζί σας άνθρωπος και εγώ, γιατί να κρύβω τα δικά σας δικαιώματα, αφού είναι ολονών σας. Το καταλαβαίνεις Γιώργο και όλοι οι συνέλληνες τι πρέπει να σας πω. Γι' αυτό είναι ράτσες, γι' αυτό φτιάχνουν ρατσιστικό. Άρα σου κρύβουν. Μα ποιος θα κρύψει αφού είναι δικά μας. Μα θα κρύψεις όλο τον πλούτο των Ελλήνων. Γιατί, γιατί είσαι Έλληνας. Όχι, γιατί είσαι ράτσα. Πες μας τι στο διάλογο εσύ και τι θέλεις εδώ μαζί με τους Έλληνες και πώς δικείς τους Έλληνες. Και πώς κάνεις νόμο για τους Έλληνες και γιατί οι Έλληνες σε ανέχονται ακόμα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ή μήπως δεν το θέτω καλά, Γιώργο. Πρόεδρε, θεωρώ ότι το θέτεις ακριβώς όπως είναι. Η αυθονία είναι για όλους. Έτσι. Η αυθονία είναι για όλους, η δημιουργία είναι για όλους. Ξέχωρα από αυτό. Έχουμε δικαιώματα οι Έλληνες. Γιατί μας τα κρύβουν λοιπόν όλοι αυτοί οι κυβερνώντες που είναι Έλληνες και οι Έλληνες ψηφίζουν και είναι και Ελληνότατοι. Βλέπετε ότι είναι ράτσες. Βλέπετε και τώρα βγαίνει ο νόμος για να προστατεύσουν αυτή τη ράτσα τους. Ποια είναι η ράτσα τους και τι θέλουν με εμάς και γιατί μας μισούν και γιατί μας κλέβουν και γιατί μας παίρνουν τον πλούτο. Γιατί μας δυναστεύουν με τον δικό μας τον πλούτο. Γεια σα, έχει λίγο πιο πάνω από εκείνο που είσαι, για να καταλάβουμε. Λοιπόν. Λίγο πιο πάνω από εκεί που έμεινες. Λέει. Εννοείς αυτά που έχω διαβάσει ή να προχωρήσω λίγο ακόμα. Αυτά που έχεις διαβάσει, να μείνεις πιο πάνω, πιο πίσω δηλαδή, να πεις αυτά που λέμε. Ωραία. Αυτά που διαβάζεις. Λοιπόν. Είπαμε ότι ξεκίνησε από την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, συνεχίστηκε με την Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, δηλαδή το Βυζάντιο. Και σε όλη τη μετέπειτα ιστορία μέχρι σήμερα. Οι κύριοι κουρίτες. Δηλαδή, Γιώργο μου, περίμενε. Ναι. Πάμε λοιπόν λίγο. Άρα λοιπόν φτάνουμε σε ένα κομμάτι, τρίτο σκέλος της διακήρυξής μας, που βλέπουμε λοιπόν ότι όλες οι διαδικασίες του πλούτου, των δικαιωμάτων, του πλούτου, αν το θέλετε, είναι από τον Αλεξάνδρο. Μάλιστα. Άρα η διακήρυξη πριν άλλε, ότι όσο πορεύουν από τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Έλληνα Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος είναι Μακεδόνας. Σωστά. Σωστά. Γιατί αυτός ήταν Μακεδόνας. Πριν τον Αλέξανδρο έχουμε Μακεδόνες. Μπορεί να με ενημερώσει κάποιος αν υπήρχαν Μακεδόνες πριν τον Αλέξανδρο. Υπάρχει κάπου ιστορικά ότι πριν τον Αλέξανδρο Μακεδονία. Ε, να απαντάς Γιώργο. Τι να σου πω, ότι δεν έχεις δίκιο δεν μπορώ να σου το πω.
Αφού... Υπάρχει Μακεδονία πριν τον Αλέξανδρο? Όχι, 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 όχι. Άρα λοιπόν τη Μακεδονία τη δημιουργεί ο Αλέξανδρος και λέει την αυτοκρατορία του, τον αγώνα του, την εποχή του, λέει γεια σας, εγώ ο Αλέξανδρος και εγώ και η Μακεδονία. Είμαι ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν. Νομίζω. Ακριβώς. Πριν τον Αλέξανδρο δεν έχουμε Μακεδονία. Και το Φίλιππο, έτσι, Φίλιππος. Πρώτος, δεύτερος και Αλέξανδρος. Και οι τρεις τους. Είναι πακέτο αυτοί οι τρεις. Παππούς, μπαμπάς, γιος. Άρα η Μακεδονία ανήκει στο γένος του Αλεξάνδρου, στον παππού, στον πατέρα, τότε δημιουργείται. Αυτοί το δημιούργησαν. Έτσι είπαν την εποχή τους, έτσι είπαν την αποστολή τους. Η εποχή της Μακεδονίας είναι η εποχή του Φιλίππου του πρώτου, του Β' και του Αλέξανδρου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν είναι συνυφασμένο ο Αλέξανδρος με την Μακεδονία. Σωστά? Εννοείται. Είναι ξεκάθαρο. Είναι συνώνυμο. Άρα όλος, άρα λοιπόν όλος ο οίκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο πλούτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η συνέχεια του μέχρι σήμερα. Και η συνέχεια μετά στην Κωνσταντινούπολη, στη δεύτερη Ρώμη, στη Ρωμαϊκή, στην αυτοκρατορία της Ρωμανίας, που ουσιαστικά είναι η Ρωμαϊκή. Και τώρα συνέχισε να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πόσο συμφασμένοι είναι οι Έλληνες συνέλευση με τον Αλέξανδρο, με την Μακεδονία, που είναι μέσα στο πρωτόκολλό μας, το πρώτο και της διακήρυξής μας. Γι' αυτό θα πρέπει αύριο όλοι οι Έλληνες να είναι στα γραφεία Ελλήνων συνέλευση για τη Μακεδονία τους. Τώρα είναι εντολή και καθήκον όλων να συστρατευτούν στο πολιτικό φορέα. Η φωνή να είναι τεράστια. Αυτό θα σημαίνει διακυβέρνηση και να τιμωρήσουν όλους τους αλλοεθνείς και τους αλλοεγονείς για οποιαδήποτε παραχάραξη. Για πάμε, Γιώργο. Οι κύριοι κουρίτες, όπως προσφωνούσαν τους συγκλητικούς στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπρεπε να είναι ελληνικής ηθαγένειας, ώστε οι προστασίες να λαμβάνονται σωστά και να δίδονται σωστές απαντήσεις από τους θεούς όταν αποφασίζουν πάνω σε νομικά, κοινωνικά και ειδικώς σε στρατιωτικά θέματα. Έτσι, εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ήταν η Δέλτα που λέγαμε τότε, οι κουρίτες. Αυτή είναι η Ρώμη ελληνική. Αυτή είναι η Ρώμη και η διαδικασία της. Πριν η Ρώμη την πάρουν οι Χαζάροι με γελίους, δόλιους τρόπους και αλλάξουν, άμα το θέλετε, όχι τον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά ούτε και το αίμα, που δεν μπορούσαν. Γι' αυτό έπρεπε να είναι ο βαπτισμός που θα το δείτε πιο κάτω. Άρα λοιπόν θα δείτε τώρα από εδώ και πέρα την κατάπτωση, την οποία την αφήσαμε εμείς οι άνθρωποι. Και εμείς οι άνθρωποι οφείλουμε να φέρουμε πάλι με την ένωσή μας όλα τα δίκαια και τα δικαιώματα του οίκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Της ίδιας της Ρώμης που μέχρι και σήμερα διοικεί η Ρώμη, η Τρίτη, και πάνε να φτιάξουν Τέταρτη. Και η Τέταρτη Ρώμη θα είναι των ανθρώπων των Ελλήνων. Και πρέπει να το καταλάβετε όλοι μαζί εδώ και τώρα. Τώρα και να το εκτελέσουμε. Συνέχισε, Γιώργο. Επί Ρωμανίας, δηλαδή Βυζάντιο, επίσης ο νόμος όριζε την αμιγώς ελληνική φυλετική καθαρότητα των συγκλητικών από τις τάξεις των οποίων εξελέγεται ο εκάστοτες Βυζαντινός αυτοκράτορας και μάλιστα επί ποινή εκπτώσεως των κληρονομικών συγκλητικών προνομίων των απορρεόντων εκ της καταγωγής τους. Για δε τον... Βλέπεις τώρα τι συμβαίνει. Αυτό το Βυζάντιο είναι μια χαζάρικη αυτοκρατορία η οποία εκεί εγκαθιδρύεται ο χριστιανισμός, ο εβραϊσμός δηλαδή από τους Εβραίους. Γι' αυτό και τα 70 πρώτα χρόνια στο Βυζάντιο ήταν μόνο Εβραίοι. Μετά ανήκει και ξεκίνησε ποιος ο χριστιανισμός ως πολιτικό κόμμα του Βυζάντιου. Δεν ξεχάσετε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτές οι γιγιώτες θα πρέπει μετά με τα βιβλία τους. Είναι για να κάνουν πλάκα. Είναι η κοκκινοσκουφίτσα. Φαντάζει ότι είναι βιβλίο επιστημονικής φαντασίας μπροστά στα βιβλία των Εβραίων. Ο χριστιανισμός ξεκίνησε ως πολιτικό κόμμα και για τα πρώτα 70 χρόνια ήταν μόνο Εβραίοι στο χριστιανισμό, απαγορευόταν άλλος άνθρωπος. Και μετά μπήκε δόγμα με πολιτική μαζί για να καταναστεύσει τον κόσμο. Με άλλες εντολές βέβαια. Και φυσικά φαίνεται από όλες τα διατάγματα. Άρα μιλάμε για ένα Βυζάντιο των Χαζάρων. Πάνω στον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο θρόνο του αυτοκράτορα. Αλλά ο βασιλιάς ήταν ανώτερος του αυτοκράτορα, γιατί ο αυτοκράτορας είναι αυτόκλητος. Αλλά όπως και να έχει όμως οι συγκλητικοί έπρεπε να είναι Έλληνες. Θέμα, DNA. Και μετά τι κάνανε. Επειδή δεν είχαν Έλληνες DNA και θέλανε, δεν είχαν λάνιο DNA και δεν το αντέχανε γιατί δεν γινότανε, γιατί ήμασταν υποδούλωση, θέλανε την παραχάραξη. Ότι με το βάφτισμα στο χριστιανικό δόγμα, στο εβραϊκό δόγμα, γινόσουν Έλληνες. Άκου τι είπαν τα ζώα. Θα το δείτε χαραγμένο πιο κάτω. Δηλαδή με το που βαφτιζόταν κάποιος, στην εβραϊκή γελία αυτή η διαδικασία, σε αυτή τη γελία διαδικασία γινόταν Έλληνας. Άκου πώς το παραφράσανε και πώς το παραχάραξαν. Και κάθε βαπτισμένος μετά γινόταν Έλληνας. Πού να στο πω, μα μπέω καν. Τι παραχάραξαν αυτοί.
Αυτή τη γελιότητα την αντέχετε ακόμα και σήμερα, όλοι εσείς οι απόγονοι που το αίμα των προγόνων μας σύεται παντού και βλέπουν αυτή την αδικία και δεν μπορείτε εσείς να την κόψετε, να ενωθείτε, να τελειώνουμε αυτή τη γελιότητα με αυτά τα γελία παιδιά. Λέγε Γιώργο. Για δε τον βασιλέα της Ρωμανίας, αυτοκράτορ ήταν υποδιέστερος του τίτλου του βασιλέως, ίσχυε τα μεν αιώα έθνη διδοάσει τιμήν το βασιλέη ως διάδοχο του πατρικού οίκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός ο όρος. Από εκεί να καταλάβετε, από εκεί να καταλάβετε ρε συνέλληνες, ότι όλοι ορκίζονται οι βασιλιάδες του Βυζαντίου, του των Χαζάρων, που αυτή η αυτοκρατορία ήταν πληρωμένη με βαβαρούς, Γόθοι, Οστρογόθοι, Βυσιγόθοι, Βάρβαροι και Βαβαροί, που σήμερα στο παίζουν Γερμανοί και Δανείοι και Σουηδοί και Νορβηγοί και όλα αυτά τα μορφωματάκια, ήταν οι μισθοφόροι του Βυζαντίου. Με τον πλούτο σου πληρώνανε και σκλαβώναν τα ζωντοβολάκια, μωρέ. Και με το που βαφτίζανε σε λέγανε και Έλληνες. Βαφτιζόσανε στον Αβραάμ και λέγανε γεια σας, είμαστε και Έλληνες. Η γελιότητα της παραχάραξης πρέπει να την νιώσεις και να θυμώσεις, ρε γυνά μου. Όχι σήμερα να μου προσκυνάς το δυνάστη και να μου λες έλα να ενωθούμε. Πού να ενωθούμε, έλα εσύ να ενωθούμε, έλα εσύ να καταλάβεις. Εγώ να έρθω, πού να έρθω, να έρθω στην εκκλησία. Τι να σηκώσουμε το λάβαρο με τον ασοφόρο, που μου δένεις τα πάντα, μου κάνεις πλάκα και έξω. Και θα πρέπει Ελλάδα πάλι. Λέγε Γιώργο. Αυτός ο όρος της εθνολογικής κληρονομικής διαδοχής αποδυναμώθηκε με την επικράτηση της δογματικής νομοθεσίας για τον αυτοκράτορα, ο οποίος έπρεπε να είναι πιστός εν Χριστώ το Θεό, βασιλεύς και αυτοκράτορ Ρωμαίων. Άντε τώρα κατάλαβα. Κατάλαβες, δίνα μου. Κατάλαβα. Αλλά όλα τα πάντα στον Νίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα στον Νίκο του Αλεξάνδρου του Μακεδόνα. Δηλαδή της Μακεδονίας, της μεγαλύτερης τελευταίας αυτοκρατορίας. Και είναι παγκοσμιοποιητής. Βλέπω κάτι χάρτες που βγάζουν ακόμα και δική μας μέχρι την Ινδία. Κύριε, μην είστε γελοί. Σε όλον τον πλανήτη. Σας είπα ότι έχω τα πρωτότυπα με τους Μάωροι, που ο Μέγας Αλέξανδρος και οι πρόγονοί τους είχαν συνάψει εμπορικές συμφωνίες. Οι Εγγλέζοι, αυτά τα ζωντόβολα, τα Όνια, πήγανε στην Αυστραλία, στην Οκεανία, τη δικιά μας την Οκεανία, η οποία είναι πάρα πολύ γνώμη, μην νομίζω ότι είναι μακριά, με χάρτες του Πτολεμαίου. Ο Πτολεμαίος ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με χάρτη του Πτολεμαίου βρήκαν τον κόσμο, οι τούτοι οι νέοι Εγγλέζοι, να πάνε στην Αυστραλία. Και εσείς ακόμα πάτε, είναι μέχρι την Ινδία. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει κάτι στον πλανήτη που ο Αλέξανδρος δεν πέρασε και δεν το χάραξε. Δηλαδή βλέπουμε τον Ουσμπεκιστάν που δεν πάει καθόλου εκεί πάνω, πιο πέρα, προς τον Βλαδιβοστόκ, και έχει χαράξει τα βουνά με το στρατό του. Μην κολλάτε σε χάρτες τέτοιους μικρούς που σας δίνουν αυτά τα ζώα με τη σάπια γνώση τους. Άστα αυτά τα όρνια. Σάπια γνώση. Ήδη σαπισμένα είναι. Αν μπορούσατε να τα δείτε με τα μάτια του μυαλού σας, θα βλέπατε σάπια ανθρωπάκια, βρώμικα κουρελιασμένα ρούχα να περιφέρονται στη γη μέχρι να κάψουν το οξυγόνο, να τελειώσουν να πάνε στο διάλογο, δεν έχουν κάτι άλλο. Συνέχισε κύριο. Έτσι την εθνολογική καταγωγή την είχε κάποιος που έχει προσχωρήσει διά του χριστιανικού βαφτίσματος και χρίσματος του στη ρωμαϊκή πίστη. Δηλαδή στη ρωμαϊκή θρησκεία, η οποία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, οπότε και ιδρύθηκε η αυτοκρατορία της Ρωμανίας, ήταν ο χριστιανισμός. Το ελληνικό κληρονομικό δικαίωμα αντικατεστάθη από τη δογματική πίστη του αυτοκράτορα. Με αυτόν ακριβώς το... τώρα. Ναι. Βλέπουμε τώρα, κύριε, τι κάνανε. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψεύδι που έχετε φάει. Γι' αυτό δεν μπορείς να μου λες ο χριστιανισμός με τον ελληνισμό και η συνέχιση του. Δεν υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει μια διαφορά, μια γελία σάπια γνώση την οποία πρέπει να πετάξουμε από μέσα μας. Γιατί αυτό είναι ο καρκίνος και σήμερα δεν μπορούμε να είμαι φίλος με τον καρκίνο. Δεν έχει καμιά σχέση ή καμιά θέση ο καρκίνος στην πολιτεία μου και στο σώμα μου. Έχει το διέλο, φύγε μακριά από μένα. Και θα κάνω οτιδήποτε με οτιδήποτε αντιβιωτικά και φάρμακα να φύγει από πάνω μου. Όχι να γίνω φύγει κάτω. Τι φύλλα να κόρνα. Θα σε φύλλα με τον καρκίνο σου. Και συνεχίζει. Και πώ κοινώ και τον καρκίνο σου, έτσι που σου φύγει και δεν έχει καρκίνο μέσα σου. Μα είναι δυνατόν. Συνέλθετε στην Ελληνέ μου. Λέγε κι εγώ. Με αυτόν ακριβώ τον τρόπο έγινε ο εξελινισμό των αυτοκρατόρων τη Ρωμανία. Οι οποίοι ήταν όλοι αλλοεθνεί. Με αυτό ακριβώ τον τρόπο απέκτησαν παράνομα και καταχρηστικά πλαστά βασιλικά δικαιώματα οι μέχρι σήμερα βασιλικές οικογένειες. Στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, μετά την Επανάσταση του 1821, υπήρχε συνέχεια του δογματικού κυριαρχικού καθεστώτος. Εδώ θέλω να πω κάτι, Γιώργο. Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι το Βυζάντιο στην εποχή του έδινε βασιλιάδες παντού. Δηλαδή,
Στην τότε που δεν υπήρχε τότε Αλβανία, έτσι, σε όλες τις περιοχές του οικουμενισμού, γιατί μιλάμε για οικουμενισμό στο Βυζάντιο, έτσι το είχαν κανονίσει τα όρια, έδινε παντού βασιλιάδες. Τι βασιλιάδες έγινε? Έλληνες. Γι' αυτό και ό,τι βασιλεία υπάρχει στον πλανήτη σήμερα είναι ψεύτικη, παραχαραγμένη από την εποχή του Βυζαντίου, που έδινε τον Βυζάντιο βασιλιάδες. Δήθεν Έλληνες, γιατί μόνο Έλληνας μπορεί να είναι βασιλιάς. Αυτό αποδεδειγμένο από τα στοιχεία και από τα αρχεία του Βυζαντίου, που έδινε παντού βασιλιάδες. Και τη σημαία του την Ιβριδιακή και όλα. Όμως όλοι οι βασιλιάδες που είναι σήμερα είναι επί βυζαντινής και από βυζαντινής εποχής. Ακόμα για αυτή η ψεύτικη βασίλισσα της Αγγλίας είναι Γερμανίδα. Δεν υπάρχει Γερμανίδα όμως, είναι Goth, είναι Goth, η οποία βεβαίως λένε Γερμανίδα, αλλά η Γερμανία είναι μια νεότερη ιστορία. Ούτε κράτος δεν είναι αυτή τη στιγμή η Γερμανία. Είναι μια εταιρεία, αν το θέλετε. Ποτέ δεν υπήρχε κράτος. Οι Χαζάρι δεν μπορούν να κάνουν κράτος. Οι Χαζάρι είναι καταραμένοι και φυσικά μην μπορούν να κάνουν κράτος. Ούτε μπορούμε να κάνουμε κράτος, είναι από επιστολή σε επιστολή και από σημειώματα ευχών. Τίποτα άλλο δεν έχουν, γιατί δεν έχουν δικαίωμα στον πλανήτη και τα προσέχουν αυτά. Εσείς όμως πρέπει να τα βλέπετε αυτά. Αλλά όμως, για να υφίσταται η Βασίλισσα, γιατί φτιάξαν μετά την Αγία Γερμανική Εκκλησία, τι έχουν κάνει τα χαζάρια, τι έχουν κάνει τα ζώα, έπρεπε να έχει κάποιον Έλληνα. Και έχει έναν ψεύτικο Έλληνα, τον Φίλιππο, ο οποίος λέγεται Έλληνας, αλλά ελληνικό DNA δεν έχει. Όπως και στην Ισπανία. Η Σοφία είναι η Ελληνίδα για να έχει το Χουάν Κάρλος τον άλλον. Δηλαδή έπρεπε να έχει κάποιο ελληνικό DNA. Συνεχώς δηλαδή θέλω να πω, το αλλοιώνουν. Οπότε ο Βασιλιάς λέει γίνεται Βασιλιάς, λέει, γιατί έχει ελληνικό αίμα η γυναίκα του. Η γυναίκα σου, και εσύ δεν είναι ιδέζο, οπότε τι Βασιλιάς να είσαι. Γι' αυτό και στον παγκόσμιο ιστό προσέχουν τι λένε, δεν λένε αηδίες, εσείς ακούτε οι γελιότητες και τις πιστεύετε, γι' αυτή δεν ξέρετε. Λέγεται ρίγας, δηλαδή δεν είναι βαλές. Λέγεται ρίγας και η μία και η άλλη ρίγισα. Δεν είναι βασιλιάδες. Δέχονται και οι ίδιοι ότι δεν είναι. Μέχρι να βρεθεί, να αναστηθεί το ελάνιο γένος και τότε τα βασιλιακά δικαιώματα θα είναι εμφανή και δεν θα μπορεί κανείς να κουμπίσει, να πειράξει και να πει καμία γελιότητα. Καταλάβατε τις Ελληνές μου. Ωστόσο όμως όλα αυτά απορρέουν από τον Νίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τον Μακεδόνα και τη Μακεδονία. Και τώρα είναι η ώρα που πρέπει όλοι σας να ενωθείτε, να συστρατευτείτε. Με σοβαρότητα. Ούτε με εικονίτσες, ούτε με λάβαρα. Θέλω να σου πω, εδώ είναι ο Αγιώργης, εκεί είναι ο Άγιος Ζαχαρίας. Και όλες αυτοί οι Εβραήλα. Αφήστε την Εβραήλα, ελάτε στην ελληνικότητα να ελευθερώσουμε τη χώρα μας. Και μετά όσα καταλάβετε. Ένα καλό κομμάτι το οποίο το έχετε στο μυαλό σας. Και θα σεβαστώ το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος πλανεμένος ημί και που δεν αντέχει τις πολλές αλήθειες, κρατήστε το μωρέ δικό σας. Δεν σας το πολεμάει κανένας. Αλλά αυτός που είναι δυνάστης, αυτός που έχει σταθεί απέναντι στην πατρίδα μου, αυτός που έχει κλέψει τη γη μου, αυτός που κλέβει τις ψυχές των συνελληνών μου, αυτός που έχει κάνει τόσα δεινά και που με εμφανάζεται και μου δίνει και φούλες και μου δίνει και ευλογίες, θα σε λυσάξω αδερφέ, εμένα δεν με ψήνεις. Εγώ δεν είμαι σαν τα άλλα τα παιδιά εδώ πέρα. Εγώ έχω πει, η γη των προγόνων μου αυτή τη στιγμή την έχει ένα αποστατικό ιερατείο και την δυναστεύει συνεχώς και έχει φέρει σε πολύ άσχημη κατάσταση όλο μου το παρό και το έθνος. Η γη των προγόνων μου θα είναι στους απόγονούς μου και στους Έλληνες πολίτες. Θα μοιράσω τη γη. Τη γη πρέπει να την έχουν οι άνθρωποι. Και ήρθαν εδώ και να ζήσουν στη γη και οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ένα μέτρο γη. Πεθαίνουν και τα ιερατεία τους ζητάνε 10-20 χιλιάρικα τον κάθε τάφο και τους πετάξουν μετά στα σκυλιά και τα κόκαλα. Τα κάνουν χιλιάδες τελετές και δοξασίες. Πρέπει να τα σταματήσουμε όλα αυτά εδώ και τώρα. Και να μην κάθεστε με αυτά τις γελιότητες. Πρέπει να ξεφύγετε από εκεί. Τώρα, τουλάχιστον για την ένωσή μας. Μείνετε άμα θέλετε, διότι αλήθειες του μπορείτε να αντιληφθείτε. Ωστόσο όμως για να γίνει η απελευθέρωσή μας χρειαζόμαστε να έρθετε χωρίς δόγμα, κόμμα, χρώμα. Να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και να πάρουμε όλα τα δικαιώματα της κοινωνίας μας. Είναι δικά μας και καλό και προς καλούς τους Έλληνες ανθρώπους να ενωθούν στον πολιτικό φορέα για πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα συλλαγητήριο. Ούτε να μας το κάνει η ενορία, ούτε να η ομογένεια, γιατί η ομογένεια θέλω να ξέρετε τραβάει. Δεν είναι οργανωμένη η ελληνική πολιτεία, γιατί δεν υπάρχει πολιτεία. Έτσι η ομογένεια πρέπει να ξέρετε ότι είναι δυναστευμένη από πράκτορες των Εβραίων, από πράκτορες των Μασόνων, μασονοποιημένοι όλοι οι σύλλογοι. Εδώ το σχολείο στην ομογένεια στην Αμερική και σε άλλες το κάνει η Εκκλησία. Και όλα η Εκκλησία θα μου μάθει να τα αφού η Εκκλησία είναι απέναντι μου. Είναι το δόγμα που σκότωσε τον ελληνισμό, που σκότωσε την ελληνικότητα, τα δικαιώματα, που του βούτυξε τον πλούτο και βουτάει ψυχές και σώματα. Θα μάθει και θα μορφώσει η Εκκλησία τα παιδιά μου. Ναι, λέει η Εκκλησία βοηθάει. Δεν βοηθάει, βλάμενο. Από τα δικά σου λεφτά βοηθάει.
καταπληκτικά τα ταμεία, παίρνει λεφτά. Κλέβει, κάνει ό,τι γουστάρει και σε βοηθάει. Όχι, η πολιτεία πρέπει να τα κάνει, η πολιτεία δεν έχουμε. Γι' αυτό καλό και την ομογένεια να έρθει με το πραγματικό της ελληνικό προσωπείο. Και όχι με τις εκκλησίες, ούτε με την ενορία, ούτε με κάποιον Άγιο. Να έρθει με το πραγματικό της ελάνιας της ανθρώπινης φυσιολογίας του. Για τα δικαιώματα της Μακεδονίας, τα οποία είναι μοναδικά. Και θα τα πάρει πίσω από όλα τα χέρια των αλλογενών, από όλα τα χέρια των δοκάτων και κάθε γαμοδαίμονο που είναι, που έχει δέσει όλο τον πλανήτη με τα δικαιώματα αυτά. Θα τα πάρουμε τα δικαιώματα και θα κάτσουμε μέσα σε μια πραγματική πολιτεία και δημοκρατία να τα διαχειριστούμε τον πλούτο και τη δύναμή τους. Γιατί είναι δικά μας και πρέπει να μην αφήνουμε τίποτα δικό μας να το βεβηλώνουν, να το αλλοιώνουν, να το μολύνουν. Υπάρχει τεράστια μόλυνση, δεν χρειάζεται άλλη. Θα πρέπει να έρθει ένα καθαρό περιβάλλον, αμοιγές ελληνικό, για την ίδια την ελληνικότητα. Γιώργο, συνέχισε. Το Σύνταγμα του 1844 ορίζει τον 16χρονο Όθωνα Βασιλέα Ιερό Ελέο Θεού. Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ως επικρατούσα θρησκεία εις την Ελλάδα ή της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Και στο δεύτερο άρθρο, η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος κεφαλήν γνωρίζουσα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Από εδώ και πέρα θέλω να καταλάβετε πώς είναι δυνατόν σήμερα στο συλλαγητήριο να έχουμε όλα τα δικαιώματα του Μακεδόνα Αλέξανδρου, να τα έχουν εκλέψει το Βυζάντιο, το Βυζάντιο να μας έχει σκλαβώσει 400 χρόνια στην Ελλάδα και όχι ο Τούρκης, γιατί οι Τούρκοι δεν υπήρχαν τότε, οι Τούρκοι δημιουργήθηκαν το 1930. Η Εκκλησία, στην Εκκλησία πληρώναμε φόρους οι Έλληνες μας, προγονείς μας για 400 χρόνια. Οι Τούρκοι δεν υπήρχαν, οι Οθωμανοί τους είχαν σαμπάτσους για να μαζεύουν τους φόρους. Μας έχει σκίσει η Εκκλησία και σήμερα το Ράσο βγαίνει και μου λέει: γεια σας, να σας πω για τη Μακεδονία. Τι να μου πεις, αγόρι μου, για τη Μακεδονία? Τι να μου πεις, ανθρωπάκι, πληρωμένο, δαιμονισμένο, βλαμμένο, αμόρφωτο, για τη Μακεδονία? Σου απαγορεύω να μιλάς για τον τεράστιο πρόγονό μου. Σου απαγορεύω να μιλάς και να κάθεσαι πάνω στα χώματα του πρόγονού μου και να κάνεις συλλαγητήριο για μένα. Τι να μου πεις, να μου πεις εδώ και πίσω? Τώρα θα μιλάω εγώ και μιλάμε όλοι μαζί. Και ελάτε ενωμένοι να μιλήσουμε όλοι μαζί, να τελειώνουμε, παλικάρια. Αυτό έχω να πω. Συνέχισε, Γιώργο. Ενεργούσα ανεξαρτήτως πάσης άλλης εκκλησίας στα κυριαρχικά ταύτης δικαιώματα. Από την αρχή... Από την αρχή αναγνωρίζονται κυριαρχικά δικαιώματα δόγματος επί του έθνους και μάλιστα με κυρίαρχο, κύριο σε παρένθεση, την πνευματική οντότητα η οποία κυριαρχεί μέσω της εκπροσώπησης του από την Ιερά Σύνοδο. Το καταλαβαίνεις, η Ελλάδα μου τι λέει? Για να το ξαναδιαβάσουμε. Το δόγμα έχει κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή αυτό είναι ο κυρίαρχος. Εσύ είσαι ένα ζαβού προβατάκι και δεν έχεις κυριαρχικά δικαιώματα. Είσαι σκλάβος ήδη, γαμώτο. Αφού σου πήρε την αυτοκρατορία, αφού σου πήρε τα δίκαια και τα δικά σου, αυτό έχει κυριαρχικά. Το δόγμα, το αναπόδεικτο, το ψεύδο. Η κυριότητα. Και μάλιστα δογματική, δηλαδή εβραϊκή. Ο και δι' εβραϊκή, όπου εδώ έχει τεθεί με θέμα πολύ σοβαρό πώς στέκεται όλη αυτή η Εβραήλα και δηλαδή ο Εβραίος απέναντι στον Έλληνα, τον άνθρωπο. Και διάβασα σε μια εποχή, την οποία πρέπει να τη βρείτε και να τη συγκρίνετε και να την παίξετε, αν το θέλετε, και πάρα πολλές φορές, τι λέει ο Εβραίος για τον Έλληνα. Ότι ο Έλληνας δεν είναι άνθρωπος, ότι το σπέρμα του Έλληνα δεν είναι, είναι σπέρμα κτίνους. Και χιλιάδες όμορφα πράγματα μέσα στα ιερά του βιβλία που αυτοί, όπως έχω πει, δεν έχουν όμως, έχουν τα ιερά του βιβλία, τα ιερά δηλαδή των Ραβίνων, που είναι όλα κατά του ανθρώπου, κατά της φυσιολογίας ανθρώπινης, κατά των Ελλήνων ανθρώπων. Και σε κυνηγάνε παντού ίδια όλοι. Και έρχεσαι τώρα εδώ να μου πεις, γεια σας, να σου πω κι εγώ εδώ, Αλέξανδρο, τι, το δόγμα τους, με το σόι τους. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να καταλάβεις πολύ. Δεν είναι μπερδεμένα τα πράγματα, δεν είναι ξεκάθαρα. Εσύ είσαι μπερδεμένος και πρέπει να ξεμπερδευτείς τώρα, Έλληνα. Να ενωθείς εδώ και τώρα, χωρίς κόμμα, δόγμα, για τη Μακεδονία μας, για τον Αλέξανδρο και τα δικαιώματά μας. Συνέχιση, Γιώργο. Με ποια απόδειξη και ποια εξουσιοδότηση γίνεται αυτή η αντιπροσώπευση? Με τι τρόπο γίνεται η επιλογή και με ποια αποδεικτικά στοιχεία της διαδικασίας? Είναι ακριβώς η συνέχεια του θεοκρατικού καθεστώτος της Ρουμανίας? Είναι αντιγραφή ακριβώς η επιλογή αντιβασιλέα του νέου ελληνικού κράτους με την επιλογή αυτοκράτορα της Ρουμανίας? Το άρθρο 45 του συντάγματος του 1844 αναφέρει: εκλέγουση προσωρινός αντιβασιλέα πολίτην Έλληνα του ανατολικού δόγματος. Βλέπουμε, αυτά θα πρέπει, παιδιά, να τα εξηγήσετε.
Παιδιά, μην αφήνετε τους Έλληνες. Μην αφήνετε τους ανθρώπους μας έτσι. Πρέπει να καταλάβουν. Πρέπει να καταλάβουν τον καρκίνο που είναι μέσα τους, που σήμερα τους φυλάει τα χέρια ή σήμερα που χρηματοδοτούν. Πρέπει να καταλάβουν τον δυνάστη, τον κρυφό, τον κρυφό, ο οποίος τους χαϊδεύει την πλάτη και τους δίνει και ευλογίες. Και πρέπει να καταλάβουν τι έχει συμβεί, αλλά και ποια είναι τα πολιτικά παιδιά. Τι εξυπηρετούν. Υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο εκεί μέσα, το οποίο είναι βρώμικο και σκοτεινό. Το οποίο σήμερα το υπηρετούν και το χρηματοδοτούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό θα πρέπει να το σταματήσουμε εδώ και τώρα. Άρα δεν γίνεται να μου λες θέλω τη Μακεδονία μου και κατεβαίνω τη Μακεδονία μου, αλλά τελικά να κατεβαίνεις με αυτά τα μορφώματα. Άρα τελικά να μην ξέρεις τι συμβαίνει. Και να σου δίνουν αυτά τα μορφώματα παιδιά δικά τους, τα οποία να σε κυβερνούν και να σου διαλύουν και τη Μακεδονία σου και τα δικαιώματά σου, να βρίσκουν τον Αλέξανδρο ή καθηγητές σου και εσύ να μην κάνεις τίποτα, αλλά να μην ενώνεσαι σε ένα πολιτικό φορέα να τιμωρήσει όλα αυτά τα κολόπεδα. Αλλά να κάθεσαι εκεί γιατί έχεις τον Άγιό σου. Okay, τότε είσαι Εβραίος και δεν το ξέρεις. Τότε δεν είσαι κανένα άνθρωπος, αλλά δεν το ξέρεις. Αλλά τελικά μουσικό είσαι ελληνική σημαία και Μακεδονία. Και γιατί δεν είσαι μαζί μου να τελειώνουμε. Σε μια τεράστια δικιά σου διακήρυξη, όχι δικιά σου είναι και δικιά μου. Ναι, Γιώργο. Αντικατασταθεί η ηθαγένεια. Για άλλη μια φορά η οποία αποδεικνύει την εθνολογική προέλευση με την υπηκότητα σε δογματική εξουσία. Καταγγέλουμε. Πες, Πρόεδρε. Σωστά. Καταγγέλουμε όλες τις μεθοδευμένες ενέργειες οι οποίες διεπράχθησαν διαχρονικά με την υφαρπαγή, την καταδολίευση και τη λαιλασία των κληρονομικών δικαιωμάτων επί της εδαφικής κυριαρχίας, επί του παγκόσμιου πλούτου και επί της πνευματικής ιδιοκτησίας των κυριάρχων ηθαγενών Ελλήνων από τους εξελληνισθέντες μέσω του δόγματος αλλοεθνής καταχραστές παραχαράκτες. Όπα. Η καταγγελία μου είναι συγκεκριμένη. Είναι φόλη της ύλης, ναι ή όχι? Βεβαίως. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πήγε στο συλλαγητήριο και που κατεβαίνει και που εκτιμάει, αγαπάει κατά κόσμο, σέβεται και τιμάει τη Μακεδονία του, την πατρίδα του και δεν συμφωνεί με αυτή την τεράστια καταγγελία? Όχι. Αν συμφωνεί, γιατί δεν έχει ενταχθεί στην Ελλήνων Συνέλευση να τελειώσουμε μία ώρα αρχίτερα με όλες τις γελίες συμφωνίες? Και να μην μπορείς κανένας να ξαναμιλήσει. Γιατί δεν έρχεται να βάλουμε ένα τέλος και μια απελευθέρωση στη μητέρα των μητέρων Ελλάς? Πέστε μου γιατί λοιπόν. Γιατί καθυστερείτε ρε συνέλληνες εκεί έξω? Τι είναι αυτό που σας κρατάει μακριά? Ενωθείτε με μένα. Με όλα τα αδέρφια σας. Γιατί δεν το κάνετε? Άσε μένα. Με όλα τα αδέρφια σου. Γιατί δεν το κάνεις? Είναι τόσο στοχευμένο. Είναι τόσο σχεδιασμένο να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη γελία δυναστεία. Και να σταματήσει όλη αυτή την αδικία. Όλη αυτή την δυναστεία και να μπει μια απελευθέρωση πραγματική, με μια πραγματική Ελλήνων πολιτεία για όλα αυτά τα δικαιώματα και να μην ξανάρθεις ποτέ. Στην Ελλήνων πολιτεία άνθρωποι, στη Βουλή οι αξιωματικοί να μιλήσουν κατά των συμφερόντων και κατά των πνευματικών δικαιωμάτων είναι σχάτη προδοσία και θα τιμωρείται με θάνατο. Όπως το λέει το σύστημα το ελληνικό, γιατί αυτό λέει, η εσχάτη προδοσία είναι θάνατος. Η εσχάτη των ποινών, είναι θάνατος. Άρα λοιπόν, δεν θα μπορούσε ποτέ να ακουστεί εκεί μέσα όλες αυτές οι ιδιότητες. Που άκουσα καθηγητή που είπε, πληρωμένον από εμάς στο Ίδρυμα Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, να δηλώνει και να λέει: η αξία του Αλέξανδρου είναι ότι αξία έχει ένας δενεκές που είναι δενεκές στην Αθήνα. Και αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει, πληρώθηκε από εμάς. Και αυτός ο άνθρωπος δίδαξε τα παιδιά μας και τον έχουμε εκεί. Και πόσοι σαν αυτό το γλαμμένο είναι εκεί μέσα? Και τι θέλει στην Ελλάδα μας αυτός? Αυτός θα μπορούσε να γίνει απέλαση αμέσως. Γιατί δεν είναι άποψη. Πρόσβαλε. Καταρχάς, αφού τον έβαζα φυλακή αρκετά χρόνια να δουλέψει, να καταλάβει, να μορφωθεί, να σάξει, τότε θα τον έστειλα και μια απέλαση. Μετά τη φυλακή. Με επιτρέπετε τώρα να έχουμε τέτοια άτομα εκεί μέσα? Τελικά εγώ είμαι ρατσιστής, ε? Αυτό σκοτώνει μια ολόκληρη ιστορία, σκοτώνει τον Έλληνα και αυτός ο καθηγητής δεν του έκανε κανένας μια ρατσιστική μήνυση. Αλλά κάνει σε μένα γιατί είπα τη λέξη λαθροέπικος. Πρέπει να κάνετε πλάκα και έξω όλοι. Αλλά πρέπει να σοβαρευτούν τώρα όλοι οι Έλληνες να συστρατευτούν στην Ελλήνια Συνέλευση. Όλοι όσοι είστε για τη Μακεδονία, όσοι εκτιμάτε τη Μακεδονία, όσοι αντιλαμβάνεστε την τεράστια μεγαλεία και την παγκοσμιοποίηση και την παγκοσμιοποιότητα που έκανε ο Αλέξανδρος, θα έπρεπε τώρα να είστε στην Ελλήνια Συνέλευση. Αύριο το πρωί θα είστε όλοι γραμμένοι και όλοι να βγούμε σε μια πραγματική συγκέντρωση. Αλλά με νόμους στα χέρια μας, δομημένοι. Και όχι να μας έχει κανονίσει ούτε το Ιερατείο, ούτε οι Μασόνοι, ούτε κάτι γελοί προέδροι. Εγώ επιτίθομαι με όλο το κόστος που μπορεί να έχω και δεν με νοιάζει κανένα κόστος σε κάθε πρόεδρο κάθε συλλόγου που είναι μασονοποιημένος ή δαιμονοποιημένος μέσα από την χριστιανίλα του, η οποία δεν είναι χριστιανίλα του, είναι μια εβραίλα. Τι έχω Εβραίο μπροστά μου, τι έχω ένα χριστιανό μου τζαχεντίν?
που δοξάζει το δόγμα που με σκότωσε και σκοτώνει κάθε μέρα τους Έλληνες μου, βλέπω ένα βάρβαρο μπροστά μου και δεν βλέπω κανέναν Έλληνα. Και βλέπω Έλληνα οτιδήποτε που είναι άνθρωπος και που καταλαβαίνει τι λέω. Ακόμα είναι Γερμανός, Εγγλέζος, Κινέζος, οπουδήποτε κι αν είναι που σήμερα έχουν μεταφράσει ή βάλει ταμπέλα σε κάποιο οικόπεδο. Όποιος είναι με το δίκαιο της ίδιας της ανθρώπινης φυσιολογίας, είναι μαζί μου. Αφού αυτό θέλουμε να ζήσουμε όλοι. Και κάθε τομάρι, κάθε ανθέλινα, κάθε βλαμμένο, κάθε κατασκευή που είναι εκεί απέναντι, που δεν καταλαβαίνει ή δεν αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη φυσιολογία του και αντιδρά στην αλήθεια τη δικιά του, ούτε να το δω δεν θέλω. Δεν ξέρω τι θέλει μαζί μας. Δεν ξέρω γιατί ζει. Γιατί αναπνέει οξυγόνο. Τι θέλει. Λέγε κι εγώ. Καταγγείλουμε ως απαράδεκτη και μοιασματική τη δογματική παρέμβαση για την καταδολίευση και εκμετάλλευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ως Έλληνοι Ιθαγενών. Καταγγείλουμε τις γενοκτονίες, τις δολοφονίες, τις καταστροφές και τις λαιλασίες που έγιναν εις βάρος των Ελλήνων Ιθαγενών σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη Γαία, προκειμένου να ειδοποιηθούν τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματά μας, οι παραχαράκτες, καταχραστές, ανθέλινες φωνής. Καταγγέλουμε κάθε βασιλική ιδιότητα. Πες μου, πρόεδρε, πρέπει. Έτσι, δεν θέλει και μιλήσει. Καταγγέλουμε κάθε βασιλική ιδιότητα. Διαβάζεις και θυμώνω ήδη, δηλαδή, τα σκέφτομαι, γιατί είμαι μέσα στα θάματα και στα πράγματα. Έχουν κάνει τρελές, έχουν κάνει φρικτά πράγματα σε όλο τον κόσμο που κυριάρχησε ο Ελληνισμός. Στην Κίνα έχουμε πυραμίδες μας, έχουμε ναούς μας, τις κλείδινες, σκοτώσαν τους Έλληνες. Δηλαδή πας στην Ιορδανία και λέει Ιορδανία, από πού μπορείς η Ιορδανία. Τι Ιορδανία είσαι, μάνα μου. Πώς λέγεσαι, Ιορδανία, και πώς λέγω σουνά. Και πας παντού και είναι, θέατρα, στην Παλμύρα, στην Κιμήρα. Παντού έχουμε δικά μας αρχαία, κολόνες, κύωνες, αυτά, σκάβεις παντού. Αλλά τελικά, κολεύεις η Ιορδανία, και τι είσαι εσύ, εμείς λέμε στην Ιορδανία. Βρά να χάθεις, βλαμμένα. Τι Ιορδανία, από πού στην Ιορδανία, μου, δεν είστε Ελλάδα, βέβαια. Δηλαδή μιλάνε οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι δεν είναι ούτε καν μια εταιρεία είναι. Σκάβεις παντού, έχουν αλλάξει 135.000 τοπονίμια. Δηλαδή μου άλλαξε τοπονίμιο και με τι δικαίωμα. Ρεζί στη γη μου, φιλοξενήσε. Ζήσε ρε βλαμμένο. Γιατί αλλάζεις την πραγματική ιστορία, τη δομή, τον κωδικό, τις υιοθετήσεις, να χαθούμε όλοι. Από πού πήρες εντολή. Γιατί το έκανες. Στη γη μου είσαι, φιλοξενήσε. Εγώ δεν σου είπα μην μείνεις. Αφού γεννήθηκες πρέπει να μείνεις. Εγώ και όλοι οι Έλληνες άνθρωποι δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε όχι σε κάθε πλάσμα στην ελεύθερη ζωή. Σεβόμενοι πάντα συμπαντικούς νόμους και ως αδέρφια που είμαστε από το Σύριο. Εσύ όμως γιατί είσαι απέναντί μας και πες μας. Και γιατί είσαι τόσο φρικτά απέναντί μας. Και εσύ δισε μας γιατί. Δεν θες να υπάρχουμε εμείς. Να ζήσεις εσύ. Πρέπει να καταλάβουμε τι θέλει. Ή τουλάχιστον να καταλάβουμε αυτούς που βάζουν τους ανθρώπους σε μια τέτοια μεγάλη περιπέτεια αντίθεση αλλά και διαχωρισμό. Και εδώ είναι ένα μεγάλο, ότι είπα, η λεωφορεία η πίνη Ελληνική Συνέλευση είναι τεράστια, είναι γιατί. Δεν θα μπορώ να πω όχι. Και δεν με νοιάζει, αν ήσουν Εβραίος, αν ήσουν Μασόνος, αν ήσουν ό,τι κατά θέλεις. Γιατί σε μια σάπια διαδικασία, κοινωνία και ανθρωπότητα, τα πάντα μπορεί να σου. Αν ήσουν πόρνη, απούλαγες ναρκωτικά, αν ήσουν κλέφτης, ήσουν αφού σαπίλα αυτό το εβραϊκό μπουρδέλο, αυτό το χάος που έχουν δημιουργήσει. Είσαι τα πάντα, είσαι και αυτά που δεν ξέρεις ότι είσαι ή που κρύβεις ότι είσαι. Αλλά πάμε μία από την αρχή. Να βάλουμε μία πολύ συγκεκριμένη σειρά. Να δούμε και να αναγνωρίσουμε όλοι μαζί την φυσιολογία μας, τα δικαιώματά μας και το πώς πρέπει να ζήσουμε. Άλλωστε δεν θα πάρω τίποτα μαζί μου, έχω πει ούτε εγώ ούτε εσείς. Αλλά ό,τι φτιάξουμε, ό,τι δημιουργήσουμε θα μείνει, θα θωρακιστεί και θα προστατεύεται όχι από τους ανθρώπους, από τους αποστάτες που θα βάλουν τους ανθρώπους να προδώσουν. Με ελεύθερη της βούληση πια εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Άρα, ελάτε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο δεν θα το πάρουμε μαζί μας, αλλά θα μείνει και θα καταγραφεί για μας. Άρα εμείς θα ανοιχτούμε από την ίδια τη δημιουργία για τη δημιουργία μας. Άρα ό,τι δημιουργήσουμε είναι για την ίδια τη δημιουργία μας. Και πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Μόνος σου δεν μπορείς να το κάνεις, αδερφέ μου, το έχω αποδείξει. Άρα τώρα δεν ξέρω τι σε κολώνει να έρθεις στην πραγματική σου τη διαδικασία και να σταματήσεις να πιστεύεις και να ακούς όλα αυτά τα γελία. Υπαθροπίδια εκεί έξω που ο καθένας λέει την μπουρδα του, αλλά τελικά δεν είπε κανείς τίποτα. Τελικά έκανες ένα συλλαγητήριο ακόμα, αλλά τελικά δεν έκανες τίποτα. Σου πληρώσαν ένα εισιτήριο, κολοεισιτήριο, δεν ψηφούσαν το εισιτήριο και ήρθες και εσύ ρε γιαγιά. Α, τελικά έφαγες και το χημικό. Άντε πήγες ταξιδάκι τσάμπα. Αυτό είναι το θέμα, σου βάλουμε τσάμπα να έρθεις να ψηφίσεις ή να πεις την αλήθεια ή το δίκαιό σου. Πόσο φτηνά είναι τα πράγματα για σένα, από τι άλλο έχει γίνει έτσι, ρε Έλληνα μου, άνθρωπε. Πρέπει να πας στην ανθρώπινη θέση σου και τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία.
και πρέπει να το κάνετε όλοι. Γιατί αυτή η διακήρυξη είναι του Έλλην Αλέξανδρου Μακεδόνα και είναι των ελληνικών δικαιωμάτων και κληρονομικών τεράστιων δικαιωμάτων από την αυτοκρατορία του και εντεύθεν. Και τώρα καλείσαι να τα πάρεις πίσω. Και είναι η ώρα που μου δομηθεί όλα για να το κάνεις. Και ούτε να πας στην Ελκυρία ξανά. Να συστρατευτείς. Και όλος ο κόσμος την άλλη μέρα το πρωί σε μια πολύ καλή δόμηση και πολιτική αλλά και μια τεράστια οργανωμένη ανθρώπινη ελάνια κίνηση για όλο τον πλανήτη, για τα δικαιώματά μας που απορρεύουν σε όλο τον πλανήτη. Και δεν θα μείνω ποτέ στα σύνορα της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα είναι όλος ο πλανήτης μου. Και φυσικά τα χαράγματα και τα έκλειπτα της ελληνικότητάς μου και των προγόνων μου είναι παντού σε όλο τον πλανήτη. Θα τον αναζητήσω και θα τα πάρω. Και ότι είναι δικό μου δεν θα αφήσω κανέναν ναι, και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να βεβηλώσει και να προσβάλλει καμία ελληνικότητα. Αλλά ούτε να καπηλευτεί. Αυτό είναι δικό μου. Πού το βρήκες και απέδειξε το μου. Εγώ θα σου αποδείξω ποιο είναι και από πότε είναι. Λέγε και εγώ. Καταγγείλουμε κάθε βασιλική ιδιότητα οποιοδήποτε εφόσον δεν ανήκει γένεα λογικά στο έθνος των Ελλήνων ως πλαστή και ως καθαρά εγκληματικό προϊόν παραχάραξης, κλοπής και εκμετάλλευσης των κληρονομικών δικαίων και δικαιωμάτων μας. Ιστορικά. Άρα συνέλληνες μου, συγγνώμη αυτό που σας λέω τώρα, είναι νόμος του Βυζαντίου, είναι νόμος της Ρώμης, οι οποίοι αυτοί νόμοι ισχύουν μέχρι σήμερα και με αυτή τη μετάλλαξη και την παράφραση και την ιδιότητα και την αλλίωση ισχύουν οι ξεφτυλισμένοι νόμοι, οι ψεύτικοι και οι αλλοιωμένοι που σήμερα παρουσιάζονται πριγκίπες και βασιλιάδες. Όλα αυτά θα τα σταματήσουμε με τη μία. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πάρουμε τα δίκαια και τα δικαιώματά μας αλλά να το αναγνωρίσουμε ήδη. Αν εσύ ο ίδιος ο Έλληνας δεν το αναγνωρίζεις αυτό το μεγαλείο, πώς είναι δυνατόν να στο παραχωρήσουν οι άλλοι που στο κλέβουν αφού του δώσετε είναι δικό μου. Έλα να γνώρισε ρε άνθρωπε μου ότι είναι δικό σου και θα στο δώσουμε. Δεν μπορούν αυτοί να το κρατήσουν, ξέρεις γιατί. Αυτοί το κρατάνε γιατί εσύ δεν το έχεις αναγνωρίσει. Άρα αφού δεν το αναγνωρίζεις ότι δεν είναι δικό σου, αυτοί το κρατάνε ως δικό του. Όταν το αναγνωρίσεις εσύ, αυτοί θα πάψουν να είναι δικό τους γιατί αυτοί δεν έχουν να το αποδείξουν. Ενώ εσύ το αναγνωρίζεις και είναι ήδη δικό σου. Άρα αυτοί θα πάψουν να υπάρχουν από τη στιγμή που εσύ θα αναγνωρίσεις όλα αυτά τα δίκαια και τα δικά σου. Έλα να το κάνεις το συντομότερο, το γρηγορότερο. Χτες! Δεν ξέρω γιατί αργείς ακόμα. Μετά από αυτή την εκπομπή που θα ακούσεις, θα πρέπει στο προσκέφαλό σου να έχεις τη διακίνηση, να έχεις τον Αλέξανδρο, να έχεις τη Μακεδονία και να συστρατευτείτε όλοι τώρα οι Ελλήνες στην Ελλήνο Συνέλευση. Είναι καθήκον σας. Είναι εντολή και για μερικούς είναι διατάχη. Και αφήστε όλες τις άλλες τις γενιότητες και τις μικρότητες. Ο Εβραίος Θεέσμος, ο Άγιος, ο Μασίτο Πατέρας. Ποιος Άγιος Πατέρας μου, ρε. Υπάρχει κάποιος εκεί έξω, εχέφρον άνθρωπος, να βλέπει έναν παπά, να του φυλάει το χέρι και να τον λέει Πάτερα, από την ώρα που λες Πάτερα, αυτό το μαύρο φορεμένο κόρακα, έχεις πετάξει τον πατέρα σου. Γιατί τον λες Πάτερ που σημαίνει πατέρας. Δεν έχεις πατέρα, ρε, ηλίθιο όν. Πετάς τον πατέρα σου. Εγώ θα έλεγα ότι ο χαιρετάει παπά και τον λέει Πάτερ, να θυμώσουν οι πατεράδες. Απά ο γιος μου τώρα εμένα να φιλήσει το χέρι μιανού παπά που δεν είχε δουλειά και του δημοτικού διαβάζει και τον πήραν για δουλειά και τον πληρώνω εγώ να τον πει Πάτερ. Θα τους πάσω τα παίδια παιδιά. Εμένα έχει πατέρα. Εμένα έχει στα ζήν και στα ζήν έχει το δημιουργό του. Και θα πάρει σε αυτόν τον κοράκο. Το ρασοφόρο του Γιαχβέ, τον υπάλληλο που τον πληρώνω και εγώ, με έχουν υποχρεώσει τώρα βάσει συντάγματος και πληρώνω του, τον υπάλληλο, το φερέφωνο του Γιαχβέ και να τον επί πατέρα. Ακυρώνει εμένα δηλαδή. Εγώ αγωνίστηκα να το κάνω, να το φέρω στη γη, στο σπέρμα μου και θα πει πατέρα τον κόρακα και δεν λέει εμένα τον κόρακα, το ρασοφόρο και δεν λέει εμένα. Δηλαδή ακυρώνει εμένα τον πατέρα. Και λέει αυτόν εκεί. Είναι λίγο γελία τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι με νόηση. Και επικαλούμε την ανθρώπινη νόηση των νοήμων όντων, των ανθρώπων. Θα πεις πατέρα, αυτό είναι πατέρα. Θα κυρώσεις το φυσικό σου πατέρα, θα κυρώσεις το δημιουργό σου πατέρα. Και θα πεις αυτό το μαυροκόρακα τώρα να πούμε πάτερ. Πατέρα δηλαδή. Και θα σου δώσει λογία μετά. Πόσο ξεφτύλα είναι τα πράγματα, ρε φίλε. Έχεις πατέρα, δεν έχεις. Που σε έφερε εδώ. Έχεις πατέρα τη συνειδητότητά σου, δεν έχεις. Ναι. Αυτό τι διάλογο είναι που δεν λες πάτερ. Είναι ξεφτύλα τα πράγματα πολύ και θα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Προσβάλλετε τους πατεράδες σας. Προσβάλλετε τη δημιουργία κάθε φορά που κάνετε τέτοιες κινήσεις. Εγώ δηλαδή, σας είπα, αν παιδί μου το κάνει, όχι το αποχειρώνω, το στέλνω στα γέα του, το δώσω. Να πει κάτι εκεί πέρα, πάτερ να πούμε και να. Α, δεν είμαι εγώ. Τι είναι αυτός. Το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι. Όχι, ε. Αλλά λέτε την μπουρδα σας. Γεια σας, πάτερ. Τι πάτερ. Πατέρα, ε. Μέχρι. Λέγε, ιστορικά,
ακόμα και για την κατοχύρωση εδαφικής περιοχής που έχει καλυφθεί μετά από πόλεμο, έπρεπε να γίνει μόνο με τη συγκατάθεση Έλληνα βασιλέα, όπως στην περίπτωση του Μελχισεδέκ. Αυτός ήταν Έλληνας. Αυτό για να ξέρετε λοιπόν, από εδώ και πέρα ξεκινάει μια μεγάλη περιπέτεια που εδώ χτυπάμε την καρδιά του κτίνου. Θέλω να ξέρετε ότι ο Μελχισεδέκ ήταν Μέλχε και δεν ήταν Μελχισεδέκ. Αλλά από ό,τι δηλώνουν όλα τα ζώα στα βιβλία του, φυσικά χωρίς να αποδείξουν τίποτα, γιατί τα βιβλία του δεν αποδεικνύουν τίποτα ποτέ του Ευρώπου, όπως είναι η Καινή Διαθήκη και όλες. Και Καινή Διαθήκη. Καινή δεν έχει τίποτα μέσα. Ουσιαστικά Καινή έχει και την παλιά και την καινούργια. Αυτά είναι βιβλία και στοιχεία που τα πήραν από εμάς και φτιάξαν το παραμύθι τη κ. Σκουφίτσα. Γι' αυτό και ο κ. Σκουφίτσα είναι επιστημονική μελέτη μπροστά στα αυτά τα βιβλία του, τα τρελά του. Όμως αυτό που έχω να πω, ότι γι' αυτό μιλάνε για το Μελχέ. Ο Μελχέ ήταν και ο Μελχισεδέκ, ήταν Έλληνας βασιλιάς στην περιοχή του Σολύμου. Και φυσικά τότε, αυτοί λένε, δεν μπορούν να τα αποδείξουν όμως αυτό, αλλά η αλήθεια είναι άλλη, ότι ιερατικά δικαιώματα και βασιλικά δικαιώματα που σχέδωσε ο Μελχέ των Εβραίων. Οι Εβραίοι λοιπόν, δηλώνουν ότι τα βασιλικά τους δικαιώματα που δεν έχουν στον πλανήτη, γιατί δεν είναι στη διαδικασία αυτή, άρα αν είχαν δικαιώματά τους. Και είναι άνθρωποι, γιατί να πάνε στο Μελχέ να πάρουν δικαιώματα. Θα μπορούσε να του δώσει ο Θεός τους. Ο Θεός τους λοιπόν, ο δημιουργός τους. Δεν έχουν Θεό, ο δημιουργός τους. Έχουν δημιουργό, δεν έχουν. Αφού είναι μία η δημιουργία και ένας ο δημιουργός ή από τη μονάδα ένα. Και οι δημιουργικές δυνάμεις της δημιουργίας είναι πολύ συγκεκριμένες. Άρα δεν γίνεται να έχετε εσείς δημιουργά διαφορετικά από μένα. Τότε θα πρέπει να είστε στη δικιά σας δημιουργία. Όχι δικιά μου. Γιατί εδώ δεν είναι ένας πλανήτης της ελάνιας δημιουργίας. Δεν είναι. Τις άλλες δημιουργίες, γιατί δεν υπάρχει άλλη. Άρα τη στιγμή που έχουμε μία δημιουργία και δεν έχουμε μία, δύο, τρεις να διαλέξουμε, δεν γίνεται να μου λες εσύ ότι είσαι άλλο δημιουργό. Παίρνει ποιος είναι που χρησιμοποιεί τα υλικά του. Άρα λοιπόν έρχεται να πάρουν από το βασιλιά τον Έλληνα ή Εβραίοι. Εβραίοι σημαίνει ανύπαρτοι, αυτοί που δεν έχουν γένος, έτσι, αυτοί που δεν έχουν κανένα δικαίωμα, αυτοί που υπάρχουν αλλά δεν ξέρουν τι υπάρχουν και τι είναι. Έτσι, ακριβώς όπως το λέω είναι, να πάρουν βασιλικά δικαιώματα λέει από τον Μελχέ. Γιατί να υπογράψει ο Μελχέ βασιλικά δικαιώματα. Καταρχάς θα απαγορεύεται κανένας βασιλιάς να δώσει σε άλλον βασιλικά δικαιώματα. Αυτό είναι μεγάλη προσβολή, είναι κατηγορία και κακούργημα κατά της δημιουργίας. Απαγορεύεται βασιλιάς να δώσει σε άλλο βασιλιά που δεν είναι Έλληνας και δεν είναι βασιλιάς βασιλικά δικαιώματα. Αλλά και ιερατικά. Αυτά τα ζώα είπαν ότι έχουν και ιερατικά δικαιώματα από το Μελχέ. Γι' αυτό και μιλάνε για το γένος του Μελχέ που είναι και ο δικός. Όμως είναι ψέματα αυτά, διότι θα πρέπει να μας αποδείξουν πώς ο Μελχέ υπόγραψε βασιλικό δικαίωμα. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Άρα από τη στιγμή που ένας βασιλιάς Έλληνας δεν μπορεί να το κάνει βάσει πλανητικού και συμπαντικού νόμου, δεν είναι αληθινό. Ακόμα και αν το έκανε. Άρα αν μιλήσουμε ότι ο Μελχέ είναι αποστάτης που δεν πρέπει να το πούμε γιατί δεν έχουμε τέτοιες αποδείξεις, τότε μια συναποστασία του Μελχέ, μόνο ως αποστάτης ο Μελχέ, μπορούμε να δώσουμε ορισμό ότι έδωσε βασιλικά δικαιώματα στους Εβραίους και ιερατικά. Ιερατικά δεν μπορούμε να δώσει ποτέ. Γιατί εμείς η ελληνικότητα δεν έχει ιερατείο. Δηλαδή η ελλάνια κοσμοθέαση της δημιουργίας δεν έχει ιερατείο. Άρα αυτό των ιερατικών δικαιωμάτων που σήμερα τα υπηρετούν δύο γέννη τους από τους Εβραίους, τα οποία δεν θα τα αναφέρω τώρα, δεν ισχύει γιατί δεν μπορεί να έχει ιερατικά δικαιώματα. Να δώσει δρόμενα μπορεί, αλλά ιερατικά δικαιώματα, πάρτε δικαιώματα και φτιάχτε τα ιερατεία σας, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Γι' αυτό σήμερα τα ιερατικά δικαιώματα των Εβραίων και των θρησκειών που έχουν φτιάξει τις έκτες αυτές τις γελιότητες είναι από την μεριά του Μελχέ, του Έλληνα βασιλιά. Όμως αυτό είναι ψέμα γιατί ιερατικά δικαιώματα δεν μπορούν να δοθούν γιατί δεν υπάρχουν. Ή είσαι στη διαδικασία της δημιουργίας ή δεν είσαι, τα δρόμενα είναι συγκεκριμένα, οι πηγές είναι συγκεκριμένες. Και οι όρκοι νόμοι είναι συγκεκριμένοι. Άρα είναι ψεύτικο τα ιερατικά δικαιώματα. Τα βασιλικά δικαιώματα είναι και αυτό ψεύτικο γιατί δεν μπορεί να τα δώσει τη στιγμή που δεν τα έχει. Δηλαδή δεν μπορεί ένας βασιλιάς Έλληνας να ορίσει βασιλιά έναν άλλον ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Ή να δώσει βασιλικά δικαιώματα. Και δηλώνουν οι Εβραίοι στα βιβλία τους, όχι τα ιερά, αυτά που γράφουν μόνοι τους και τα λένε μόνοι τους, ότι ο Μελχέ εισέπρατε το 10% για πάρα πολλά χρόνια για να τους έχει δώσει συνεχόμενα. Και αυτό ακόμα απαγορεύεται γιατί δεν υπάρχει στην ελληνικότητα και στην ελλάνια δημιουργία να σε πληρώσει κάποιος για να του δώσει ιερατικά και βασιλικά δικαιώματα. Και δηλώνουν αυτά τα ζωάδια ότι τα βασιλικά δικαιώματά τους και τα ιερατικά τους ισχύουν εφόσον πάντα στο Μελχέ θα έδιναν το 10% της περιουσίας τους για κάθε χρόνο για να διατηρούν τα δικαιώματα τα βασιλικά
και τα ιερατικά. Ιερατικό δεν υπάρχει, αλλά κατά την άλλη, σε ποιο βασίλειο, σε ποια βασιλεία, που είναι η βάση του ήλιου, της δημιουργίας και του φωτός, θα πρέπει κάποιος να πληρώσει για να είναι βασιλικός. Απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Αυτή είναι μια αποστατήλα του κερατά και εδώ τελειώνουν όλα. Οπότε και τα βασιλικά τους δικαιώματα είναι ψεύτικα και τα ιερατικά τους είναι ψεύτικα. Είναι ένα μύθευμα, είναι μια γελιότητα. Όμως αυτά θα τα βρούμε όσο οδεύουμε προς το τέλος. Και θα σου πω μετά πώς κάνεις τις σκίες και τι έχετε και ποιοι είστε και τι θέλετε και από πού είστε και γιατί ζωρίσατε τον πλανήτη και γιατί βρίζετε τους Έλληνες και γιατί δυναστεύετε τον πλανήτη και τι ακριβώς κάνετε. Θα τα πούμε μέχρι το τέλος. Ωστόσο όμως δεν έχουν ούτε εβραϊκά, ούτε βασιλικά, ούτε ιερατικά δικαιώματα. Λένε όμως ότι από τότε έχουν. Και Γιώργο, συνέχισε παρακάτω. Αυτός ήταν Έλληνας βασιλέας της ελληνικής πόλης των Σολύμων και ήταν αυτός που έδωσε στον αλλοεθνή προπάτορα των Εβραίων δικαιώματα εδαφικά. Βέβαια, το πώς ένας Έλληνας βασιλέας έκανε την οποιαδήποτε παραχώρηση σε έναν αλλοεθνή είναι προς διερεύνηση. Ή με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο παραχώρηση κληρονομικών δικαιωμάτων, ακόμα και από βασιλέα, είναι ή αποστασία ή προδοσία. Καταγγείλουμε την απεμπόληση των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πλούτο υπέρ των επικυριάρχων ανθελήνων από τους παρανόμως εξελενιστέντες αλλοεθνείς κυβερνήτες του ελληνικού κράτους. Και το σημαντικότερο, τη λαιλασία και την κατάχρηση των δικαιωμάτων του κυρίαρχου πανάρχιου έθνους μας. Το μόνο έθνος πραγματικά αυτόχθων ηθαγενών μέσω αλλεπαλλήλων προδοσιών. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο, επειδή για το μόνο που ενδιαφέρεται και μπορεί να μιλήσει είναι για το χρέος προς τις αγορές και τους τραπεζίτες. Χρέος ανύπαρκτο, τεχνητά δομημένο για τη λαιλασία όχι μόνο των περιουσιών μας, αλλά και των ψυχών μας. Για όλα τα ανωτέρω. Γιώργο, ναι. Γιώργο, νομίζω ότι θα συνεχίσετε εσείς για τη διακήρυξη. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα είναι ένας... Επειδή το Μακεδονικό και οι πρέσπες συνεχίζουν να είναι στο προσκήνιο με χιλιάδες προδοσίες εις βάρος τέτοιων δικαιωμάτων τεράστιων, και τώρα από τη διακήρυξη και μετά, δεν είναι μόνο να μαζευτεί ο κόσμος στην Αιγίνο Συνέλευση για να βάλει ένα τέλος στο ξεπούλημα και στον ξέφρενο κατήφορο της κατάπτωσης που αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά και στα τεράστια, τεράστια παγκόσμια δικαιώματα των Ελλήνων. Πρέπει να καταλάβετε ότι θα πρέπει να γίνουν εκπομπές για να καταλάβετε το μέγεθος, τι έχουν κάνει, αλλά και θα πρέπει να καταλάβετε ποιος είναι ο Αλέξανδρος και τι ακριβώς είναι η Μακεδονία που τόσο πολύ κόβονται. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι Σκοπιανοί δεν θέλουν να λέγονται Μακεδόνες. Μία κάστα γαμημένων ανθρώπων που είναι γύρω στους 300-400 ανθρώπους δημιουργούν όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι σιωνόσποροι καθαροί, σιωνόσποροι, μασονόσποροι. Είναι μια διαδικασία εβραϊκή πίσω από τη διαδικασία που και οι πολίτες στα Σκόπια δεν θέλουν τα Σκόπια, δε διάβολε. Ντρέπονται να κλέβουν μια ιστορία. Σαν να πούμε εμείς αύριο ότι είμαστε Κινέζοι. Εμείς. Μεγάλη ντροπή, αφού είμαστε Έλληνες. Θα κλέψουμε την ιστορία των Κινέζων και θα λέμε αύριο εσείς οι Κινέζοι δεν υπάρχετε και εμείς ήμασταν οι πρώτοι Κινέζοι, που η αλήθεια είναι ότι στην Κίνα ήμασταν εμείς οι Έλληνα άνθρωποι πριν οι Κινέζοι εμφανιστούν και πριν τις γραφές τους, που ουσιαστικά είναι ιδεογράμματα και μπορεί να τα αποδείξω με χιλιάδες τρόπους, όπως έχω αρχίσει ήδη και στείνω όλη τη διαδικασία να ξεπλέξω τον ιστό. Όμως είναι τεράστια ντροπή για κάποιον να του κλέβει κάποιον την ιστορία και να θέλει να σκοτώσει και αυτόν που έχει την ιστορία και είναι το πραγματικός της ιστορίας αυτής. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που έχουν στήσει μια κάστα γελίων υπανθρώπων είναι οι ίδιοι που σε πολεμούν τόσες χιλιάδες χρόνια. Και οι πράκτορές τους είναι αυτοί οι ρασοφόροι που σήμερα κατέβηκες μαζί για να μιλήσουν για τον Αλέξανδρο. Ναι, μωρέ, για τη Μακεδονία, μωρέ. Αυτοί ξέρεις, μωρέ. Ξέρουν αυτή τη Μακεδονία. Από πού να την ξέρουνε, αυτή τη διέλυσαν. Έχουμε χιλιάδες φωτογραφίες δρασοφόρων που σπάνε τους ναούς του Αλεξάνδρου και της Μακεδονίας να φτιάξουν τις εκκλησίες του Γιαχβέ. Και όσο ποια εκκλησία να πάτε θα δείτε αρχαία μάρμαρα, κολόνες, τούβλα, πέτρες. Τι διάλο δεν καταλαβαίνετε εκεί έξω τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβετε τι πρέπει να κάνουμε. Να ενωθούμε σε μια τεράστια διαδικασία γιατί είναι η ώρα η μεγάλη. Που σημάδευσαν όλοι αυτοί να στα πάρουν όλα, ρε, να σε εξεφανίσουν, ρε, το καταλαβαίνεις. Να αφήσεις λοιπόν τις γελιότητες και τις μικρότητες, να αφήσεις όλη την Εβραήλα πίσω σου. Να ενωθείς με τα αδέρφια σου στην ελληνικότητα και στην ανθρώπινη φυσιολογία σου, που εκεί σε συνδέουν χιλιάδες πράγματα.
και τα άλλα. Θα τα λύσω εγώ που μπορώ, όλα αυτά θα τα λύσω εγώ, μην τα φοβάσαι. Να θυμάσαι στην Ελληνά μου ότι εσύ φοβάσαι. Για μένα δεν είναι τίποτα που στο έχω αποδείξει, αλλά θα βρίσκω ότι μόνο εγώ θα το βάλω στη σειρά του αυτό το ζωντανό. Άστο εσύ γι' αυτό φοβάσαι, θα καθαρίσει μαζί μου αυτό. Ένα πράγμα κάνε, ενώ σου τώρα στην τεράστια διαδικασία της Μακεδονίας μας. Και είναι η ώρα που αυτή η διακήρυξη σε εκπροσωπεί και είναι γραμμένη πριν ακόμα σκάσουν όλα αυτά. Κατατέθηκε, σφραγίστηκε. Μόνο εγώ ξέρω τι τράβηξανε και πώς έπρεπε να συμβεί για να μην πέσει αυτή η διακήρυξη και να την εγκρίνουνε. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Σε αυτή την αλήθεια λοιπόν θα πρέπει να συνδράμεις, θα πρέπει να ενωθείς. Όλη αυτή η αλήθεια περιέχει όλη σου την ουσία αυτή τη στιγμή που και εσύ μέσα σου πολεμάς τόσα πολλά πράγματα και θα πρέπει να ενωθείς τη βάση αυτής. Και δεν θα μπορείς την άλλη μέρα να πεις ναι μωρέ παιδάκι μου να, σου, να πάρω τη Μακεδονία μου αλλά να βάλω και τον Εβραίο μου μέσα. Μωρέ αυτό σε διέχει, θα τον βάλεις μέσα. Θα βάλεις ποτέ μια κακαρέτζα μέσα στο φαγητό σου, μια κουραδίτσα και να φας. Τότε πώς θα βάλεις τον Εβραίο μέσα σε αυτή την ελληνικότητα. Πώς θα βάλεις τώρα σε μια τέτοια ελληνικότητα όταν στο φαγητό σου δεν βάζεις κανένα κακάδι. Και το θες πάντα καθαρό. Να φτύσω μέσα και μετά θα φας. Και τότε πώς γέλο το δέχεσαι τώρα και κάνεις τη ζωή σου έτσι. Την τεράστια ιστορία σου, τις αλήθειές σου. Άρα δεν γίνεται να δεχτώ σε μια αλήθεια να βάλεις και ένα μικρό ψεματάκι. Όχι, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αλήθεια και είναι απόλυτη. Και τώρα θα πρέπει να πορευτείς με αυτή την αλήθεια γιατί έχεις ανάγκη. Οι ώρες και οι εποχές του ανθρώπου που δεν μπορείς με καμία, με κανένα ψέμα και δεν μπορεί να χωρέσει τίποτα σε αυτά τα γελία ψέματα. Θα πρέπει να πορευτείς με την ίδια την αλήθεια για να βάλεις τις αληθινές τις βάσεις της πραγματικής ζωής και βίου, της αλήθειας της ιστορίας σου. Άρα, θα συνεχίσετε εσείς την εκπομπή σας με τη διακήρυξη Γιώργο και θα σε παρακαλέσω να τη διαβάσεις και να κάνεις και τα σχόλιά σου στο τέλος εσύ και κάποιος άλλος συνέλληνας που είστε εκεί. Εγώ θα αποχωρήσω σε λίγο. Αυτό που θα πω το μήνυμά μου ως τελευταίο είναι η διακήρυξη είναι της ίδιας της Μακεδονίας. Η διακήρυξη της Ελλήνων Συμβουλίων είναι της Μακεδονίας. Είναι του Αλεξάνδρου. Είναι η συνέχειά της. Είμαστε η συνέχειά του. Και η συνέχεια της αλήθειας της ιστορίας και των πνευματικών και κληρονομικών τεράστιων μοναδικών δικαιωμάτων μας στον πλανήτη και όχι μόνο. Άρα τώρα είναι η ώρα μετά από τόσα συσταγητήρια και το τελευταίο που είδα να πάρω το φάρος και να πω παιδιά τι παιδεύεστε. Εδώ είναι η διακήρυξη. Και πρέπει να πάρουμε θέση καθαρά πολιτική. Όχι να φωνάξουμε. Θα φωνάξουμε εμείς την κυβέρνησή μας. Μα αν δεν είναι δικιά μας η κυβέρνηση, τότε πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση και να πάρουμε την κυβέρνηση στα χέρια μας. Άρα δεν μπορούμε να φωνάξουμε σε μια θετική κυβέρνηση που έχει πάρει ήδη τις αποφάσεις της να έρθει απέναντί σου και να σου ξεπηλήσει τη χώρα. Σήμερα, εάν καταφέρουν να πουλήσουν τη Μακεδονία και τα πνευματικά δικαιώματα, θέλουν να τελειώσουν το ελάνιο έθνος εδώ και τώρα και να πάρουν τον πλανήτη στην παγκοσμιοποίηση τη δικιά τους. Κάτι που δεν θα το επιτρέψουν σε καμία περίπτωση. Είτε με σένα Έλληνα, είτε χωρίς εσένα. Αλλά μη μου το παίζεις πατριώτης και μη μου κατεβαίνεις με όλα αυτά τα ανδρίκελα εκεί πέρα. Ενώ σου τώρα στην Ελλήνων Συνέλευση. Έλα να μελετήσεις να καταλάβεις. Έλα να ενωθείς με όλα σου τα αδέρφια στον ίδιο στόχο και σκοπό της απελευθέρωσής μας. Και να πάρουμε τα κληρονομικά μας δίκαια και δικά μας του Αλέξανδρου και της Μακεδονίας μας. Και θα γίνει μόνο συστρατευμένα έτσι, όπως είναι χαραγμένα. Γιατί φωνάξουμε να πάμε τα κοινικά μας. Θέλω το 51, το 60% της Ελλάδος να συστρατευτεί στην Ελλήνων Συνέλευση. Και δεν θα επιτρέψω, δεν θα πάρει κανένας τίποτα πίσω. Δεν θα επιτρέψω να ξαναπροσβάλλουν κανέναν Αλέξανδρο, καμιά Μακεδονία. Θα πάρω όλα τα πνευματικά μου δικαιώματα όπως τα έχω μέσα και σε θέλω δίπλα μου. Και αν δεν έχω την υπογραφή σου, και άμα δεν έχω δίπλα σε ξένα, το συνέλληνά μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να το κάνω. Ουσιαστικά αυτό που θέλω θέλεις και εσύ, Έλληνα πολίτη. Έλα τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε. Σε θέλω συστρατευμένο. Να έρθεις με μια τεράστια υπογραφή να υπογράψεις και να μπεις στην Ελλήνων Συνέλευση που είναι η δικιά σου, όπου αυτό θα σπάσω την καρδιά και το κεφάλι του χτίνους, που τόσα χρόνια με δυναστεύει. Ήρθε η ώρα η δικιά σου και η δικιά μου και θέλω να το καταλάβεις πάρα πολύ καλά. Θέλω τον λόγο σου από εδώ και πέρα να μην είναι σάλια, να έχει τόλμη και να ξέρεις τι λες και τι θέλεις. Και εμένα δεν θα το καταφέρεις. Με τις αλήθειες τις δικές σου. Και όχι με αυτές που σε μάθανε ή με αυτές που σου επέβαλαν για να παπαγαλίζει συνεχώς τις δικές σου αλήθειες τις πραγματικές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς όλοι οι Έλληνες με την ελληνική ελάνια διακήρυξη τη δικιά μας στην Ελλήνων Συνέλευση συστρατευμένο όλος ο κόσμος συστρατευμένος στην Ελλήνων Συνέλευση για τα δικαιώματα της Μακεδονίας και του Αλεξάνδρου εδώ και τώρα. Μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες μπορείτε να δείτε άλλα πράγματα. Θα συστρατευτούν όλοι οι άνθρωποι
Όχι οι πρόεδροι των συλλόγων που είναι μασονοποιημένοι, ενδεχομένως και πλανεμένοι, ενδεχομένως και ηλίθιοι. Με τον κόσμο τον πραγματικό, με τη δύναμη και τις καρδιές και την νόηση όλου του κόσμου που νιώθει και θέλει τα ίδια με μένα. Εγώ θέλω τη Μακεδονία του Αλεξάνδρου, του προγονού μου. Είμαι απόγονος του Αλεξάνδρου όπως και εσείς. Και θα πρέπει να τιμήσουμε τη στιγμή. Και τώρα θα πρέπει να ενδώσουμε καθαρά, δομημένα, νόμιμα, μέσα σε διαδικασίες που τις έχουμε ήδη καθιερώσει. Η διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια των Ελλήνων. Και δεν θα μπορέσει κανένας να κουνήσει τη Μακεδονία, παρά οι Έλληνες θα κουνήσουν όλη τη Μακεδονία, σε όλο τον πλανήτη, όλα μας τα δικαιώματα που αφορέουν από τότε έως και σήμερα. Και έτσι θα φέρουμε το τότε με το τώρα, θα το κάνουμε ένα. Και τώρα, το τότε με το τώρα και το τώρα με το τότε θα ενωθεί. Ο κύκλος θα κλείσει τη σάκρα του. Και πρέπει να το κάνουμε εμείς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Προκαλώ και προσκαλώ όλους τους Έλληνες αδερφούς μου. Όλοι για τον τεράστιο Αλέξανδρο Μέγα. Όλοι για την κοινωνία μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σε αφήνω, Γιώργο, συνεχίστε την εκπομπή σας. Ναι, ναι. Συνέχιστε την διακήρυξη κατά τα σχολιά σας. Πρώτα 17 πραγματικά να καταλάβει κάθε Έλληνα σε κέψω. Έγινε, Πρόεδρε. Γεια σας, Πρόεδρε.